Τι έγινε, ρε παιδιά, άντε πάμε. Στον Ρογκοτέλ έχεις βάλει εικονίδια. Ναι, και το link του είπα. Δεν θα βοηθήσει το που θα τα πω, γιατί θυμάμαι κανένα old site. Θυμάσαι. Outletvideo.com. Όχι, αυτό, το Ρογκοτέλ. Α, το Ρογκοτέλ είναι... Ρογκοτέλ.gr, όχι. Ε? Α, είμαστε live. Είμαστε νερά. Κάτσε ρε, μπούστη μου. Ωχ, Τζόζεφ, κάποτε είδαμε άλλο. Λοιπόν, δεν είχα μάσκα για εξωτικό, οπότε έβαλα το εξωγήνου. Που ταιριάζει. Ταιριάζει, έχει αυτιά με τερά, είναι πράσινο, δεν έχει σκουφάκι. Άγιο Βασίλη. Έχει σκουφίλους. Λοιπόν, για τα τεχνικά θέματα ξέρετε ποιο να βρίστε. Να μην έχω τον Αρσένη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, προφάνω τον Αρσένη. Ξεκινάμε εδώ, μαζευτήκαμε μια μισή ώρα πριν. Στις 8.30 είχαμε το live, 8 παρα 10 κάθεται εκεί με το ζόρι. Κάτσε ρε, ναι, ναι, έχω κάτι. 8 και 5 του λέω, σκουφί, έχουμε 25 λεπτά και μια ζωή, κάτι δεν πάει καλά. Όχι ρε, λέει, εντάξει το. Είδατε τι έγινε, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν πέσανε όλα. Να μην πω ότι, εκτός από το μεθύς του προχθές, okay, που έχασε μια μέρα ολόκληρη ζωή του, σήμερα που είναι η πρώτη ενεργή του μέρα μετά από αυτό, το μόνο που έκανε να κάνει είναι να ρωτάει, να παίρνει τηλέφωνο και να ρωτάει εκείνη η γκόμενα που γνώρισα μέσα στο μεθύς μου, τι την είπα και άμα ήταν όλα καλά. Μέθυσε, σκουφί. Τι μέθυσε, κουρούμε τον κόλλο. Έχει τράξει φωτογραφία απλά. Εντάξει, τον αφήνουμε γιατί είναι γιορτές, ο καθένας που είπα μεθύσει γιορτές. Όχι, ρε, τι λες, εδώ είμαστε μοναστήρι, ρε. Μισό να βάλω τα ράσα. Βάλω τα ράσα. Παιδιά, μην πίνετε τίποτα. Όλη μέρα δουλειά. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχάς το χορηγό μας. Εργοτέλ, το ξέρετε. Το ξέρετε, εκεί είναι η κάμερα. Παραλίγο σήμερα είχαμε και τρεις κάμερες. Φανταστείτε πόσο καλά πάνε όλα. Που θέλανε να στήσουν τρεις κάμερες. Σου λέω, μία δεν δουλεύει. Studio. Θέλετε τρεις. Θα είχαμε και μία δεύτερη εκεί και θα κάνει γκρο πλάν πως θα είναι κοντινά. Και μία από εκεί και θα έλεγα εγώ με ειδοποιώ από το κοντρόλ που θα τον σκουφίσω να κάνει εκεί. Ότι μας βλέπει τρίτη κάμερα. Μας βλέπει... δεν είμαστε ούτε για μία, θέλουμε και τρεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εργοτέλ χορηγός. Σήμερα βράδυ κλείνει το σερβερ του και από αύριο προέχει το καινούριο site του. Εργο. Παύλα, τέλ. Εργοτέλ e-shop. Εργο e-shop. Τι μου λέγε, ρε. Εργοτέλ. Το e-shop ανοίγει. Εργοτέλ.gr. Εργολight.gr. Εργοχωρέκα.gr. Θες κι άλλα. Τέσσερα site είναι. Και lights. Εργολights. Ή το είπα. Εργολight.gr. Ποιος έκανε χορηγία, να πούμε ευχαριστώ, παιδί. Ευχαριστούμε τον φίλο μας, τον Κώστα του Σταθόπουλο. Ευχαριστούμε. Κωστά θα πάνε σε ποτά όλα. Θα πάρει σκοπά. Θα πάρει κάμερα να κλείσω. Θέλω να κάνει παράδειγμα. Τεκίλα. Από αύριο έχει νέο site το Εργοτέλ, οπότε μπαίνετε μέσα πιο λειτουργικό, πιο εύκολο, πιο γρήγορο. Πιο γρήγορο. Είχε φόρτο βασικά και πήγε καινούριο σερβερ για να είναι πιο γρήγορο. Της NASA σερβερ. Μας στηρίζει, τον αγαπάμε. Μπείτε στο site από αύριο πρωί, δείτε τι έχει. Έχει αμάξι πολλά πράγματα. Στο Εργο eShop νομίζω τα έχει. Στο Εργοτέλ και στο Εργο eShop έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καθαριστικά. Αυτοκινήτου είχε. Εργαλεία για αυτοκίνητο είχα δει κάποτε που δεν τα βρει καλού. Καρυγά για τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε τον Εργοτέλ, μεγάλη μονάδα, μεγάλη εταιρεία. Πάμε τώρα σε όλα αυτά τα δώρα που έχω εδώ μπροστά. Όλα αυτά τα δώρα που βλέπετε εδώ πέρα θα κληρωθούν σήμερα και κάποια ακόμα που δεν τα βλέπετε θα κληρωθούν σήμερα σε όλους εσάς. Σε όλους όλους και τέσσερα συγκεκριμένα δωράκια, όχι τα πιο ακριβά αναγκαστικά για να μην λέτε, θα πάνε στα μέλη. Θα κληρωθούν μόνο για μέλη. Μέχρι την ώρα που θα γίνει κλήρωση στα μέλη, όποιος θέλει να γίνει μέλος, προλαβαίνει από κάτω join. Έχει με 2 ευρώ το μήνα, το πιο φθηνό, ούτε καφέ δεν παίρνει με 2 ευρώ. Μπαμπαμ, προλαβαίνετε ακόμα. Προλαβαίνετε, γιατί θα μας πάρει λίγο ρίτσα να φτάσουμε στα μέλη στο giveaway. Και θα σου πω βασικά τι είναι το giveaway για τα μέλη. Λοιπόν, 4 αναρτήσεις. Όχι, 4. 4 ξεχωριστές σε κάθε μέλος. Γιατί... μία θα τους δώσουμε. Ναι. Είναι διακοσμητική. Αφού τα έλεγα τόση ώρα δεν ήσουν εδώ. Πεθυσμένο σου, έτσι. Ρε μαλάκα διακοσμητική. Δηλαδή έχει κανένα σούπρα για να πάρει αναρτήσεις για σούπρα. Αλήθεια τώρα, να φορέσει σούπρα. Τι κάνουμε πατέντα. Ένα λαστικό. Ένα λαστικό. Θα μου το πνίξεις. Δεν τρέπεσαι. Γεια σου Γιάννη. Βάρα. Λοιπόν, 4 διακοσμητικές αναμνηστικές με υπογραφές ολωνών εδώ πάνω. Εγώ έχω βάλει τη δικιά μου ήδη. Εγώ δεν έχω βάλει τη δικιά μου. Δεν θα τις βάλετε τώρα live. Όταν τις δίνουμε. Μία-μία θα τις βάζουμε υπογραφές όλοι. Θείος Μίτσος Παναγιώτης, όλη η ομάδα εδώ πέρα. Και θα σας στείλουμε τα 4 μέλη που θα τις κερδίσουν. Ολοκένουργια, είναι από Σούπρα, Max Pitting Rods. Μου τις είχαν στείλει δεύτερες και τις μοιράζω για να το έχετε σαν αναμνηστικό κάπου. Τη βάζετε με τις υπογραφές μας ολωνών. Πιστεύω είναι ωραίο πράγμα. Είναι... αν την κερδίσει κάποιος από Θεσσαλονίκη, θα την πάω εγώ ιδιοχείρωση με πισοκούνα μπέμπα. Θα τις φέρουμε με Σούπρα. Όποιος ή άμα θες να περιμένεις να τη Θεσσαλονίκη για την πάρεις, θα τις φέρουμε με Σούπρα. Στην δώσουμε με Σούπρα, έτσι. Τέσσερα μέλη. Αν έχει κάνει καμιά βάση από κάτω. Όποιος θέλει. Ρε φίλε, βασούλες και ναι, ναι. Όπως βάζει το φωτόσπαθο που έχω εγώ στη γωνία. Ρε γκαράζ όλοι οι υπογραφές πάνω. Αυτή είναι για τα μέλη, τέσσερις αναρτήσεις. Τι άλλο έχουμε. Για μέλη.
Μία τουρμπίνα Max Speeding Roads. Ποια από τις δύο, μία είναι η 30, η άλλη είναι 28 και η άλλη 30. Θα σας, όποιος κερδίσει θα περιμένει ποια θα πάρει τις δύο, γιατί μία από τις δύο πρέπει να βάλουμε στην Πέμπα. Αφού βρω που θα την πιάσουμε την Πέμπα, ελπίζω σε ένα-δύο μήνες. Αφού βρω ποια θα βάλω στην Πέμπα, η άλλη που θα μείνει πάει στον κερδισμένο. Είμαστε κλεφτικό, εντάξει. Όχι, μία πρέπει να χρησιμοποιήσω για την Πέμπα. Το intercooler είναι. Και να γυρίσουν την παλιά τους για να βγουν. Είναι custom made. Πήγε να κατασταθεί κάπου, να δείτε, όλα είναι καινούργια βίδες στα σχετικά, αλλά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Οπότε είναι πολύ μακρύ, βολεύει σε καταστάσεις από κάτω τον προφυλακτήρα. Καλής ποιότητας. Σας έκανε επίδειξη η Τζούλια. Δώρο σε κλήρωση εδώ. Πάγωσα. Τούρμπο είπαμε. Κολόνιες δεν καράζ, πες κολόνιες. Κολόνιες δεν καράζ, παιδιά. Λοιπόν, από αύριο το πρωί, στα link που θα σας βγάλω παντού στα βίντεο μου, τα επόμενα και στην ομάδα και τα σχετικά, κυκλοφορούν κολόνιες Ren Garage με σήμα Ren Garage και ονομασία FD Storm και Supra Thunder. Και χάρη σας κάνουμε. Δεν βγήκαν τυχαία τα αρώματα, δεν πήρα δύο αρώματα από την εταιρεία. Μυρίζει χρονόλογο το FD Storm. Καθίσαμε και διαλέξαμε, έχω και το βίντεο, εσύ δεν ήσουν εδώ γιατί έχεις απαντήσει κάτι μήνες, να ήξερες. Ήταν και ο Αρσένης όμως εδώ πέρα, που ξέρετε ότι είναι καλό. Δεν μυρίζαμε, δεν ήσουν και εσύ. Καλό στο σκούφι, μην εγώ ήταν εσύ, ο Αρσένης ήσουν. Ναι, ήταν και ο Αρσένης. Άμα δεν μυρίζει χρονόλογο. Και διαλέγαμε ποια θα βάλουμε να χαρακτηρίζει κάπως το. Θα ανοίξει, δεν θα πάνε. Τόσο καλή συσκευασία. Ποιος θα. Ποια θα είναι σχετικά η μυρωδιά με το κάθε αμάξι. Η μία είναι για το Supra και άλλη για το FD. Είναι αντρική, η μία είναι αντρική του FD, νομίζω είναι αντρική και unisex του Supra. Α, φιλέ, να το πω. Την άνοιξα ήδη μυρίζει. Ναι. Πιο βαρβάτη είναι αυτή που κρατάω, του Supra. Η unisex είναι του FD, γιατί είναι ρότορας. Καλή, Supra. FD στο με ό,τι του άλλο του. Για να δω. Θα σας έχω τα link, μπαίνετε στο site. Έχετε αυτή είναι πολύ ωραία. Φωτογράφηση, και άλλη πολύ. Φωτογράφηση από Αρσένη. Θα δείτε τις φωτογραφίες εκεί πέρα. FD. Αυτή είναι μαξί, δες, κίτρινη και άσπρη. Το Supra είναι άσπρο. Το όλο είναι κίτρινο. Είναι κόκκινο. Για να μυρίσω το Supra. Δεν είχα κόκκινο, τι να κάνω. Αυτή. Μήτσο, αυτή μου αρέσει πολύ. Φίλε, το FD είναι. Το Supra είναι το unisex. Ποιο είναι το unisex? Το Supra είναι λίγο πιο απαλό άρωμα. Το Supra είναι το unisex, το FD είναι το, unisex, το, FD είναι το πιο σκληροπυρηνικό, επειδή μυρίζει λίγο διχρονίλα. Αυτό είναι ωραίο, ναι. Δουμανιαστούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτές οι δύο που μόλις ανοίξαμε εδώ πέρα. Κυρία Τσά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Κοροπή. Του Supra πολύ. Κοροπή. Και αυτή μυρίζει. Γεια σα, Ντέο. Λοιπόν, από αύριο να ξέρετε ότι όποτε αγοράζετε κολόνιες, βοηθά το κανάλι. Και τον εαυτό σας. Θα αλλάξουμε καπάκια. Ένα ποσοστό πηγαίνει στο κανάλι. Ναι, okay. Και αυτές τις δύο τις κάνουμε κλήρωση. Και αυτές σήμερα. Τις δύο πρώτες κολόνιες συλλεκτικές. Κλήρωση. Παρακάτω. Sorry. Κάμερα αυτοκινήτου. Καλά, έλα. Για Barbreeze. Full HD. Μπρος πίσω. Έχει και πίσω κάμερα. Όπως το γονεί τέτοια. Έχει και οθόνη. Για να βλέπεις την όπιστο να κάνεις. Δεν θα πω κάποιες λεπτομέρειες. Full 170 μοίρες wide. Γράφει και μόνη της άμα νιώσει κίνηση, άμα στρακάρουν για να ξέρεις τι έγινε το βράδυ που πας να το βρεις στρακαρισμένο. Μεγάλη μάστιγα αυτό. Και αυτή η κλήρωση. Τσάντα φωτογραφίας. Σας. Καλά, αυτή είναι πανάκριβη. Την κρατάω μηνύχα και με δόλια, θέλω να την πάρουν εδώ πέρα και ο Αρσένης και ο Δήμος που είναι στο backstage. Παγωνόμαστε κάτι γραφειοκομείο. Τι να σας δείξω τώρα μέσα, ότι είναι. Έχει κάτι βάση. Θέλει παρουσίαση, ρε φίλε. Έλα, κάνει, άντε. Έλα. Φοβερή τσάντα, πάρα πολύ. Κύριε. Πόσες θήκες έχει αυτή, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχει πολλές. Μέχρι και developers. Δείτε εδώ τι έχει. Έχει αυτό που έχει θέσει εδώ για να βάζει τους φακούς σου και, και τις μνήμες και. Τους φακούς για να βλέπεις. Δείτε εδώ. Δίκτα. Είναι ωραία, για φωτογραφική πάρα. Μηχανή ή εξοπλισμό. Και με USB μέσα. Ναι. Πού πάρε, τι είναι αυτό, πού πάει. Παίρνει από battery pack εδώ και σου βγάζει έξω. Έχει έξω USB και κουμπώνεις απ' έξω. Φίλε, γύρισε χελμοντζάκι. Ο άλλος έχει αρρωστήσει. Ο Δήμος έχει αρρωστήσει. Τίποτα, με αυτό γύρισε σούπερ ήρωα. Την κρατάω εδώ και καιρό κρυμμένη και από τον Δήμο και από τον Αρσένη. Βάλε αυτό μέσα. Είχαμε δύο τώρα, οι άλλοι ξέρουν που πήγε. Από outletvideo.com. Outletvideo.com. Η εταιρεία γεια σου, Alexander the Great. Είναι η εταιρεία που είχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η εταιρεία που είχε τα ηλεκτρονικά πίσω. Ναι. Και αυτή η κλήρωση σήμερα. Τρομερή. Μου θυμίζω ότι είναι. Γιατί είχε έτσι χαρτί και το κοιτούσε, θυμάσαι. Τη εποχή μα. Ναι. Η ξαφιά που κάνει και τώρα. Εξωτερικό. Όχι με νεκακή. Η Ρούλα Κορομιλά. Ένας φορητός φορτιστής θα είστε. Μου θυμίζω την Ρούλα Κορομιλά που μυρίζει τα δώρα και λέει: τι έχουμε τώρα, πιο χρήγο έχουμε. Λοιπόν, πάει και η τσάντα, coil over να τις πάρετε. Α! Έχουμε δυο συγγνώμη, είμαι λίγο άρρωστος. Γυαλιά ολύμπους έχουμε. Τι λες, σαν το λίμπε νερό.
Θεϊκό για λίγο Ολύμπους. Το φορούσε ο Δίας. Δεν έχει φύγει ακόμα. Τα γυαλιά Ολύμπους όμως, θα βάλω μια δουλειά στο Σκούφι, η οποία δεν θα την κάνει, είμαι σίγουρος. Η οποία δουλειά στο Σκούφι είναι να βρεις ποιο βίντεο ήταν που είχαμε τα γυαλιά Ολύμπους. Τότε που είχες πάει εκεί και γράφει, πήρα γυαλιά, ναι. Πήρα γυαλιά, τώρα πήρα γυαλιά, είναι καλοκαιρινό. Γιατί είχαμε πει ότι θα κάνουμε, τα παιδιά μπορούσαν από κάτω κλήρωση. Είναι κρίμα τώρα να την κάνουμε. Εκεί τα παιδιά γράψαν σχόλια. Ναι, ναι. Θα την κάνουμε σε εκείνους. Τα δύο γυαλιά Ολύμπους. Τα Ολύμπια γυαλιά. Μπαίνετε στο site του παραγγέλνου και σας στέλνουν, λέτε ότι κερδίζετε στην κλήρωση τα δύο άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα. Μόνο. Τι λέω. Α, όχι, ναι. Α, ενέργεια, φίλε. Επόμενο δώρο είναι αυτό εδώ. Ότσι δε μογλου. Όποιος θέλει τον Αρσένη. Από ό,τι καταλάβετε, έχω να κάνω μια παιδική χαρά εδώ πέρα και προσπαθώ να οργανώσω τώρα σαν μαέστρος. Και λες ότι άντε, αυτή είναι μικρή. Ο Παναγιώτης ο σοβαρός δεν μιλάει. Ο άλλος από εκεί που είναι 50 χρονών. 44 βασικά, 46. Μη μου τον μεγαλώνεις. Μη μου τον μεγαλώνεις. Πόσα να πω, δεν ξέρω. 38 στα 42. Το Σάββατο που βγήκαμε ήταν 30. Α, τα Σαββατοκύριακα αλλάζει, πέφτει. 10 χρόνια. Όσο αισθάνεσαι. Αυτό. Εσύ πόσο αισθάνεσαι. 25. Το γάμισε, μαλάκα. Ούτε εγώ δεν αισθάνομαι. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Έχουμε και τώρα 25 χρόνια. Τότε δεν έχει νόημα από αυτό που είναι 25 χρόνια. Πιο ανώρισμο αυτό. Χατζηγιάννη Φραγκή σου από Αθήνα και Φυσιά, 10 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε live. Ναι, να πάρα παρέα. Πολύ καιρό να κάνετε donate. Βλέπετε ότι δεν θέλω να ζητάω λεφτά. Αλλά δώστε κάτι, παιδιά. Κάτσε γιατί κάποιος πήγε τουαλέτα τώρα πίσω. Μα έχουμε live τουαλέτα. Έτσι είναι όταν τρώτε γύρω, παιδιά. Οπότε μόνο μακαρόνι. Δεν μόνο πάστα και ούτε. Τρώτε μακαρόνι. Λοιπόν, θα πει τα πόδια να προχωρήσει λίγο το συζήτηση. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε live. Δεν είναι ο λόγος που θα σας πω, αλλά ένα από τους λόγους είναι και αυτό ότι δεν πολύ γουστάρω να παίρνω και donate τα σχετικά γιατί λέγω ότι και πολλά ξέρετε ότι καθένα είναι τα δικά του. Τόσο καιρό δόξα τω είχα κάποιο εισόδημα από τη δουλειά και τα ρίχνα όλο σούπρα. Αυτό το βλέπει ο Παναγιώτης γιατί γυρνάμε κάθε μέρα μαζί. Όποτε βγαίνω για να κάνουμε κάτι στο σούπρα, φεύγουν 150 με 250 ευρώ. Θα πας να πάρεις μπουζί που πήραμε προχθές γιατί χρειάζεται να τα αλλάξουμε τα μαμάθα, ας πούμε γιατί. 70 ευρώ, 65 ευρώ. Λάδια, λάδια άλλα 70. Παρασκευή απόγευμα δεν έφυγε, ένα 60 με την αντλία του φρένου. Αντλία φρένων, βάλαμε καινούριο γιατί παλιά ήταν λίγο φρέναρε, αλλά έχει μεγάλη διαδρομή. Κάθε μέρα φεύγουν και η βενζίνη βέβαια, το βγάζεις. Κάναμε 5 lunch προχθές, 30 ευρώ κάτω στάρα. Υπάρχουν έξοδα που τρέχουν, όσο μπορώ τα καλύπτω. Παρά τα αυτά, είχαμε καιρό. Σήμερα όποιος θέλει να κάνει donate μπορεί κατευθείαν μέσα στο YouTube όπως κάνετε με τα super chat και τα donates κατευθείαν. Και πάντα μπορείτε στο PayPal, στο AlienHack. Το έχεις πιθανά γραμμένο εκεί πέρα. papakieurope.com. AlienHack, μπορείς να το γράψεις τώρα από κάτω, Σκούφι. Μπορείς να κάνεις ένα text, να βάλεις ένα. Γράψε εσύ από εδώ, ρε. AlienHack, papakieurope.com. Αυτό είναι το PayPal. Όποιος θέλει, κάνει εκεί. Κάντε σαν friends and family, γιατί πολλοί βλέπουν το stand σαν προϊόν και παίρνει 3 ευρώ το PayPal, δεν έχει νόημα. Έτσι. AlienHack, Europe.com, ναι, ακριβώς. Οπότε όποιος θέλει τον έντυπο εκεί πέρα και θα κάνουμε και ένα φιλανθρωπικό κάποια στιγμή μέσα στα Χριστούγεννα. Να βοηθήσουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη από ανταλλακτικά για FC. Θα μαζέψουμε λεφτά. Δεν μπορώ και εγώ δεν. Έχω αρχίσει και ρετάρω. Όχι, θα κάνουμε ένα donate marathon τέλος πάντων για το κανάλι. Εκ των οποίων το 50% από ό,τι μας κάνει τον έντυπο το live. Το οποίο θα είναι μάλλον με stories, θα κάνουμε πάλι, θα θυμηθούμε ιστορίες. Χριστουγεννιάτικα Τιμένια και τον Βασίλιδες. Χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Τα 50% θα τα πάμε οι ίδιοι και δεν αγκάζει να τα κάνουμε βίντεο, μπορεί να τα κάνουμε και θα δούμε τώρα. Δεν θέλω να ξέρω οικογένειες και σχετικά. Σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, όλη η ομάδα, θα πάμε σε 3, 4, 5, 6 οικογένειες. Θα πάρουμε ψώνια με τα λεφτά που θα δώσετε και κάποια χρήματα θα τους δώσουμε. Δεν θα το ξέρουν και θα τους κάνουμε τις γιορτές καλύτερες. Το 50% από ό,τι θα πάρουμε σε εκείνο το μαραθώνιο θα πάνε σε αυτά σε φιλανθρωπικό σκοπό, να το πω έτσι. Ωραία, αυτά ήταν που ήθελα να πω και ξεκινάμε με τα θέματα που έχουν μαζευτεί όλο αυτό το διάστημα. Πρώτο για να φέρουμε τη μέση, γιατί το έχετε δει τελευταία, είναι το Supra που βρίσκεται μπαμπαμ. Δεν θα πάρουμε όλα τα μάξια ως συνήθως, δεν χρειάζεται, θα το έχουμε πει τελευταία. Θέλω να τελειώσουμε το Supra, να πούμε δύο πράγματα με τον Παναγιώτη και μετά να πάμε σε επόμενα, τα οποία είναι του Θείου Μήτου. Παναγιώτης Καράμπελας, ευχαριστούμε από το Γήθιο. Ευχαριστούμε, Γήθιο. Να είναι καλά. Λοιπόν, τι γίνεται με το Supra και πού. Τι θέλει. Το Supra δουλεύει άψογα. Πήγαμε στο event προχθές, κάναμε τα lunch. Ο κόσμος γούσταρ, πήραμε και το FD, δουλεύαμε και τα δύο άψογα. Είχαμε ένα μικρό mishap. Πάνω σε φέλ. Ευχαριστούμε πάνω. Για κάποιο λόγο ράγισε ένα μπουζί. Πήγα, πήρα εξάδα άλλη κατευθείαν.
τα αλλάξαμε. Σήμερα βγήκαμε το σύφι, το αμάξι ξυρίζει. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα που είχαμε. Δεν ανεβάζει πίεση, ναι. Δεν δουλεύει το controller. Έβαλα το controller το ίδιο της Grady, εκείνο που έχω και στο FC και στο FD μπροστά με το φωτάκι. Πάλι δεν ανεβάζει σήμερα. Θα ξαναβγάλουμε την external να δούμε τι γίνεται. Και στη χειρότερη θα βάλουμε ελαττήριο πιο μεγάλο. Αλλά αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Το αμάξι δουλεύει, παίρνει κατευθείαν ρελαντή. Classic Will Wales, Merry Christmas, guys. Τραβάει. 10 λίρες. Χρόνια πολλά. Όπα, πέσανε και οι λίρες από τη Αγγλία. Ναι, Ουαλία. Long live the king. Ποιος. Thank you, thank you. Από Ουαλία. Άρη, ποιος όπως είναι. Ποιος είναι. Classic Will Wales. Α, Classic Will, τον έχω. Αυτό είναι που κάνει σχόλια. Ναι, στα αγγλικά που. Έχει κανάλι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, ρε. Τι ευχαριστούμε πολύ. Gracias, gracias, όχι αλλάζε. Merci beaucoup. Έτσι. Eurovision. The 12 goes to. Γκρέσ. Τι άλλο έχουμε το Σούπρα. Να πω για εκείνη τη βραδιά ότι περάσαμε τέλεια. Ναι, ότι πήγαμε. Αν και ήμουν άρρωστος, ακόμα είμαι άρρωστος γιατί ήμουν πολύ χάλια εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό και δεν. Δεν τα λες καλά. Τα μάξι είναι αρρώστια. Δεν τα μάξι είναι αρρώστια. Πήγαμε εκεί για να το δούνε τα παιδιά γιατί έχει πάρα πολλές τάιμερς και πεντάιμερες. Και επειδή με πέρασε και τηλέφωνο, το είπα και αυτό. Κανιόγλου να έρθουμε από τον καράζι να σε δούμε κάπου έξω και αυτά. Λέω δεν μπορώ να γυρίσω σε 15-20 άτομα που πήρατε. Ελάτε όλοι σε εκείνο το event. Και ήρθαν πάρα πολλά παιδιά από πεντάιμερες, 7 ημέρες. Είδαν τα αμάξια, βγήκανε βίντεο, κάναμε τα lunch μας. Όλα καλά. Το αμάξι βέβαια άψογα. Θέλει μια ευθυγράμμιση, η οποία βγήκε τώρα το πουθενά. Τρέμουν οι τροχοί. Έχει ευθυγράμμιση. Τρέμουν οι τροχοί μετά τα 80, δεν ξέρω τι έγινε, ενώ δεν θυμάμαι στην αρχή να ήταν. Μπορεί να φύγει κανένα βαρύδιο. Θα το πάω αύριο το πρωί και όλα θα την κάνω, να τελειώνει και αυτό. Και όλα καλά. Θα προχωρήσουμε με τα φώτα που θέλουμε να αλλάξουμε. Θα προχωρήσουμε να πάμε στον Κανάτσιο να φτιάξουμε τον προφυλακτήρα μπροστά και να μας κάνει και το λιπάκι και να μας κάνει και τα φρένα εκεί που μπήκε αυτό. Θέλω από πίσω, αν και έχει μπει, δουλεύουνε. Θέλω να το βγάλω το σερβό και να μου το κάνει πάλι όπως το έχει κάνει καινούριο το firewall. Για να είναι άψογο το αμάξι. Ναι, γιατί κάναμε extra τρίπες. Ναι, κάναμε δύο τρίπες που μετακινήσαμε δεξιά. Και μετά θα μπει το ταμπλό. Δηλαδή, ο Κανάρης μόλις κάνει δουλειά, θα μπει ταμπλό μετά. Και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ γέλιο, γιατί το ταμπλό είναι άψογο, αλλά έχουμε διάφορα κομμάτια. Θα δούμε τι μας λείπει, τι θα δουλέψει. Θα κάνουμε προέκταση της καλωδιώσης από τις μπρίζες του Καντράν. Θα κάνουμε δύο. Όχι όλες. Όχι όλες, ναι. Αλλά κάποιες. Έχουμε δουλειά, θα έχουμε βιντεάκια, δόξα τω Θεώ. Για να μπει μετά. Αυτό ήθελα να πω. Έκανα ένα post προχθές το βίντεο στο τέλος που σας είπα. Αν και εσύ δεν κάνω δακρύβρεχτα, να το πω έτσι, post ή motivation, δεν είμαι, πιστεύω ότι είμαι άτομο που ναι, είμαι long το παίζω motivation και κάπως και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι τώρα που τελείωσε και δουλεύει και βγαίνω και πάω στα event τα σχετικά, ήθελα απλά να σας πω αυτό, γιατί τα μηνύματα που ήρθαν μετά από παιδιά, πάρα πολλά, και όχι μόνο παιδιά, ακόμα και 40-30, είναι ότι τους δίνουμε έμπνευση, να κυνηγήσουν όχι μόνο το αμάξι που θέλουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μόνο να κυνηγήσουν το αμάξι που θέλουν και άλλα πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, άλλο έχει όνειρο, όχι υλικό, έχει να γίνει κάτι ή να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού. Δηλαδή, έχουν και τέτοια μηνύματα. Ναι. Και μια ζωή, λέει, με 3 χρόνια τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτά που δεν το τολμώ να το κάνω. Γιατί εγώ δεν μίλησα για τα όνειρά σου, κάντα και θα ακολουθούν. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ακόμα και αν είσαι σε μια δύσκολη φάση και δεν πιστεύει ότι θα κάνει αυτό που περιμένει. Μπορεί να σε πάρει 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και το τολμήσεις κάποια στιγμή, θα το κάνεις. Και μεγάλη κουβέντα είναι το ότι για κάτι που δεν τόλμησες, ποτέ δεν θα ξέρεις πώς ήταν. Δηλαδή, χίλιες φορές να δοκιμάσεις και να αποτύχεις, πες δοκίμασα, πέτυχα. Δηλαδή, προσπάθησα, θα το έπαιρνα αυτό. Δεν θα μπορούσα να το φτιάξω. Είτε για οικονομικούς λόγους. Δεν θα βρίσκω τον Παναγιώτη που ήρθε. Άρη Μυριδάκη. Ο Μυριδάκης είναι ο λόγος που πήραμε το αμάξι. Πάνω συζήτηση, πάνω. Ευχαριστούμε, Άρη. Φοβερός. Πες ότι μιλούσε ο Άρης, πήγε να το έπαιρνα. Για λόγους οικονομικούς ή δεν έβρισκα τα κατάλληλα άτομα, το δύο Μίτσο, τον Παναγιώτη να βοηθήσουν και έμενε έτσι πως ήταν. Εντάξει, θα προσπαθούσα και θα είχα αποτύχει. Ή μπορεί να το έπιανα μετά από 10 χρόνια. Πάλι θα το πάλευες. Πάλι ναι, ναι, σιγά, μπορεί να με παίρνει 7 χρόνια. Θα προσπαθούσα όμως και θα έλεγα σε φίλους και παιδιά ότι πήρα ένα Σούπρα, προσπάθησα, δεν πέτυχε. Αλλά προσπάθησα. Δεν θα έλεγα, αχ, εκείνη η ψυχή ο Μυριδάκης, τι να κάνει μέσα το μήνα και δεν τον απάντησα ή δεν πήρα τηλέφωνο. Αυτό, προσπαθήστε. Βάλτε τον εαυτό, βγείτε λίγο από το comfort zone σας, αυτό είναι σημαντικό. Βγείτε, ναι, γιατί το κάθομαι στον καναπέ και λέω τώρα πού να πάω να πάρω εκείνο και αν δεν πάει έτσι. Με στέλνετε παιδιά που θέλετε να πάρετε ένα οχτάρι π.χ. ή ένα άλλο αμάξι και με στέλνετε, μιλάμε 5 μέρες και με ρωτάτε τέτοια και αν το πάρω και αν έχει πρόβλημα στο τέτοιο. Και, αν... και κάποια στιγμή σα είπα ρε μάγκα, με έχει ζαλίσει με την καλή έννοια. 5 μέρες, σου μιλάω μαζί σου 5 μέρες, δεν θες να το πάρεις. Όταν 5 μέρες τρώγεσαι με τα ρούχα σου και αν το πάρω ρε Αλέξη και έχει εκείνο πρόβλημα. Και μετά το πάρω και πού θα βρω ανταλλακτικά. Και ανταλλακτικά. Αυτό πάλι με τρελαίνει. Ανταλλακτικά, αν θέλω να πάρω αυτά, υπάρχουνε. Υπάρχουν, δεν υπάρχουνε. Πάρ' το αν το θες πραγματικά το αμάξι και θα βρεις ανταλλακτικά. Ή δεν θα βρεις.
Και να μην βρει, θα βρει τρόπο να το φτιάξει. Θα χρειαστεί εντάξει. Να αγκαρά και να κλέψει. Θα το κάνει. Καλή ώρα, θα το κάνει. Θα πάρει τηλέφωνο το σκουφί. Με τον Αρσένη λέμε ανταλλακτικά. Αυτό είναι κολόφαρδο. Μπήκε σε ένα ό,τι ήθελε να κόβει εδώ, πάπα, πέφευγε. Υπήρχε μέρα που δουλεύαμε καλοκαίρι από εκεί κάτω στο Μάξ και ακούω το Θωρίου, κοιτάω κάτω από το Μάξ, μα ήταν όλοι κάτω πριν τη ράμπα. Βλέπω δύο πόδια μπαίνουν μέσα και κάνω έτσι, βλέπω έχει πάει και ψάχνει και φεύγει. Μπήκε, πήρε και έφυγε. Γεια σα, καλημέρα δεν είμαι. Τέλο πάντων, αυτά ήθελα να πω για το Σούπρα. Εντάξει, δεν ξαναμπω στα λόγια. Οι haters πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν καν. Την άλλη εβδομάδα βγαίνουν μπλουζάκια, hoodies καλή ποιότητα, σε καλή τιμή, που μπροστά γράφουν. Γεια σου Θεό. Από έχουν το Supra σε δύο version, δύο χρώματα, άσπρο μαύρο με όλα αυτά. Έχουν το Supra σε ωραίο σχέδιο, με ατάκα Ren Garage, too fast for haters. Ren Garage Germany. Και άντε, α, Βασιλάκης, ευρώ, ναι. Ωραίος Βασίλης. Ο Μπίλης. Στη Γερμανία λέει ακόμα έρχεσαι όμως. Surprise σε κάνω, σήμερα ήταν σε γαμάτη έκθεση αυτό, σας σηκώσει φοβερό βίντεο στο μέρες. Στο Essen ήταν, πού ήταν η κουφάλα. Ναι, στο Essen. Θέλω να κάνετε spoil όμως. Θα το δείξει το κόσμο. Να δημιουργήσουμε τέτοιο. Λοιπόν, πες τι γράφει ο Θόδωρος ο Γεωργίου. Είδα, λέει, άμα θέλεις να ανεβάσεις πίεση σε όλο την πλούρη μου. Όχι, δεν θέλουμε άλλες πρώην. Μπαίνει στη θέση της Κάστρας, δεν χρειάζεται να αλλάξεις κάτι δεξάμιση. Ίσως είναι οδηγού τη θέση μπαίνει η πρώην. Όχι, μπρο. Από πάνω σου. Α, από πάνω. Κουμπώνει, plug and play. Λοιπόν, τα μπλουζάκια έχουν λογότυπο Ren Garage, σχέδιο το Supra σε δύο φάσεις. Too fast for haters. Και τελειώνει το θέμα με τους haters. Στα αρχίδια μου πραγματικά. Όχι. Δεν ασχολούμαι ξανά με αυτά τα άτομα γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα. Ανέκαθεν το έξω δεν έχει νόημα. Χάνεις τον χρόνο στο τρως ενέργεια εκεί πέρα. Απλά συνειδητοποιήσω ότι ό,τι και να τους εξηγήσει, γιατί εγώ με άτομα που τα μιλάω. Αυτό ακριβώς σας έλεγα. Ό,τι και να τους εξηγήσει. Προσπάθησα τόσο καιρό να τα εξηγήσω γιατί είναι φίλε. Πες προσπαθούμε πολλές φορές με τον Αλέξη να επιχειρηματολογήσουμε. Είναι αδύνατον. Είναι έτσι. Έτσι. Και δεν μιλάω για τα άτομα πάρα πολλούς από εσάς που σας ευχαριστώ και από εσάς έχω πάρει πολλές ιδέες. Και εγώ και ο Παναγιώτης για προβλήματα που έχουμε και υπάρχουν λύσεις. Ας πούμε για την πόλη μας είπε ο άλλος και λέω για την Κολόνα και λέω έχει δίκιο και βρήκα τη σφύρα που με είπε. Δηλαδή βοηθάτε όλοι και το λέω και στα βίντεο. Αλλά όταν άλλος μπαίνει και δεν σου λέει απλά ξέρεις τι, εκείνο πώς το κάνεις έτσι ή εκείνο, εγώ έστω, εγώ θα το έκανα έτσι. Δεκτό. Αλλά μπαίνει και σου λέει είστε μαλάκες γιατί το κάνατε έτσι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι κριτική, αυτό είναι απλά κακία. Είσαι οκ. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν αυτοί πραγματικά και προχωράμε. Αυτό. Πάμε πολύ, τώρα. Πολύ δεν το σούπρε. Τελικά. Α, δεν είπαμε το μεγάλο δώρο. Με κόψα δεν πήρε μαλακές. Το μεγάλο δώρο. Sorry. Γιατί δεν πήρε, αυτό το πήρε. Δεν θέλω να το πει, θα το πεις. Όχι, πες το, πες. Στην ημέρα που θα γίνει το donate marathon το χριστουγεννιάτικο που θα είναι και τα μισά λεφτά θα πάνε σε οικογένειες, θα πάμε εμείς. Θα κληρώσουμε στο chat από κάτω live ένα μάξι. Ο Δήμος το GTR. Έπεσε το ίντερ, τι έγινε ακόμα. Διαδώστε. Όχι. Πάλι του Μίτσου το μάξι. Το φοβερό μοναδικό Μπαλένο. Λοιπόν, το Μπαλένο. Το Μπαλένο θα το κάνουμε δώρο. Δουλεύει άψογα. Εξω από την Πέμπτη πρέπει να την κρατάς. Τρίτη πρέπει. Ναι, όταν πρέπει να έχετε παρέα, ρε παιδιά. Έχετε ένα φίλο. Ένα λαστιχάκι να τη δένεις. Ένα φίλο να έχετε να σκάλετε την Πέμπτη. Το μοτέρ του είναι. Σα παίρνει πιο κοντά. Ναι, σα βάζει την κοπέλα κρατά λίγο μόνο. Πώ τα λέει, ωραίο φίλο. Μου κρατά λίγο το λευγέ και την ώρα που αρχίζει να κάνει λίγο έτσι. Και όχι, δεν είναι λευγέ αυτό, κάπω έτσι. Να μαγκώσετε. Αλλά δεν πειράζει, βάλε τρίτη και πηγαίνει 20 χιλιόμετρα με το λευγέ τον άλλο να πιάνει και ακού τον παλαιό να κάνει. Ταχύτητα και φτάνει και είναι καμένο το σάσμα. Αλλά δουλίτσα έγινε. Θα βάλει το εταιρό σου ήμιση δίπλα. Τι είναι η δουλειά μπροστά σε ένα σάσμα. Σιγά, το έκανα στάρικα. Το Μπαλένο από ότι έχει το 1800 το πολύ σπάνιο. Ναι, είναι πολύ σπάνιο. Είναι το GT. Το μοτέρ του είναι το GT. 1800 και πόσο άλλο. 121. Γαργαλιέται και πάλι 140 ακόμα και ατμόσφαιρα. Κοντό σασμανάκι, είναι πολύ όπλο. Ο Σύφη έχει αρρωστήσει. Λέει θα μπω στη μέση να το πάρω, λέει εγώ. Το θέλει, τον Μπαλένο, δεν του το δίνουμε, το κάνουμε και εγώ εσύ. Πάνω τα στήθη του. Του λέω μπες στο live και γράψε από κάτω κι εσύ. Και είναι γνήσιο GT, δεν είναι μετατροπή. Θα φάει μια ψηλή με το GT. Α, είμαστε λέει classic Will Wales, είμαστε Βρετανοί γεννημένοι Έλληνες, πόπα. Ναι, γιατί νομίζω σχολίαζε και στα ελληνικά κάπου. Γεννημένοι Έλληνες που μεγαλώσουν στη Βρετανία, υποθέτω από ελληνικές οικογένειες. Είμαστε Βρετανοί γεννημένοι Έλληνες. Classic Will. Ξέρω που μπορεί να νιώθουν Έλληνες, τι πράγμα. Όχι, ρε, μάλλον είναι ελληνικές οικογένειες που ήταν στην Βρετανία και γεννηθήκαν εκεί, αλλά Έλληνες. Ωραία, τον Μπαλένο έχετε συνδρομή ένα μήνα εμένα να σκαλά την πέμπτη.
Για τον πρώτο καιρό. Αγίνει δουλίτσα. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Να σας δώσω και ένα hint. Αποσφαλμάτωσης. Πριν το βάλετε μέσα, μεθύστε τον. Είναι καλό στο μεθάκι. Ναι, κάνει είναι... κόλπα άλλα που δεν τα κάνει κανονικά. Ναι, παιδιά. Σου βάζει και, όπι... βάζει και ένα leak. Όχι, ρε. Μαλάκα βγήκα βράδυ. Δεν μπορούσα να φανταστεί. Επειδή όμως δεν θέλω να δώσουμε τον παλαιό πριν τελειώσουμε το 400 τσάλε που το χρωστάμε. Επειδή έχουμε ένα άλλο πρόβλημα όμως με ένα άλλο αμάξι που ήταν μέχρι τώρα. Αλλά το πήρε ο Παναγιώτης να αποτελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ φταίς. Πλάκα, είχε πρόβλημα, θα σε εξηγήσω σε άλλο βίντεο. Το ξέντος είναι στα τελευταία του. Να δω το team συνεχίστε έτσι, Αθήνα. Σε ευχαριστούμε. Πώς, Νίκος. Νίκος Λάβας. Ναι, ναι. Μαζί με τον Παλένο δώρο σκούπις να κρατάει την Πέμπτη. Αυτό δεν το είπα. Μετά είναι 7.99. Το μήνα. Και το μοιράζεται όπως στο Netflix με όλη την παρέα. Έτσι, έτσι. Μπορεί να κρατάω Πέμπτη και σαν αμάχη. Έτσι. Λοιπόν. Το ξέντος είναι στα τελευταία, δυστυχώς, χαροπαλεύει. Θα σας πούμε τι έχει και πώς έφτασε εκεί πέρα. Δεν φταίμε εμείς. Ναι. Το θέμα είναι ότι πριν δώσει το τελευταίο του κύκλιο άσμα του, ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσει μέχρι η Μαρμαρά, θα πάμε. Μαρμαρά δεν μπορούμε να πάμε. Γεια σας, Θοδωρή. Δεν θα φτάσουμε ποτέ. Εκείνη και χειμώνα θα αρρωστήσουμε. Αλλά θα πάμε στην πίστα του Ρησίου. Μακριά. Κάποιες ώρες. Ναι, μπες στην πίστα δεν θα κάνεις όμως. Και θα γυρνάμε γύρους και τα δύο αμάξια μέσα μέχρι να δούμε ποιο θα παραδώσει πνεύμα πρώτο. Και τα δύο ανεβάζουν την θερμοκρασία. Όχι τόσο τον Παλένο, το ξέντος ανεβάζει πάρα πολύ θερμοκρασία. Θα δούμε ποιο θα καταλάβει. Μόλις φτιάξει τα νερά. Γενικά, όποιος ζήσει θα το δώσουμε giveaway. Ξέρεις τι θα κάνουμε, θα βάλουμε ένα σωλήνα μπροστά και θα βάζουμε νερά από πίσω έτσι. Σωστό και αυτό. Και θα πάμε έτσι. Πώς είχαν κάνει το άλλο που drifter και το άλλαξαν. Θα κάνουμε εκεί στην πίστα τα διάφορε κοιμές που θέλουμε, φρεναρίσματα, επιταχύνσεις και τα σχετικά. Όποιο κερδίσει θα είναι η ομάδα που κέρδισε. Χρωστάμε το τελευταίο ή την τελευταία δύο βίντεο, τα βίντεο τη σειρά 300 ευρώ challenge. Και αυτό, το μπαλένο θα γίνει χορηγία, δώρο. Το ξέντος, μάλλον θα πάει κάποια ανακύκλωση. Εκτός αν κάποιος ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ, να έρθει να το πάρει. Να πούμε και τι θέλει. Ζητάει, είναι γαμπρό. Τι θέλει, πες τι θέλει. Ζητάει, γαμπρό. Πώς έκανε αυτή τα πάνια που ήταν και τις έβρισκε και τέτοιο. Τις έβρισκε ραντεβού. Να είναι 20 χρονών, να έχει δικό της σπίτι. Θέλω... Θα πάρουμε το ξέρω έτσι. Κι άλλωστε και φρίκι ο φρικιόδοξη. Τι θέλει, άντε πες. Από την Αθήνα, όταν ήρθε ήταν ήδη φλατζαρισμένο το αυτοκίνητο, απλά ήταν πολύ λίγο. Θα τα πω αναλυτικά σε άλλο βίντεο, μόνο γι' αυτό. Και θέλει μια αντλία νερού. Δηλαδή το πρόβλημά του το κύριο είναι η αντλία νερού. Στάζει νερά την αντλία νερού. Απλά για να γίνει η αντλία νερού πρέπει να βγει ο ημάντας και ο μισός καθρέφτης της μηχανής. Αυτό είναι το δύσκολο. Τι λες. Ναι, έχει. Κατά τα άλλα, το επίσης μαζέψαμε και τον ουρανό καλά. Όχι, δουλεύουν όλα. Δουλεύουν όλα. Δουλεύουν όλα. βάλαμε ψαλίδια, βάλαμε βαλομίτσου ψαλίδια. Ψαλίδι, τα κάκια μπροσπίσω, φλάζε καπακού και το δηλαδή, φόρο, αν κάποιος πάρει και φτιάξει μόνο την αντλία νερού και ναι, ίσως και, και ένα καθάρισμα το κύκλωμα. Ναι, το νερού μέσα είχε λάσπες, το αμάξι είναι οκ. Okay. Άμα πάρει εκείνο το σιλ που είναι ως και κάνει έτσι και στις βάρκες, να κάνεις την αντλία. Άμα γινόταν έτσι, το flex tape. Νέα γενιά, καθένα το λύσουμε. Πάλι τον ημάντα για χρονισμό πρέπει να κάνεις. Α, το μαξί, ρε φίλε, έχουμε το... Μισελ D εδώ, τι... Όχι, το άλλο, το φωσφορούχο, πού το βάλα. Steel Seal. Ναι, πρέπει να πετάξουμε ένα τέτοιο μέσα και σωθεί. Αυτό ρε, θα το κάνουμε... Αφού καθαρίσουμε. Άμα... Να το δοκιμάσουμε, μπορεί να επανέλθουμε στο... και να σας κερδίσουμε στην πίστα. Θα πρέπει να γυρώσω για επειδή μελέτω σκρίνω γιατί το έχει κάνει. Επειδή έχω να κάνω με τρεις μπέμπιδες, δύο βασικά, αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό. Ωρες τώρα σχεδόν. Δεν μπορώ να βρω μαζί του μαζέψω όλου μαζί. Ο ένα ξαφανίστηκε 6 μήνες έκανε μακαρονάδα. Κάθε μέρα εδώ είμαι. Ο άλλο έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Φέρνει ταξίδια που είσαι από Ταϊλάνδη, Ιταλία, πάει. Και ξαφνικά ενώ του λέω, έλα στον καράζα με τίποτα, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Και εκεί που με σπίτι βαράει ο αγερμό και παίρνω στην κάμερα και βλέπω έχει μπει μόνο στην Ιάννη το βράδυ, κάθε μόνο. Αυτό ήταν τέλειο. Μαλάκα, ναι, μα τρολάει. Τρολάει, τρολάει. Αλλά δεν προλαβαίνει και μέχρι σκοτώνει να έρθει και φύγει. Ξέρετε. Είναι εσβέλτο γρήγορα. Λοιπόν, μια που είστε όλοι εδώ τώρα. Μάκη. 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 Ευχαριστούμε, Μάκη. Μια που είστε όλοι εδώ τώρα, να πούμε ότι πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή μέχρι τη νέα χρονιά. Την επόμενη εβδομάδα πάμε και πού πάμε. Ναι. Άρα σε δύο εβδομάδε. Και καθημερινή που το κάνουμε αυτό, είναι απόγευμα πάμε. Απλά έχει φως, πάμε 3 ώρες το μεσημέρι. Καθημερινή δεν μπορούμε. Κάθε μέρα προδουλεύει. Βασικά όχι, μπορούμε. Άλλαξε το απόγευμα, ναι, 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 μπορούμε. Εντάξει. Ωραία. Για να τελειώσει. 4 είμαστε, 2 είμαστε ζευγάρια. Ναι, μπορούμε και καθημερινή ρε φίλε, για αυτή την εβδομάδα. Αυτό θα το παίξει δύσκολο. Κάνει που κοιτάει αλλού. Πάμε, πάμε. Θα βγάλει και τον Παλένο, θα βγει στο Γαλλίο, καιρό έχει. Εντάξει, πάμε πίστα. Κανονίστε εγώ την πίστα και πάμε. Ξέρεις θα κάνεις, θα πεις ακόμη για τον giveaway ρε φίλοι γιατί ρωτάνε πως μπαίνουνε. Έλα, πες ποιο giveaway. Από όλα αυτά. Ναι, μπαμ μπαμ, πες τα. Τι πω, ας κάνουμε το πρώτο. Όχι ρε, τι είναι, ποια είναι. Θέλω να μπουν στην κλήρωση, μπορεί να γίνει κανένας μέλος ρε φίλοι, να μπει στην κλήρωση. Δεν είναι όλα, τα δώρα είναι για όλους εκτός από αυτά. Έτσι.
Αυτές τις τέσσερις αναρτήσεις, έχουμε τέσσερις αναρτήσεις. Του Σούπρα είναι. Σούπρα, Coil Over, Max Mini Ross, ολοκαίρι. Μικα 4 του Σούπρα του καλού. Του καλού. Και το άλλο καλό είναι. Υπογεγραμμένες, βλέπετε, έχω υπογράψει μόνο εγώ, θα υπογράψουν όλοι. Πέρασε, ρε, πάρ' το κύριο και πέρασε. Έλα σκουφί, βάλε μια τζίπτα. Και τώρα μου παίρνει το μαγαζί με το αυτό. Την υπογραφή του και κάτι άλλο προσέχει που τα βάζει. Αυτό είναι, αλλά και σαν του. Να μην πω, τέλο πάντων. Βάλε και σέντε. Λοιπόν, θα υπογράψουμε τέσσερις αναρτήσεις όλοι μας. Οι αναρτήσεις θα κληρωθούν μόνο για μέλη. Θα μπω στα μέλη μετά, εγώ και θα σκρολάρω και θα βρω τέσσερα μέλη. Άρα, η άλλη κλήρωση πώς θα γίνει. Οι άλλες κλήρωσεις θα κάνουμε τώρα. Στα σχόλια από κάτω θα σας πω σε δύο λεπτά. Θα κάνουμε το πρώτο. Ας κάνουμε... Με τα σχόλια τα live ή τα σχόλια κάτι. Τώρα τα σχόλια από κάτω του live. Είναι να μπει στο live να κερδίσει. Λοιπόν, ήδη έχουν γεμίσει υπογραφές εδώ. Τι να βάλουμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε να γράψουν, ξέρω εγώ. Διακοσμητικές. Φανταστείτε αυτό. Ρε Γκαράζ γράφει. Και υπογραφές όλων πάνω. Θα φτιάξει και δύο σταντάκια να το βάλετε επιμπελέ στο σαλόνι. Ναι, ισχύει. Αυτές είναι όλα τα μέλη. Όποιος προλαβαίνει, γίνεται μέλος. Έχει από 2 ευρώ το μήνα μόνο. Σιγά τα λεφτά. Να γράψουμε, να τους πούμε να γράψουν λίγο κλήρωση. Λοιπόν, το Intercooler. Σκέψτε το Intercooler. Να φύγει από τη μέση. Ναι. Λοιπόν. Να γράψουν το Intercooler. Γράψτε τώρα για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Να το γεμίσουμε λίγο. Αυτό γράψω. Αυτό γράψω. Λοιπόν, γράψτε Intercooler από κάτω. Χαμός, γράφετε Intercooler. Έχουμε βάλει στο chat delay. Τι θα γίνει, Παναγύρι. Θα δεις τώρα. Γράψτε Cooler Inter. Εντάξει. Και μόλις πω stop, ποιος βλέπει το chat. Εγώ το βλέπω. Ωραία, μόλις πω stop, δες ποιος είναι κάτω. Έλα, Intercooler, όλοι βαράτε. Βαράτε Intercooler. Εντάξει, εδώ κοιτάω. Να διαλέξω εγώ με το δάχτυλο, έτσι. Περίμενε για να γράψει ο άλλος. Εσύ τι να το βάλεις στο CV. Πώς γράφω. Εγώ πρέπει να το πάρω αυτό, να το φέρω. Τώρα πάω στο. Νάτος, Εμίλιος Πέρ. Δεν πρόλαβα. Εμίλιος Πέρ. Εμίλιε, το θες το Intercooler, μην το δώσεις κάποιον το θέλει. Σ' αρέσει! Να το πάρω εγώ, μου το δίνεις. Πού θα το βάλεις? Είναι τρίπιο. Αλλά έτσι είναι το δίνω. Εμίλιος Πέρ. Έχει μεγάλες τρύπες. Σε BMX δεν μπαίνει. Εμίλιος Πέρ. Το πήρε, το θέλει ο Εμίλιος. Περιμένω τώρα. Στείλε με ένα μήνυμα, Εμίλιος, στο Messenger. Ή γράψε εδώ, βλέπετε. Messenger. Βαράνε συνέχεια. Intercooler 1, Intercooler. Ναι, έγινε, Εμίλιος Πέρ. Εντάξει, μας λέμε και έχει 2000 άτομα, ρε φίλε. Κάνε και αυτό. Εμίλιος Πέρ. Ωραίο όνομα, μπράβο. Κατάρα! Εντάξει. Θα το κέρδιζα ακόμα, δεν ήσασταν εσείς. Μήπως σε στείλα μήνυμα. Και ο σκύλος σας. Υποθέτω ότι ο Εμίλιος Πέρ το κέρδισε αυτό. Εμίλιε, στείλε μου μήνυμα. Αν αλλάξει κάτι γιατί το θέλει ο Εμίλιος Πέρ, είναι εντερκουλεράκι, είναι φαρδί και στενό στο ύψος, οπότε χωράει σε πολλά μάξια κάτω. Γιατί είναι το πρόβλημα με τα εντερκουλεράκι ότι κατεβαίνουν κάτω. Για το συμβικά και το χαμηλομένο του Ιωακήμ θα ταιριαζε απόλυτα, αλλά μπήκε να γράψει. Αλλά Ιωακήμ δεν πειράζει την επόμενη φορά. Και μπαίνει ακριβώς στον περάτο του καναπέμα. Θα μείνει εδώ αυτό, μα θες το βράδυ, ξέρεις. Και έχει και βάση πάνω. Δηλαδή, το κρεμάσαμε το μπροστά, μας πιέ και. Βασικά, άμα δεν μου στείλει ρε φίλε, να το δώσουμε κανέναν άνθρωπο άλλον. Εμίλιος Πέρ, κάπως. Τι, δεν. Πρέπει να μου στείλει μήνυμα. Ακόμα γράφω Intercooler. Ναι. Κάνε να πάω τώρα και δώσω και στον επόμενο. Να έχουμε και δεύτερο, αν θέλει ο Εμίλιος. Τώρα, stop! Νικόλας Νικολαίδης είναι και μέλος. Ωραία. Εμίλιος Πέρ πρώτος, αν δεν το θέλει και δεν βγάλουμε άκρη και δεν ναι. Το κερδίζει ο Νικόλος Νικολαίδης. Ωραία. Γεια σου Γιάννη. Συγχαρητήρια και στους δύο. Συγγραφές κάνω, πλαστογράφηση. Σε λίγο... Θα έχεις δύο μαγαζιά, ένα κανάλι. Σε λίγο θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Και τέλος θα πάμε στα μέλη. Σας λέω όποιος θέλει για να μπει για τις αναρτήσεις. Εμίλια, στείλε μου ρε μπρολογό να μην μας παρακαλώ. Εδώ είναι. Αυτό πάει και αυτές τις κλήρες, βάλεις μπροστά. Τις ξεχνάω και λέω κάτι ακόμα λίγο. Είχαμε πράγματα πάνω γι' αυτό. Έλα, με έστειλε ρε. Εντάξει, το θέλει ο Εμίλιος. Ερωστής. Αλλά έχουμε ξαναμιλήσει ξανά με αυτόν, ρε. Τι, το παιδί τι ήταν. Με ζητούσε για κάτι λάδια για να ψυχτώ. Elf βλέπω, όχι λάδια. Elf, LFP βλέπω εκεί. Τα λάδια του χταριού είναι. Elf, NFP είναι. Βαλβολίνε. 10-40 είναι. Όχι ρε. Α, ναι. 10-40. Elf έβαλε το χτάρι. Ναι, ρε. Τι ρε λάδια. Εντάξει, πάμε, πάμε. Το θέλει. Τώρα. Το θέλω πολύ κυραλίτα. Εγώ πάντως εδώ λέει ο Νικολαίδης. Άρα Νικολαίδη. Ο Νικολαίδη και τρίπλα τώρα. Νικολαίδη. Αν δεν το θέλει, εγώ εδώ περιμένω. Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν. Εμίλιος, έλα. Το πήρε. Ήρθε όλο να τουρμπίσω χτάρι, λέει. Έτσι ξεκινάς, με την τερκούλα δεν καράς. Έλα, επειδή είναι κρίμα, δηλαδή είναι άσχημο για τον Νικολαίδη. Ποια θέλεις. Ω, το αφεντικό τρελό. Ποια θέλεις. Το FD Storm ή Supra Breeze. Νάτος. Super Thunder, sorry. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Messenger γιατί δεν το δώσω το τέτοιο. Γιατί πού. Μιλάμε στο Messenger. Εσύ στο Messenger, ναι. Ποια. Σούπρα. Σούπρα. Να, Supra Thunder. Supra θέλει. Ναι, ναι. Το τσίπησε. Τσίπησε. Τσιμπήθη. Σημειώνει.
Είχα βάλει υπεύθυνο τον. Είχα βάλει υπεύθυνο τον Αρσένη. Ποιο κερδίζει τι. Σημειώνω. Νικόλα Νικολαίδη. Αρσένη Χαστάουλου. Θα το βάλω μια τελευταία. Πάλι Αρσένη Χαστάουλου. Α, και θα βάλω κι λοιπόν, Εμίλιο Πέρ. Ωραίο γλυκό είναι. Ανάρπαστο Νικολαίδη. Εμίλιο Περοστή Ιντερκούλερ. Ανάρπαστο θα γίνει. Με αυτό. Αυτό νομίζω από κάπου. Βασικά δεν θέλω να πω. Βες και που μένει, ρε. Ναι. Αυτό πήρε οχτάρι τώρα πρόσφατα. Αλήθεια. Ένα θεματάκι. Ό,τι θέμα έχει, πες μας και εμείς πονεμένοι είμαστε. Όλοι μας έχουν οχτάρι, έχουν θέματα. Ισχύει. Μάλτα λέει ο άλλος. Ε! Ποιο είναι Μάλτα, το Ντερκούλερ. Το Ικολόνια. Μάλτα. Περία. Πώς θα στείλουμε. Με Μάλτα πώς στείλουμε, ρε. Φεντέλ. Ξέρεις. Θα τη στείλω με εκτέλ Βουλγαρία και βγάλε μεγάλη άκρη. Μάλτα δεν είναι Βουλγαρία. Μοίρα, λίγο κάτω λίγο πάνω θα βρούμε. Τι Μάλτα είναι μαλάκα στο γιου τέτοιο. Δεν πρέπει να στείλουμε Βουλγαρία όμω. Πώς τον είπες Νικολαίδης. Νίκος Νικολαίδης, Κολόνια, Σούπρα. Α, Περαία είναι, εντάξει, άκρη. Και δεν κέρδεις καμιά ανάρτηση να τη φέρουμε κατευθείαν εκεί πέρα, είναι και μέλος. Του την πετάμε και τώρα. Μήπως θες ανάρτηση την Κολόνια. Είναι μέλος, είναι μέλος. Θες όχι, επειδή είναι κοντά γιατί θα πρέπει να κουβαλήσουμε αυτό το στήριο. Ρεάλι γράφουν τούρμπο ήδη. Τι λέει. Όχι, δεν πάει έτσι. Θα έρθει ώρα. Κάνει όπου, κάνει όπου, κάνει. Επειδή είναι μέλος ο Νικόλας, δεν είναι μέλος ο Νικόλας Νικολαίδης. Είναι. Ωραία, επειδή είσαι μέλος Νικόλα Νικολαίδη, μήπως θέλεις μία... Όχι, αντί για την Κολόνια να πάρει τη διακοσμητική, είναι μέλος. Για να την πάμε δίπλα στην Περαία, μην την στέλνω. 30 ευρώ μεταφορικά γι' αυτό. Λέγε τώρα που γυρνάει. Μήπως πει. Αντί για την Κολόνια θέλει. Λοιπόν, κάτσε. Α, όχι, λέει. Ναι, ρε, λέει, ναι, ρε, λέει. Απλά... Την κουρτίνα 3 το κουτί γάμα. Στην Περαία. Τουρμπίνα ψεύδια. Στην Τουρμπίνα. Νίκο, εμείς πότε στείλουμε ρεμπρό στην Περαία ή στη Μάλτα. Μάλτα δεν στέλνω το ρεμπρό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θέλει την τέτοια, εντάξει. Λοιπόν, γράψε, σβήσε την Κολόνια. Θα έχουμε λίγο ακόμα να βάλουμε εδώ. Μέχρι τη στείλουμε την δώσουμε δώρα, την βάλουμε όλοι. Θα την ξοδέψουμε όλοι. Βάζει από το FD γιατί τη σούπα τη βάλαμε. Κέρδισε την πρώτη, βάλα την υπογραφή, θα βάλουν και οι υπόλοιποι. Θα βάλει και ο Αρσένη, θα βάλει και ο Ακίμ. Δώσε του υπόλοιπου εκεί πέρα. Περαία, Περαία. Περαία, Περαία. Γράψε ο άλλο είναι Θεσσαλονίκη. Πάμε μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Εντάξει, μέχρι εμεί. Μια χαρά. Τέλεια, μπράβο. Τζάμπα τη βγάζω. Τζάμπα τη βγάζω. Παρακάτω, τι θέματα έχουμε. Τελειώσουμε τα δώρα, συνεχίζουμε μετά. Α, Θείο Μίτσο. Τι Θείο Μίτσο. Τι. Τι εστί Θείος Μίτσος. Ωραία, θα σε ρωτήσω εγώ στην ψήφια γιατί άμα περιμένουμε να μα πει τώρα κάτι μας μιλάει. Λοιπόν, Θείος Μίτσος. Μένετε μέχρι το τέλος για έχουμε μια σκληρώσει, έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα. έχουμε και τα γυαλιά Ολύμπους. Σκουφ, έλα από εδώ. Το νερό. Μισό λεπτό. Κάνε μια τράμπα. Έλα, μωρό μου. Έλα. Βουνό μου. Μια χαρά, είσαι πάρει μιλά τη. Πήγα, ρε. Πήγα. Πήγα και τι κατάλαβα. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να κουνήσει το μικρόφωνο. Θείος Μίτσος, οι ερωτήσεις του κοινού, αυτό που είναι παθιασμένο το κοινό, είναι γιατί δεν τα οδηγάς, η αλήθεια είναι ότι το οδηγάει, τα έβγαλε μια μέρα αυτό και μια μέρα εκείνο. Γιατί δεν τα οδηγάς με τόσο πολλά αυτά τα αμάξια. Λόγω του ότι δεν θες, επειδή δεν έχεις χρόνο, ή επειδή... Λόγω χρόνου. Λόγω χρόνου. Δεν έχω χρόνο, ναι. Η ευχαρίστηση δηλαδή είναι εκεί. Δεν το αρέσουν λογικά. Γιατί περισσότερο κυκλοφορεί το ΜΚ3. Παιδιά, μην γράφετε τουρμπο, θα γίνει εκείνη τη στιγμή που θα σας πω εγώ η κλήρωση. Ξαφνικό θάνατο θα είναι. Θα σας πω εκείνη τη στιγμή ότι ξεκινήσετε να γράφετε τώρα τουρμπο και θα κληρώσουμε το τουρμπο. Δεν θα πάω σε προηγούμενο. Εκείνη τη στιγμή live γίνεται η κλήρωση. Δεν έχει νόημα. Το τουρμπο θα γίνει τελευταίο, ναι. Θα μπουν και τα μέλη αναρτήσεις. Η τσάντα θα γίνει τώρα. Η τσάντα θα γίνει επόμενη. Όχι, μια κολόγια. Έλα, θα δούμε. Εντάξει, λοιπόν, άρα είναι θέμα χρόνου καθαρά. Η οδηγική ευχαρίστηση, έτσι βλέπω, οδηγάς πάρα πολύ το ΜΚ3 και το ευχαριστίασε πάρα πολύ. Εντάξει, το ΜΚ3 έχει άγριο γκάζι το... Έχει αναλογική αίσθηση απλά και συμμετέχει περισσότερο. Αυτά είναι μοντέρνα μάξι. Αυτό νομίζω εγώ δηλαδή και πιστεύω ότι συμφωνείς γιατί τις έχω καταλάβει. Σπινιάρ είναι μακρύ, κάνει ωραίες μπάντες. Ενώ το ΜΚ5 σήμερα το είχα στη βροχή και έκανε γκάπ απότομα. Μου θύμισε το FD όταν ήταν με 16. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε δύο τέτοια μάξια εδώ πέρα. Η άλλη ερώτηση πρώτα κόσμο. Και δεν έχουμε δείξει τίποτα. Δείξαμε βέβαια μια αλλαγή λαδιών εδώ. Αλλά έχουμε να δείξουμε. Να μετρήσουμε χρόνο. Κοίταξε, το GTR είναι αλλού, δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κάθεται δίπλα του. Το Supra είναι. Τούτο ρεξοχτό δηλαδή.
Πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ. Το σούπα είναι αδύναμο. Πες, όχι, ούτε τώρα το πες. Δεν κάθω ρε. Το ΜΚ3, να το ΜΚ3, να κάτι να κάνουμε. Ψημένος δε, τέρμα. Έτοιμο να κοιμηθεί. Άκου λίγο, έξι. Ναι, ξαφνικά. Άλλε φορέ δεν βάζει γλώσσα και το παίζει δύσκολο. Κάτι ζωντάνε αυτό. Έχει αγοράσει εδώ πράγματα για το Supra, για το GTR, για. Πρέπει να τα βάλουμε κάποια στιγμή. Μόλι αδειάσει η ράμπα θα τα βάλουμε. Η ράμπα άδεια είναι. Το έχω βάλει και δεν χρειάζεται να κάνω. Το βάζω και βγαίνω. Τα βάζουμε. Ναι, αλλά σε παρακαλάμε και μα κάνει δύσκολη πάλι. Αφού είπα το πάνω να το βάλουμε, πάνω να το κάνουμε. Όχι, θα είσαι κι εσύ εδώ. Θα είμαι κι εγώ. Ωραία. Πρέπει να δείξουμε στα παιδιά το επόμενο διάστημα. Έχουμε να βάλουμε τι έχουμε να κάνουμε. Για πες λίγο. Ένα-ένα πάρτα. Στο ΜΚ5. Τα πιο εύκολα νομίζω είναι το ΜΚ5. Έχουμε πάρει φιλτροχωάνι, downpipe με ελεύθερο καταλήτη. Carbon εισαγωγές. Carbon, εντάξει, carbon εισαγωγές. Downpipe μεγάλο, πιο ελεύθερο. Ναι. Απλά θέλω να γράψω από κάτω τη γνώμη σας τώρα. Θέλω πριν. Ρε μαλάκα, τι κάνετε τώρα. Κάρμπον, λέει εισαγωγές, κάρμπον. Πέντε χιλιάρια. Εντάξει. Λες και φιστίκια. Λες και πήρε προπασιαστή. Το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι πριν κάνουμε τις αλλαγές στο ΜΚ5, εγώ θέλω, όπως ξέρεις στο κανάλι, να δείχνω πριν και μετά. Δηλαδή, θέλω να βγούμε, να κάνουμε και μια μέτρηση με το P-Gear και ένα πάτημα με το ΜΚ3 που είναι κοντά. Γιατί είσαι 4-20 το ΜΚ3, αλλά πεντατάχυτο, αλλαγές, ταχύτητες και αυτά. Αυτό είναι πιο γρήγορο με το 9-τάχυτο, 350 άλογα. Πιστεύω ότι θα χτυπηθούν, θα είναι κοντά. Και θέλω, γράψτε από κάτω, δεν θέλετε πρώτα να δείτε ένα πάτημα το ΜΚ5 με το ΜΚ3 του, που πατάνε την επόμενη μέρα που λέω να αρθούμε να βάλουμε τα καινούργια πράγματα που του δίνουν άλογα. Δηλαδή, θέλει και πρόγραμμα μετά. Όχι, με αυτά εδώ είπε ο Πατακός ότι δουλεύει για χαρά. Δεν θα δουλέψει. Στα ανάψει κατευθείαν τσεκ. Έτσι όχι. Είπε. Όχι, είπε. Με τον καταλήτη μπορεί να μην ανάψει. Αλλά και με τα δύο θα είσαι μια χαρά. 25% διορθώνει. Μια εισαγωγή θα το. Θα πάρει, λέει, από εκεί και μόνο που ξεμπουκώνει καμιά 40 άλογα. Και μετά βάζει και ένα πρόγραμμα και πα σε 400 φεύγα. Κοντά μου πάει 80, 70, 80. Λοιπόν, είναι, δεν θέλετε να το δείτε πριν και μετά. Με τι γράφουν από κάτω. Με τελάρα στο φέρουν. Κάτσε, κοιτάξτε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πούνε όχι, εννοείται. Μπορεί κάποιο να πει θα θέλει απλά. Όχι, εγώ θέλω να βλέπω το σκούφι. Τι είναι, ρε φίλε, εννοείται. Καρμπονάρα γράφουν. Ό,τι να. Όλοι σκούφι. Θέλουμε, λέει, θέλουμε πάτημα, τι μπορεί να πούνε. Όχι, παιδιά, μην βγάλετε. Ωραία, τα πρέπει να τα βγάλουμε. Πάρε, δώσ' μου αυτό, είναι εύκολο, δώσ' μου το άλλο ότι θέλει. Αν το χειρίζεσαι καλύτερα το ΜΚ3. Και πάμε να πατήσουμε πριν και μετά. Okay. Το CLS το έδωσα, επειδή πολλά παιδιά μου ρωτάνε. Ναι, το CLS το έδωσε. Το πήρα εγώ. Αλλά επιμένει ότι φτάνει το καλύτερο αμάξι. Ναι, τα καλύτερα πατήματα γίνανε. Ωραία, ένα είναι αυτό. Σε αυτό τι έχει πάρει τίποτα, σε αυτό να κάνουμε. Σε ποιο? Στο GTR. Τι κι άλλο να κάνει, τι άλλο. Τι άλλο, δεν έχει τίποτα. Κάρμπον πόρτε, μπόντι και τόλο να γίνει 40 κιλά. Λίγο θα ανέβει ένα αθηναίο tuner. Λίγο να στρώσουμε το. Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά, γι' αυτό σου λέω. Λίγο να στρώσουμε το σασμά. Τις αλλαγές του και λίγο να το τιουνάρουμε ακόμα. Αυτό εντάξει. 930 τροχό είναι. Α, μόνο. Ναι, αλλά πες τα παιδιά ότι έχεις ότι έχει τρία προγράμματα. Έχει τρία προγράμματα, ότι το έχεις το μικρό και ότι πριν πας στο μεγάλο, το οποίο αλλάζει με το μας το είπαν κάποια παιδιά που δεν το ξέραμε, όπως με μάλλον ζηστό, κάτι κάνεις από εδώ και αλλάζει 1, 2, 3, 4, 4 προγράμματα. Το έχεις το μικρό που είναι 700 άλογα περίπου, 700 κάτι, τη μέρα πατήσουν ήταν 700 άλογα κάτι και πριν πάει στο full μεγάλο ήθελε να αλλάξει τα λάδια. Να δει λίγο το σασμά. Αλλάξει τι βαλβολίνες. Στο διαφορικό και στο σασμά. Γιατί δεν ξέρω, γιατί τα λάδια βγήκαν κατά μαύρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν ναι. Τι τέτοιο το έκανε. Και αφού τα κάνουμε όλα, να είμαστε καλοί, σίγουροι. Είναι η διαδικασία των Α. Καλά, ναι. Έχουμε εντάξει, να βάλουμε intercooler. Μόνο να πω στα παιδιά ότι η αλλαγή στο βαλβολίνες του σασμά είναι 1000 ευρώ μαζί με το φίλτρο. Ναι. Κόστος. Και το καινούργιο πόσο κάνει σασμά. 900 ευρώ. Φαντάσου, καλά, 30. Πιο φθηνό να τα αλλάξει. Σέρβις, δισκάκια θες να κάνεις σας μάλλον που τρογόντουσαν παλιά. 4,5 χιλιάρικα. Δισκάκια τα κάρτα που έχει είναι ακριβά. Παίρνεις 2 οκτάρια, 3. Μια χαρά ρε φίλε. Πόσα οκτάρια είναι η αλλαγή σας μάλλον. Ο σκούφης μετράει σε οκτάρια. Από ό,τι καταλάβατε δεν τον αρέσει καθόλου το οκτάρι. Εγώ το Σάββατο πήγα ένα οκτάρια. Είναι κολλημένος απλά. Εγώ το λέω, έχει πια πάει στο βίντεο του κολλημένου. Καλά, που δεν είναι πες. Καλό ότι αμάξι και να είναι. Και εγώ έχω δύο έξω από εδώ τη στιγμή, ναι. Αλλά δεν κάλωσα και εσένα. Δεν τα σέβεσαι απλά. Τα έχει παρατημένα. Τα έχει παρατήσει εκεί, φίλε. Με καλή ψυχή. Καλύτερο αμάξι του κόσμου δηλαδή. Πραγματικά. Πέστε να σε. Περνάνε όλοι, λένε ποιου χάζο θα έχει αυτά εδώ πέρα παρατήσει.
Έχει πάρει δελκούλες αυτό, το οποίο το να το βάλουμε εδώ πέρα μπροστά είναι. Ψυγείο νερού. Ψυγείο νερού, sorry, ναι. Το οποίο το να το βάλουμε στο GTR είναι ένα βίντεο που μπορεί να πάρει τρία επεισόδια γιατί είναι. Όλοι οι μούροι. Όλοι οι μούροι. Αν το κάνουμε τυπικά, θέλει δύο μέρες. Θέλει δύο μέρες, ναι. Τρία επεισόδια κάναμε. Θέλει να βγει ο προφυλακτήρας, θέλει όλοι οι μούροι κάτω. Ναι, ωραία. Αν το κάνουμε σβέλτα, εντάξει. Ναι, το θέμα είναι γιατί να μην το κάνουμε να το δουν όμως και αυτό κάποια στιγμή. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρει να πει ότι έχω δύο μέρες που θα έρθω. Να το πιάσουμε, το κάνουμε. Κάτσε λίγο, αλλαγή ψυγείου θα κάνει. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό να κατεβεί ο λιμούρι να βγει. Αλλαγή ψυγείου, γιατί τι ψυγείο έχει. Πήραμε ένα τέτοιο αλουμινένιο. Μισιμότο. Όχι. CSF. CSF, ναι. Ο Μίτσος είναι ο μόνος άνθρωπος σε φίλο που μπορεί να πει αυτό το κινητό και θέλει βελτίωση. Για να το δω. Βέβαια, την πρώτη μέρα που το πήρε έλεγε να το πάμε 1600. Όχι, ρε, πριν το πάρει τα από αυτά. Τι μπορώ να αλλάξουμε. Χερούλια. Αυτό δεν είναι καλό. Χερούλια να αλλάξουμε. Η τέτοια είναι carbon, κανονικό ή αεροτομή. Σίγουρα, το έχεις ελέγξει. Ναι. Έβαλες μάλλον καλύτερη. Carbon fiber checker. Terminator μπήκε πρώτο επίπεδο. Θα είσαι στην κλήρωση για τις επόμενες και άλλους. Και ο Terminator και. Και Δαβίδ, ο Δαβίδ, τάχος. Ωραίος. Χώρισε λέει του φιλαράκι μου, θέλει τούρμπο. ήταν πιστικό. Ωραία. Ναι, και το, ποιο, το Mika Patria, τι έχεις πάρει εδώ πέρα. Α, για το Mika Patria, ναι, ναι. Έχει πάρει τις παλαγές στα μάτια. 10 κούτες, πήρε έκεντρα άγρια. Πήρε ελαττήρια για να βάζει τροφές. Έχει πάρει τα. Θα... Όλα τα ψαλίδια από κάτω. Όλα τα ψαλίδια από κάτω. Ψαλίδια από κάτω όλο. Πόρτες παράθυρα. Όπλα, ναι. Μπαμπού. τι άλλο έχουν πάρει. Συγγνώμη, Νίκο Νικολαίδη, δηλαδή δεν σε κάνει μάπα μου, θες του πάνω. Μου στέλνει μήνυμα τώρα, μου λέει να φαίνει και λίγο πιο πάνω. Εσύ ένα μαλάκα ξέρω την πόλα. Νικολαή, τον έχουμε live να το βλέπετε όλοι. Γιατί άμα φύγει από το πλάνο, πάει και παίρνει ανταλλακτικά FC πίσω στα κρυφά. Γι' αυτό θέλω να τον κοιτάτε κι εσείς λίγο. Αλλαγή. Ρίχνετε καμιά ματιά γιατί. Πρέπει να πέσουν καφέ, δεν θα σου πω. Όπου άπλε το χώρο. Για Ελλάδα και έτσι να γίνουμε φίλοι εδώ πέρα. No limits. Ευχαριστούμε, no limits. Δεν μα έχουν κάνει χορηγία. Όχι, τι είναι no limits και δεν μα έχουν κάνει χορηγία. Μόλι έδωσε 12 ευρώ. Δεν ξέρω τι λέω, σκούφι στα δικά του λέει. Τι ρε, χορηγία δεν μας έκανε καφέδες ρε. Α. No limit σε 12 ευρώ. Ένα παιδί έδωσε τώρα 2 ευρώ στο PayPal, τα οποία δεν τα δήλωσε Friends and Family. Και πήρε τα 3 το PayPal. Και άρα χρωστάμε στο PayPal 1 ευρώ. Ναι, κάπως έτσι. μου φτάσανε 20 λεπτά. Το οποίο, okay, αλλά κρίμα είναι τα λεφτά σου γιατί τα έδωσε στο PayPal, χωρίς λόγο. Όταν δίνεις λεφτά σε κάποιον, βάζεις Friends and Family. Για να μην έχει τάξεις. Αυτά. Τι άλλο θα. Τώρα για το Mika Patria περιμένουμε τα γρανάζια μπροστά τα ρυθμιζόμενα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάντως. Έχουμε η μάντα χρονισμού. Ναι, η μάντα χρονισμού Κέβλαρ, Κέβλαρ της Gates. Καλώς. Τι άλλο. Αντλία Λαδιού έχουμε πάρει. Ναι, την upgrade. Την upgrade. Το διαφορικό το Κούσκο περιμένουμε τη Λάρισα. Μπράβο. Τι άλλο. Βολάν ελαφρωμένο. Βολάν ελαφρωμένο πήραμε. Πάει στο αμάξι όπως είναι τον Γκραντουρισμό. Φουλ δεξιά, φίλε, φουλ. Το πιο ακριβό, ρε. Ισχύει. Τι άλλο. Το κάνει. Μπιέλες έχουμε. Ναι. Από παλιά. Βίδες έχουμε. Βίδες έχουμε, αλλά έχει βίδες. Είμαστε βιδωμένοι γενικότερα εμείς, αλλά έχουμε βίδες. Θα το ανεβάσω καμιά 8.000 τροφές, 8.500. Καβασάκι. Δεν θα πάει το 7.000, αλλά θα πάει 7.800, θα πάει. 8. Και... Θα βγάλει 100 άλογα. Άλογα θα βγάλει σίγουρα. Θα το κάνουμε σαν τραγούδι της Κωνσταντίνας. Και το σπουλάρισμα θα πέσει. 38 και 8, 39 και 9. Μέχρι να φύγει η μπιέλα. Έχουμε άλλα δύο μοτέρ και σφυριά. Εντάξει, για 40 μπιέλες, τι είναι. Πάρε, κορμό μετά. Αρνία έχουμε, ναι, τι άλλο. Πρέπει να τα βάλουμε. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή σε πιάνω κάτι γκάβλες και θες να αγοράσεις και άλλα μπαξιά. Α, ναι. Και εγώ δεν είπα όχι, αλλά... Εσύ δεν πήγες όπως εκεί που σου είπα να το πάρεις. Δεν με έστειλες, εγώ σου πω από ό,τι θέλεις. Τι μου κάνεις έτσι, το έχω πει και εγώ και ο Τρακατέλης μαζί. Εγώ και ο Τρακατέλης. Τι είπα, με λέει, στείλω να πάρεις ένα μάξι, του λέω, οκ, εξωτερικό, πάω. Ναι, ναι, και εγώ είχα πει πάω. Δεν είπα όχι, και αυτός έρχεται. Αλλά αρτήρες μας όλους. Μην με προκαλείτε τώρα. Δεν σε προκαλώ. Σε προκαλώ, ρε φίλε, εννοείται σε προκαλώ. Τώρα μπες και κλείσε. Μαλλονείς. Μπες και κλείσε και πρέπει να το πάρω. Δεν σε προκαλούμε, τι εννοείς. Το πρόβλημα είναι ότι βαριέμαι τη διαδικασία. Άκου τώρα. Και για να δείτε τώρα γιατί αμάξι μιλάμε, γιατί εγώ ξέρω τι αμάξι μιλάμε. Παναγιωτίδης, 5 ευρώ, μια ως 2 μίτσο. Ευχαριστούμε, Παναγιωτίδης. Για εμείς τίποτα. Τι θες να πάρεις. Κόκκινο δεν είναι. Για το λάδι του GTR. Με αυτό το λάδι του GTR. Ήταν μπλε, έγινε κόκκινο. Επεισόδιο ολόκληρο. Ποιο. Το λάδι του GTR.
Για τα λάδια που μου είπε την τιμή. Ναι, είπα όλα μαζί τα 18 λίτρα. Μπερδέθηκα και είπα τα 18 λίτρα το κάναμε. 400 πόσο κάναμε. Μόνο. Πήρε δύο γεμίσματα. Τρία γεμίσματα. Και είπε 400 το κάναμε. Μαξί κάνει 20-25 το λίτρο. 25, ναι, 20-25. Και ξεσηκωθήκαν όλοι. Ναι, ότι είπε μεγάλη τιμή. Καλά, αν το πάμε με τη λιανική και το τι θα πληρώναμε έξω, παιδιά, το φίλτρο των ίσμων έχει 70 ευρώ το ένα. Τα λάδια αυτά έξω λιανική έχουν κανένα. 25. Κάνα 30 το λίτρο. 25. 25. Μην κοιτάτε τώρα που παίρνει σε κάτι. 150, σε κάτι site στην άλλη και τέτοια που στο δίνει και 19. Δεν okay. Πήγε στο διαγωνισμό με αυτό που έκανε. Είναι ως... μέλο και λέει πώ μέρο διαγωνισμού. Θα γίνει κλείσμα μετά και στα μέλη θα διαλέξω για τι 3 αναρτήσει. Καλώ ήρθε, Στέφανε. Κύριε, είδε με μέλο, απλά. Αρσένη λέει άρπαξε τον τούρμπο. Ναι, αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω πριν. Ξαναλέω ότι το τούρμπο είναι το 1,28 GT28 και το άλλο 30. Το ποιο θα σας δώσουμε, θα περιμένετε να ασχοληθούμε λίγο με την Μπέμπα. Θα αναλάβει και ο Σίφ να βοηθήσει, που το ξέρει, θα βάλουμε σπιντουίνο. Να δούμε ποιο θα βάλουμε. Εκείνο το μεγάλο μπαίνει στο χταπόδι κατευθείαν πάνω, mm-hmm. αλλά είναι μεγάλο και θα σπουλάρουμε αργά όπως το άλλο που οδηγήσαμε. Ναι. Αν βάλουμε το μικρό, επειδή το έχει βάλει το μικρό Σίφης, μου λέει ότι θα σπουλάρουμε τις 2.000 έχουμε σπουλ. Σοβα, ναι. Απλά το μικρό πρέπει να πάρουμε πλακάκι, γιατί έχει διαφορετικό πλακάκι. Ναι, έχει... Είναι V-mount. Υπάρχει ναι. βέβαια TAF 3 σε V-mount. Σε V-band. Τέλος, θα το δούμε αυτό. Θα περιμένει κάποιος που όποιος κερδίσει το turbo θα το πάρει. Απλά θα περιμένει 1-2 μήνες να δούμε τι θα κάνουμε την Μπέμπα. Και όποιο δεν χρησιμοποιήσουμε το κέρδισε. Το παίρνει. Λοιπόν, τι αμάξι λέγαμε να πάρουμε, ένα V6. V6, ναι. Κόκκινο. Κόκκινο. Ο άλλος χτυπιέται από πίσω γιατί δεν έχει καταλάβει τι είναι. Ο Ιωακίμ χτυπιέται. Δεν είναι καλό, ρε. Κρατήστε τον. Λοιπόν, θέλω να πάρει ένα σεξ. Θέλω να πάρει ένα σεξ. Και πήγα να πω το μοτέρ να το μάξω. Να το βγουν από το μοτέρ. Θέλει να μου πάρει ένα σεξ. Όχι, να πάρει θέλει. Έχουμε απλά, δύο προβλήματα. Απλά μου τη δίνει, να σου πω την αλήθεια, μου τη δίνει που θα είναι ιστορικό και δεν μπορώ να κυκλοφορώ να πηγαίνω παντού. Κατάλαβες. Ναι, λοιπόν, άκου λίγο γιατί. Είναι όχι, πρόβλημα. Όχι, μισό λεπτό. Στο έχω πει 30 φορές. Οκ, okay, άλλαξε ο νόμος. Μου το έστειλες κι εσύ από τον Μάρτιο. Απρίλιο, Μάιο. Θα κυκλοφορήσει κάθε μέρα με το ιστορικό. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Παντού, κάθε μέρα απλά θα πληρώνει 200 ευρώ και τέλη και ασφάλεια και εκταίω. Δεν μας πειράζουν τα λεφτά, να κυκλοφορούμε μας. Τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Να κυκλοφορώ. Θα κυκλοφορείς. Να κυκλοφορείς. Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά που έχεις πάλι τα κυκλοφορείς κάθε μέρα. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορώ αλλά να τα πάρω. Η ιδέα και μόνο, τι ξέρω τι μπορείς. Η ιδέα να το έχεις εδώ και να μην μπορείς να το κυκλοφορήσεις ή να το βγάλεις κάθε Σαββατοκύριακο. Θέλω κόμμενα τη Megan Fox. Πραγματικά την ήθελα. Όχι για να πάω, γιατί μου πεις τώρα και πού πας μερικές. Πολλά λεφτά. Δεν θέλω να πάω να τη γαμίσω τη Megan Fox. Αλλά η ιδέα και μόνο ότι άμα είναι δικιά μου και άμα την πάρω, ξέρεις ότι έρχομαι, θα μου πει έλα. Αυτό και μόνο είναι. Σου κάθομαι, ναι. Οκ. Δύο Σμίτσο, 2022. Λοιπόν. Αυτό. Υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα. Πού θα το βάλουμε, εκείνο είναι διπλάσιο από όλα τα. Στον καράζ μου, σε φάρδο. Καταρχά δεν κατεβαίνει στον καράζ εκείνο. Θα το ανεβάσουμε, δεν πάρα πολύ δύσκολο. Θα γκρεμίσουμε το τσιμέντο εκεί μπροστά. Θα το φάμε. Ήδη το έχουμε φάμε τα άλλα, μα έχει φύγει. Αν δεν βρει κανένα. Σαν τα τύχη από του Ολυμπιακού Αγώνε. Απλά η μόνη λύση είναι. Η μόνη λύση είναι. Όπω είναι εδώ τα μάξια, να έρθει και πιο πίσω. Να το πάρω εγώ σπίτι. Θα κατεβαίνει στη ράμπα κάτω, πίσω από το FD και να μείνει εκεί. Θα πάρουμε τα λάστιχα μπροστά, θα κάνει μια μπουκ και θα το αφήνει εκεί. Απλά για να φύγει οτιδήποτε πρέπει να βγει το NSX έξω. Εκτός αν δεν. Οπότε πάμε τα κλειδιά. Κατάλαβε που ήθελα να καταλήξει. Θα το βγάζω εγώ κάθε μέρα έξω. Απλά αναγκαστικά πρέπει να βγάλω αυτό. Να ζεσταθεί κρίμα για τώρα. Εκεί δεν νομίζω ότι χωράει πίσω στο FD. Να πετάξει με το φτάνει. Χωράει. Ποιο βλέπει αστέρι, βλέπει βίντεο. Εγώ. Εκεί που είναι το FD χωράει. Οριακά. Εκεί θα μπει. Ναι. Ωραία. Εντάξει, άντε θα το βάλουμε κάπου. Είναι λίγο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λίγο πιο φαρδί μόνο. Το χτάρι θα μείνει εκεί, το είναι σε εγώ, πού είναι άλλο το πρόβλημα. Λεφτά έχει. Το να πάρω το φέρο που με είπε πάω και θα έρθει και ο Τρακατέλης μαζί. Τι άλλο. Θα πάει τρέχοντα. Και αν ρωτήσετε γιατί θα πάω με τον Τρακατέλη και δεν θα έρθει αυτό, γιατί βαριέμαι να τρέχω λέει, να το φέρω. Βαριέται. Όχι, έχω δουλειά, δεν μπορώ να φύγω. Έχει βαριέται. Ναι, σκάβει το ρηχείο όλη μέρα. Άμα πάρω την εταιρεία σου, σου δώσει άδεια. είναι ένα μαλάκα αφεντικό και ο Καλούδης, το ξέρω. Θα πάω τον προλογιάζω, δεν φίλω 20 χρόνια. Πες. Εντάξει, το πω και το παιδί το καλύτερο το έχει τελειώσει. Έχει μείνει μισό, θα πω. Μια άδεια να πάει να πάρει ένα κολοβάκι, ένα σιβίκ θα πάρει. Ένα κολο. Ένα χόντα θα πάρει. Ένα χόντα θα πάρει μικρό. Να έρχεται στη δουλειά. Αλλά μην πας με αυτό στη δουλειά, δεν προκαλέσει. Έχω βρει ένα καλό με 26.000 χιλιόμετρα. Αλήθεια. Τι λες. Κόκκινο, το κόκκινο κοινό. Αλήθεια. 26.000 χιλιόμετρα, ναι.
Ποιο ένα που θα έρθει στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό, ρε. Όχι. Του ξαδέρφου του. Ξαδέρφου του. Μπατζανάκι. Που είναι το NSX εξωτερικό. Όχι στην Περέα, απλά παρήγαμε στο πόδι. Αυτό. Δεν έχει Ελλάδα NSX, παιδιά. Δεν έχει. Πού να το βρει, Ελλάδα. Εδώ αξίζει μια πόμα δεν έχει Ελλάδα NSX. Πε ότι το παίρνει το NSX, αλλά μην το πάρει το NSX. Okay. Το σκεφτόμουν τι πράλε γιατί εμεί όπω. Και δεν παίρνω το NSX. Τι άλλο να πάρει. Ισχύει αυτό. Εγώ. Όχι, έχει μοντέρνα. Μπορεί να πάρει να κάνει παραγγελία π.χ. το 400Z, το καινούριο Z300 εδώ πέρα που είναι σαν να πάρει ένα ακόμα Supra. Το συγκρίνω πάρα πολύ. Όχι, το θέμα είναι ότι ρε φίλε, σε ξέρω και ξέρω ότι κανένα. Αυτό α το είναι διαστημόπλιο, αλλά ακόμα και αυτό, τι πρώτε μέρε το πήρε ξεγκάβλο και μετά λε. Δεν το πατάω και τα κάνει ένα μόνο του. Δηλαδή, αν δεν. Κάνει γκράγκα γκρούγκα, να ακού το θόρυβο το σασμά γκράγκ γκρούγκ. Δηλαδή. Δεν, είμαστε άρρωστοι με αυτό. Τα βγάζουμε το Μικαβάτρι. Το κατάλαβα, γιατί μόνο εκείνο λείπει, άμα δεν όλο λείπει εκείνο. Αυτές τις μέρες ετοιμαζόμουν να πάω Αθήνα. Με το Μικαβάτρι. Μόνος σου, δεν θα λύγει κανένα. Βέβαια, αρχίδες. Βλά, έτσι έφυγε. Μπράβο, μάνα. Έτσι, Διομίτσο, έτσι. Μπράβο, τέτοιο. Εντάξει. Και μπορεί, έχω κάτι φίλοι στα Γιάννα, μόνο που θα πάω. Οπότε είναι τι άλλο να πάρει. Δεν μπορώ να σα πάρω. Να πα μια μπέμπα μη 5, μη 4, μη 3. Όχι. Ποιο το νόημα έχει. Α, μη 4, ναι, εντάξει, καλό εργαλείο. Και χείρο όμω οδήγησα, δύο οδήγησα. Ένα 850. Οδήγησα και του Γιώργου από τη Γερμανία που ήταν 490. Ναι, φοβερό, ωραίο, αμάξι, άνση. Αποστηρωμένο. Όπω αυτό ακριβώ. Αποστηρωμένο, όπω το λέει αυτή είναι η λέξη. Εγώ το μη καμπατέρωσα του καραγούσταρα. Και σου είπα ότι απλά λίγο τη δυσκολία του δίσκου να αλλάξει, θα την αλλάξει τώρα. Το αμάξι είναι γκάβλα. Και με αυτά που θα βάλει πάνω θα γίνει πιστεύω οπλοπυροβόλο και ευχάριστο. Αρκεί να λίγο με του κεντροφόρου έχω ένα. Γιατί ρε, δεν μου ήρε, λέει, γιατί μένει μέσα, λέει, που πάει. Γιατί θα είναι, είναι πολύ άγρη. Και... Εγώ σημαίνω μπάρ σε αυτού, αλλά εντάξει. Δεν του πήρα με το σκοπό ότι θα του δώσω σε ένα, μου αρέσει. Τι έτσι καλώ ήταν. Ανοίγουμε κεφαλάρια με το ένα, το κιλό. Δυστυχώ δεν πέρασε το 2 τζέζια, θα σου λέγα εγώ. Ωραία. Και πήγα να πω ότι έχουμε ένα κανάλι, οκ, όλη η ομάδα, που έχει στην Ελλάδίτσα μας, στην Ελλάδίτσα μας, που θα είσαι τυχερός αν βρεις ένα άτομο να έχει ένα GTR, άντε και να έχει μια Porsche μαζί, ξέρω εγώ, έξω τον Νίκο, ο Νίκος στην άλλη περίπτωση. αλλά να έχεις το GTR, ας πούμε, και θα πεις, έχω ένα φίλο που έχει ένα GTR. Και πας και το GTR και έχει ένα καθημερινό αμάξι, ξέρω. Έχω ένα φίλο που έχει ένα FD. Και είναι το FD του που το προσέχει, το γυαλίζει, το κάνει αυτά και έχει ένα καθημερινό αμάξι, μοντέρνο. Και εμείς έχουμε μία ομάδα εδώ, ξέρω εγώ, 2-3 άτομα, έχουμε Supra, Mk3, Mk4. 2-2 κιόλας τα έχουμε. FC, 2. Mk3, 2. FD. GTR. Οχτάρια, 2-2. Δηλαδή, έχουμε ωραία αμάξια. Ναι. Mk5. Μόνο το RO34 λείπει στην κάρφη. Και το NSX. Θα έπαιρνα RO34, είναι ένα από το τιμόνι. Ναι, είναι ένα από το τιμόνι. Το στέλνουμε Αγγλία και μας το κάνουν μετατροπή. Και Πολωνία έχει, και Πολωνία έχει, με 15. 15. 15. Έκλεισε, RO34. Ναι, ναι, ναι. Ποιο NSX. Καταρχάς, έχουμε εδώ κάνει ήδη το Supra από δεξιά-αριστερό. Τι φοβάσαι. Φοβάμαι. Δεν δουλεύει, μια χαρά το μπαξ. Όποιος το δείξει, κανός και αυτά είναι μια χαρά. 350. Πάρε τα ανταλλακτικά να το κάνουμε εμείς άντε. Σε ένα μήνα θα το έχω έτοιμο. Ναι, έχουμε τόσα μπαξ εδώ πέρα. Θα πάρω βοηθό. Το οποίο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Μάστα Σέλμπι λέει. Ένα Σίλβια. Όχι, GTR. Ωραία, Σίλβια. Το Civic της Nissan θα πάρουμε τώρα. Καλά, μην το πάρει. Όχι, θα πέσει κράκια. Όχι, ωραίο, αλλά είναι το φθηνό τη Nissan. Είχε το GTR. Okay. Το 300ZX. Ναι, το 300ZX και μετά. Το 200ZX. Και λέει: θέλω κάτι φθηνό για τον απλό κόσμο πίσω κίνηση και αυτά. Όπω και το MX5 η Mazda και έβγαλε το. Όχι, είναι πιο μεγάλη πλατφόρμα το 200ZX. Πολύ πιο μεγάλη. Δεν είπα ότι είναι ίδιο με το MX5. Ενώ το φθηνό σπορ παιχνίδι ήταν το Σίλβια. Στην πλατφόρμα τη Σίλβια ήταν. Και ένα Evo δεν έχω βγάλει. Και το 200SX που ουσιαστικά είναι το ίδιο αμάξι, είναι ακόμα το πιο φθηνό. Ίδιο ήταν, απλά είχε άλλη ονομασία στην Ιαπωνία. Βέκρα, λέει, εγώ αυτό λέω, κάποιοι μου λέγανε ότι είναι άλλο αμάξι. Όχι, ίδιο αυτοκίνητο. Απλά είχε άλλη ονομασία. Βέκτρα. Έχω να κάνω βίντεο με το Βέκτρα. Το έχουμε φτιάξει το Βέκτρα. Το έχω δώσει σε ένα φίλο για να μην κάθεται γιατί δεν είχαμε να το βάλουμε. Το έχουμε κάνει άψογο και έχουμε να κάνουμε και βίντεο με το Βέκτρα. Το πάμε μαζί και πάμε ταξιδάκι. Πάμε. Ναι, ωραία θα λέω. Και τώρα λέει: έχουμε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Θα πάρουμε το πίκρα βάτα. Όχι, πήγα από ότι έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα και ότι. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά και ότι σα δίνουμε υλικό στα ελληνικά. Μεγάλη υπόθεση στα ελληνικά. Γιατί έχω καταλάβει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν ξέρουν αγγλικά. Ή άμα μιλήσουμε αγγλικά, δεν θα τα πιάνουν όλα. Okay. Και αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου και μιλήσαμε με ένα φίλο μου, τον Μιχαλίδη, τον Κώστα στη Γερμανία. Ο οποίος λέγαμε τότε,
Μου λέει, του λέω θα ξεκινήσω κανάλι για αυτά, θα πάρω ρευσή. Μου λέει ελληνικό ή ξένο, κάτω ξένο με λέει. Λέω ρε φίλε, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω ξένο, αγγλικά μιλάω. Και θα πιάσει και πιο γρήγορα λόγω του κόσμου. Αλλά δεν ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Και εγώ θέλω να το κάνω παρίστικο. Δηλαδή να είμαστε πιο χαβαλέ. Και οι πλάκες που έχουμε κάνει διαστήματα στα βίντεο αυτά, με το πάρε ρότορα, το χαβαλούν τρακατέλι, δεν γίνονται στα αγγλικά, δεν μπορούσαν να γίνουν. Ούτε τα εσωτερικά αστεία που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να καταλάβουν στο εξωτερικό. Bye, Evan και. Bye, ρότορι. Bye, Evan. Η μετάφραση take ρότορα. Ούτε καν bye. Γιατί δεν με αγόρασε ρότορα, πάρε ρότορα. Σαν τα μπουζί τη Μπέμπα που κάναμε βίντεο με το Σκούφι και λέγαμε. Να πούμε ότι. Να πούμε ότι. Δεν μπήλα αγγλικά τέτοια γιατί τα κλειδιά τα πιάνω. Τα τιμόνι τα. Να πούμε ότι είχαμε ένα απόγευμα μια συζήτηση με τον Πάνο και ήμασταν ανάμεσα στο Lexus, στο LF. Το LC500. Το σκυλοπυρηνικό, το V8. Ναι, το V8. Ήμασταν ανάμεσα σε μια. Όχι, όχι. Πετά. Ναι, λέγαμε NSX, Lexus LC500, λέγαμε Ferrari 360 Modena. BMW 850, BMW 12. Αυτά για να τα κάνουμε τι, θα τα πάρεις ή θα τα... Όχι, λέγαμε τι απ' όλα. Τι απ' όλα θα πάρεις. Ναι, πάρουμε. Λίγο θα πάρω πρώτα απ' όλα. Ναι. Κι εγώ το έλεγα πάρ' τα όλα. Παστάγκα. Και τελικά πήραμε... Καταλήξαμε στο NSX. Στο νου σου X. Εντάξει, καλή επιλογή κάνω για μένα. Μ' αρέσει το NSX. Το NSX είναι άμα θα το πάρει, να μαζευτούμε μια Κυριακή, να πάμε στην πίστα στις Σέρες. Α, εγώ έλεγα να φάμε σουβλάκι. Μετά θα φάμε τα σουβλάκια. Αλλά θα πάμε στην πίστα στις αίρες, θα πάμε στην πίστα. Το LFA δεν κάνει μισό εκατομμύριο. Το LFA κάνει 600.000 ευρώ. Για εσείς εντάξει, ηρεμήστε. LFA για να πούμε, ναι, είναι. Μόνο Fiat Punto, σωστά. Α! Είπε Fiat Punto, το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι στην. Έχει τελειώσει η beta, δηλαδή είναι έτοιμη. Τη σηκώσαμε στην Google προχθές, αλλά η Google κάνει μερικές μέρες την ενεργοποίηση. Μέσα στη βδομάδα λογικά. Θα υπάρχει beta ελεύθερη για όλους σε Android και iOS νομίζω, αλλά σίγουρα σε Android. Και iOS θα βγει, αλλά δεν ξέρω η beta θα υπάρχει στο iOS, γιατί η Apple είναι λίγο πιο δυσκίνητη. Ρωτάτε όπου θα το βρείτε, θα μπείτε στο πώς λέγεται, το Play Store, πώς λέγεται. Ναι, το Play Store. Play Store. Θα πατήσετε Red Garage. Red Garage, Resurrection Garage The Game λέγεται, και θα το παίξετε όλοι. Είναι σε πολύ καλή φάση, έχει leaderboards, έχει αναβαθμίσεις, έχει αμάξια πολλά. Δουλεύουν τα πάντα, δοκιμάσαμε και τα bug όλα να είναι σωστά. Δεν έχει το story μέσα, αλλά μας έχει σαν χαρακτήρες όλους. Το story θα μπει στην τελική version μαζί με έξτρα βελτιώσεις και έξτρα γραφικά. Σκεφτείτε ότι είναι μια προσπάθεια σαν το Pixel Racer, με χαρακτηριστικά δικά του που δεν έχει το Pixel Racer, και ότι είναι ελληνικό έτσι. Δηλαδή το έφτιαξε μια ελληνική εταιρεία, συνεργασία με μένα και Έλληνα γραφίστα. Θα σας πω τα παιδιά που βοηθήσανε και το φτιάξανε. Όταν βγει, είναι μια ελληνική προσπάθεια και θα παρακαλούσα όταν βγει, που θα σας κάνω post και βίντεο για τα σχετικά, ακόμα και αν δεν παίζετε παιχνίδια, να το κατεβάσετε, γιατί και μόνο που θα έχει download θα το βοηθήσει να ανέβει στην Google. Αλλά πιστεύω ότι όσοι παίζετε παιχνίδια που είναι πάρα πολύ, με ρωτάτε, θα καραγουστάρετε. Δηλαδή, όσους έβαλα στην beta κάποια μέλη, στην αλφα, ακόμα λιώνουνε. Και δεν είχε τίποτα από αυτό που έχει τώρα η beta που θα βγει, έτσι. Αυτά για το game. Έτσι σημείο να λες ότι υπάρχει όντως. Όχι απλά υπάρχει. Είναι σαν το 300. Δεν κατάλαβες. Δες εδώ. Εγώ νομίζω ότι είναι απλά σαν το Τσουπακάμπρα. Δες εδώ. Νομίζω ήταν σαν το Βαμπύρ. Δες εδώ. Έχω την τελική version που βγήκε, που έχει σηκωθεί στο... Με μουσικάρες. Για απίστευτα σου. Γκαράζ. Δες τι αμάξι έχω. S200. Ναι. Που δεν έχουμε, ναι. 206. Ναι, ναι. MOV. Έχουμε τις μάγδας, ρε φίλε. Με βελτιώσεις. Τρακατέλι, έχω νίτρα, έχω big turbo πάνω, το έχω κάνει 221 άλογα, 1190 κιλά και πας αγώνα, background όμορφα. Ναι, ναι. Πρωτάθλημα, έχει συνολικά 150 race στο πρωτάθλημα, με βαθμολογίες και χρόνους. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει πόλεις, το πρωτάθλημα δείτε ότι έχει πόλεις, δηλαδή ξεκινάτε από το Καβροχώρι, Ελεύουσα, την Πάκη. Και όσο πηγαίνει, πας Σέρες, πιο μεγάλη πόλη, Πέλα, Λεωνίδιο, Φλόρινα, και σε κάθε μία κάνεις 5 race. Έχει ολόκληρη υπόθεση μέσα, δεν είναι τελική υπόθεση με το story που θα έχει. Θα ξεκινάει με το Θεομίτσι που σου δίνει το πρώτο σαμάκι, που θα τον παλαινό, μάλλον. Στο Δίνει Δώρο, και από εκεί μπαίνει στο street race, ας πούμε. Και...
Έχουμε live, δεν μπορούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Πάμε να ανοίξουμε το κλειδί. Ποιος είναι τώρα. Ποιο κλειδί. Άνοιξε το κλειδί, ναι, και όποιος είναι. Πάρει και ένα κλειδί. Και ένα κλειδί. Μισό! Αν είναι δυνατόν. Βγαίνει μέσα στη βδομάδα, θα σας το πω. Please. Μισό! Θα πάω να το διώξω ο ίδιος, πραγματικά. Κάτσε μην είναι κανένα. Ποιος, δηλαδή, τι λέει. Ήσυχα. Ήσυχα. Είναι ένας ανεπιθύμητος, να τον διώξω. Ποιος είναι και βαρέα, ο Θέμης θα είναι τώρα. Δεν τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε. Πες, είσαι ο μόνος άνθρωπος που δεν θα διώξω. Οποιοσδήποτε άλλος και να ήταν, θα τον έδιωχνα πραγματικά. Και ο Τσινός να ήταν, ο κουμπάρος μου, θα τον έδιωχνα. Δεν μπορεί να με διώξεις και να θες. Θέλω το Σύφι. Έλα, έλα, κάτσε. Δεν με το Αλέξοφο τώρα. Σαρπράζ, σαρπράζ. Τώρα. Ήμουνα στο τέτοιο ρε μαλάκα, ήμουνα στο τέτοιο. Θα έρθω να σε περάσω με τον Μπαλένο, βγήκε τον Μπαλένο. Βγήκε τον Μπαλένο. Ήμουνα στο καζίνο. Έλα. Και σας είδα που ήσασταν live. Αγάπη, αυτό θέλω, σαν δεν θέλω. Κάτσε, δεν πρόκειται. Δεν πατάς, στάση, κότα, κότα. Αυτός δεν έρθει κάπου στα εσένα πια. Δεν με νοιάζει, εγώ τον αγαπάω. Κάτσε δίπλα στον Αλέξη, έλα, κάτσε εκεί. Δεν θέλω. Μην μου κάνεις εμένα. Έλα, φέρε να βάλει μια υπογραφή στην ανάρτηση. Εδώ δεν είναι. Η ανάρτηση την πήραν εκεί πέρα. Την πήραν, το μαρκαδόρο. Λοιπόν, βάλε μια υπογραφή εδώ. Πάρτε αυτό από εκεί, ναι. Καριόλι. Και Τρακατέλη υπογραφή. Πάει υπογραφή. Πάρε μαρκαδόρο. Σταυρό να βάλω. Εδώ. Βάλε και από εδώ. Μα σκοτώσει ρε φίλε. Εντάξει, δεν σε περάσω με το MG. Μην αγχώνε. Σε μένα ρε. MG είσαι ρε. Με το λέξιμο αλλά για μην κερδίσει. Στο καζίνο είμαστε. Γιατί το MG δεν πάει σε καζίνο. Αγγλικό. Είμαι ο James Bond. Αλλά δεν έχω τη σάση στο Μάρτιν. Ακριβέ και βγάλε το μικρό. Μαλάκα, η μόνη υπογραφή που είναι καλλιτεχνική. Καλλιτεχνική, και επειδή θα το χάσουμε, θα κάτσεις. Ναι, θα κάτσεις. Εντάξει. Γιατί έχεις να βάλεις άλλες τρεις που θα μοιράσουμε. Εντάξει, εδώ είναι. Που αυτή έχει δοθεί ήδη. Αρέσει με τον ήχο, θα έχει πολύ γέλιο. Κόψε ήχο. Πού πας, ρε. Καλά, θα ράξουμε. Έλα, σε πάρω και λοιπόν. Τι, δεν διαβάζεις. Εντάξει, τώρα τι άπρωτο διαβάζεις. Είναι θαύμα αυτό, να ξέρεις. Είναι διαφορετικός άνθρωπος, αδύνατος. Δεν σκορμί. Έδειξα το παιχνίδι, δε στην βελτίωση ποιος είναι. Τρακατέλης και λέει βρε καλό στο παιδί και πας. Δεν σε κόβει ποιοι μαλάκα 7 κιλά κόκκα από το τραπέζι. Μη λες τέτοια ρε μαλάκα. Κοκακόλα, κοκακόλα. Κοκακόλα ρε, δες πως είναι. Μούτρα είναι αυτά. Μια χαρά μούτρα είναι. Έχεις το Σύφι. Αν πάρεις εγκέφαλο τον έχεις το Σύφι μουστάκι. Σύφι δεν θέλω να πω σαν ποιον. Μη πεις σαν ποιον. Λοιπόν, να δώσουμε τη μια. Άντε, λοιπόν, γράψτε κολόνια από κάτω. Το νερό, να δώσω. Το νερό. Α, δώσε ένα μυτρή, θα σα πει ποια είναι καλύτερη. Για να διαλέξω εγώ. Λοιπόν, έχουμε δύο κολόνιες. Καθαρίζω καινούρια. Τόση ώρα έβαζε πράγματα μέσα τώρα. Έλα, ρε, μα έχει τώρα. Τι γράφει εδώ. Θα μα κλείσει. Σούπρα Thunder. Η επόμενη που θα χτυπήσει θα είναι αστυνομική. Κάνουμε κολόνιες. Thunder! Thunder! Thunder, κατσό! Καλή. Η Σούπρα Thunder. Ναι, τι, από αρμάτι είναι έκλειψη εσύ. Όχι, βγάλαμε σειρά κολόνιες, ρε. Και άντο, και... Resurrection Garage The Game, το κατεβάζω. Πού? Μπορούμε να το κατεβάσουμε, είναι. Να το. Μπορώ να το κατεβάσω κι εγώ. Παιδιά, υπάρχει μέσα, βγήκε. Τώρα, live, ζεστό. Live, ζεστό, βγήκε, βγήκε. Πατάω με όλους. Πατάω instant. Λοιπόν, μπείτε μέσα όλοι, κατεβάστε και βάλτε και 5 αστέρια να σας αρέσει. Πού είναι, μαζί δεν είσαι. Έφυγε, κάναμε το πρόγραμμα και έφυγε. Δες ποιο είναι καλύτερο, Supra Thunder ή το FG. Λέγε. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα. Όπου έριξε το τσάντερ, μα έχει σκέψει το τσάντερ. Έτσι πρέπει. Λέγε για κολόνια. Ναι, ναι. Πες πότε να σταματήσει να διαλέξει μια κολόνια. Αυτό είναι πιο ωραίο. Το Σούπρα. Το δώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το δώσαμε. Είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, δίνουμε Σούπρα. Μην περνάει. Αυτό είναι πιο unisex. Αυτό είναι πιο ωραίο. Το Σούπρα το δίκησε. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αλλά κατηγορήλαμε. Έβαλα λίγο στα γόνια δίχρονο μέσα. Έχει δύο μέσα. Πες πότε, δεν στη γίνεται. Πες πότε για να κλείνει την κολόνια. Πες stop, stop. Εγώ να πω. Εγώ να πω stop. Stop και πάγω εδώ και κάνω. Εγώ να πω stop. Όχι μη stop. Τι, άντε ρε μαλάκι. Άντε, κάνεις εσύ. Θα κάνεις εσύ. Εγώ λέω να κάνει ο Αρσένης, θα κάνει μάνα. Πες stop για να σταματήσει. Stop.
Ο Τσαχουρίδης, Τσαρουχίδης, από πάλι αυτός είναι ο Θεσσαλονίκης. Ρε φίλε, Ποντιάρα, τεμέτερο παιδά, θα λέτε από τα κάκια μας. Το Σούπρα. Τσαρουχίδη, Σούπρα πάρε, πού είναι η κάμερα. Φώτα κάμερα πάμε. Το Σούπρα είπαμε, το Σούπρα, ωραία, Σούπρα. Σούπρα Αρσένη, Τσαρουχίδης. Ανάποδα βάλαμε, τέλος πάντων. Έλα, να ράξουμε. Του έβαλα το παιχνίδι στα αγγλικά και λέει Τσακατσέλες by Rotor. By Rotor. Θα βγει και σε όλες τις γλώσσες, θα μπορεί να παίξει το οποιαδήποτε γλώσσα. Στα ισπανικά. Όλα! Όλα! Ιστού γιου μάστερ! Εντέα του Ρότορο. Στα ισπανικά θα έχει μόνο Honda όμως, γιατί οι Ισπανοί και οι Μεξικανοί και Ρότορα. Πορτορικανοί και Ρότορα. Μου δώσε το ευθύ. Ε, το ευθύ να δώσουμε, να το δώσουμε τώρα. Όχι, όχι. Πιο μετά, όχι. Πιο μετά. Λοιπόν, πάρτε και αυτό εκεί πέρα. Γράφεις εσύ, ποιος το κέρδισε. Τσαρουχίδης. Τα έγραψε. Στείλε ο μήνυμα, Αβραάμ, στείλε ο μήνυμα. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι. Ο Αβραάμ, ο Αβραάμ μας. Ο Αβραάμ μας. Μπράβο, ρε Αβραάμ, μπράβο. Το παιδί που κέρδισε εδώ πέρα και φέρνει τα δωράκια και τα κάνει αυτά, ναι. Δεν θυμάμαι. Ο Σουμπαράκας, ο άραστος. Ο Σουμπαράκας, ναι. Που έχει το μαγαζί. Έχει το μαγαζί που πήγαμε και φάγαμε. Ωραίος. Λοιπόν, παρακάτω τα θέματα, τι έχουμε εδώ. Τώρα μας... Α! Σεισμός εξελίγησε. Σε ποια συζήτηση μπήκε μέσα. Πού μπήκα μέσα. Που λέει θα σας στείλω να πάρετε... Ποιος. Ο Μίτσος. Εμένα και σένα, αεροπλάνο, NSX. Πάω και με τα πόδια μένα που είναι. Μην παίρνεις τα έξοδα, θα πω εγώ. Πού είναι, αγόρι, να ξεκινήσω σήμερα. Φεύγω. Κάτσε να κλείσω το μαγαζί. Έχω βρει ένα NSX με 27.000 χιλιόμετρα. Πιπίλα. Παρακαλώ αυτό με εδώ. Παρακαλώ, σου είπα ό,τι θέλεις. Κόκκινο. Το ότι είναι πιο ωραίο, να ξέρεις. Το ξέρω, αλλά... Το μπλε ήταν άντε γεια, είχε και τον πάντη και το εκεί. Ήταν και πιο φθηνό, ρε μάνα. Κτεθήκαμε. Άσχερτο, τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Και του λέω, άντε, κανόνισε, κανόνισε, όχι σήμερα, όχι αύριο. Ποιος είναι να κανονίσει. Εγώ το λέω όποτε θες και σήμερα μαζί σου. Άρα ο Άλεξ κολλησίγει. Να πάω, θες να κλείσω εισιτήρια. Κλείστε τώρα, πάτε φέρω εγώ, τι θες. Πού είναι. Γερμανία. Και τι καθόλου, δίπλα είναι. Θα σε δύο ώρες πίσω θα είμαι. Θα πάω και τα παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω. Τις κλείσεις, ποιος θα τις πληρώσει. Θα πάω εδώ και τα παιδιά που γκρινιάζουν ότι πηγαίνω να τους δω. Έχεις παιδιά στη Γερμανία. Ναι, έχω και εκεί κάτι. Έχεις εκεί γυναίκα. Παλιά. Στα Γερμανία. Είδα εκεί πέρα. Δώρα το ξέρετε. Μην μιλάμε, μα είναι. Εκεί είχαμε μείνει ότι δεν πάω να το πάρω. Λέει, όποτε θέλεις. Με τα παιδιά νόμιζα. Τι αλλάζει η συζήτηση τώρα με το που έφυγε. Πάει τα παιδιά στη συζήτηση. Αυτό είπε για παιδιά, ότι έχει παιδιά στη Γερμανία. Εγώ φταίω. Το Βασίλη και το Μίτσο. Του ξέρω αυτού, εντάξει. Αυτού λέω. Εντάξει. Να θα πατήσουμε εκεί με τον NSX. Μπορούμε να πατήσουμε εκεί με τον NSX. Με γερμανικό πρόγραμμα. Με γερμανικό γιατί πατάνε Ελλάδα. Γιατί πατάνε Ελλάδα. Με τον NSX μπορώ να του πατήσω εκεί να φέρω φρέσκα. Τι ξέρω πέρα κατευθείαν να το φέρω φρέσκα. Θα το στρώσουμε ρε μέσα στα δυχασιά. Άντε σε τι να στρώσουμε. Θα πάρουμε φίλτρα λάδια μέσα στο αεροπλάνο από εδώ. Εκεί θα χωθώ που κάτσω το feed. Στα backpack πάνω θα πάρουμε φίλτρα λάδια, θα βάλουμε εκεί φύγαμε. Αυτό. Θα βάλω ένα στην τσέπη εγώ ένα εσύ γιατί θα γίνει. Λάδια δεν έχει και φίλτρα, πρέπει να πάρουμε από εδώ, δηλαδή ελληνικά. Μας πούμε τα παιδιά. Θα πάρουμε τα παιδιά μου να μας πούμε. Ολόκληρη Γερμανία. Έχουμε ρε γκαράζ στη Γερμανία, πάρουν ολόκληρο υποκατάστημα εκεί πέρα, θα μας καλούσουν τα πάντα. Αυτό, το έχεις δηλώσει την φορά είναι υποκατάστημα. Το, πώς τα παίρνει άλλος πάνω. Έχω πρόεδρο πάνω, το Βασίλη. Λοιπόν, πού είμαστε. Α, για τα live, ότι θέλω να ξανακλείσω τα live και σας είπα να ξανακάνουμε και άλλα τα Χριστούγεννα και σχετικά. Απλά νομίζετε ότι απλά τα γράφω στα τέτοια μου. Δεν είναι αυτό. Για να κάνω live δεν μπορώ να κάτσω μόνο να κάνω. Θέλουμε ένα σκούφι ο οποίο μα έχει γράψει με μακαρόνια. Πε για το μακαρόνι, διαφήμιση στο μαγαζί σου. Μίλα ρε. Μίλα ρε, σκούφι. Τι να πω, λέει ο άλλο. Είδε για αυτό που είπε για τα παιδιά, πάνε πίσω. Πάστα κιόλα. Πάρτα. Τίποτα ρε. Μπαγγί, απλά χτίσαμε ένα μαγαζάκι στον Εύωσμο. Χτίσαμε, χτίσαμε. Για την ίδια όπω το χτίσαμε, έτσι όπω πήγε. Αυτό το χτίσαμε δεν υπήρχε. Όχι, έξα από την αρχή. Στην αρχή, γενικά, να ξέρετε ότι θα κάνετε κάτι καινούριο μόνο σα, ειδικά από επιχείρηση τέτοια. Πρέπει να το δουλέψετε εσεί να είστε εκεί πέρα όλη μέρα. Κοινώ, άμα κάνει οίκο ανοχή, α πούμε. Στην αρχή το δουλεύει μόνο. Δηλαδή, έρχονται πελάτε και λε κοπέλε δεν έχω ακόμα γιατί είναι ζόρικα, το δουλεύω μόνο. Αυτό εννοεί. Τι παίρνει μετά. Οπότε, αφοσιωθήκαμε λίγο εκεί πέρα. Τώρα λίγο άνοιξε το πρόγραμμα με άτομα και τέτοια. Με άτομα και τέτοια. Και έφυγα. Να με. Ναι. Ενώ τις άλλες μέρες. Οπότε δεν είχα back. Γυρνούσα ρε φίλε από τη δουλειά και πήγαινα στο μαγαζί. Ερμαξίδεσαι ότι δεν σε χρειάζομαι πια, ήρθε ο Δήμος. Αγχωμένος είναι αυτός ρε. Εδώ τώρα μπήκε στο τυπάκι. Καταρχάς, έτσι πώς κάθεται ακριβώς. Με τη ζακετούλα, τα ακουστικά και το σταυροπόδιο πλάγιο. Ποιο σου θυμίζει, θα θυμηθεί. Μαστοράκι! Μαστοράκι! Είναι ίδιο! Είναι ίδιο! Μαστοράκι! Εγώ ήμουνα με το χαρτί στο χέρι να τη βρω κορμιλά και όλο Μαστοράκι που κάνω ρε μαζί. Παιδιά, κάθε. Πρέπει να το βγάλω φώτα στο σηκώνα. Ναι, ναι, ναι. Μαστοράκι! Καλά, μα Μαστοράκι!
Πλάκες που σκαθώ στο Natural. Να λέει με το Ray Legends τι γίνεται. Αυτό γίνεται, ρε μάγκες. Αυτό λοιπόν. Αυτό που... Ωραία. Να, Τζο Μαστοράκης έχει να λάβει. Το Ray Legends, το ανέλαβε ο Μαστοράκης, ποιος έκανε τον ήχο. Είπα, Ray German. Α, Ray German, Βασιλάκης. Το υποκατάστημα. Ναι, ναι. Είδατε το πώς κάνουμε ξέπλυμα, έτσι. Τα στέλνει μέσω YouTube τα λεφτά για να μην τα στείλουμε κατά τη κεφαλούρη. Το υποκατάστημα. Δεν στην πάρκα έξω μαζί. Πού, εδώ, στο δικό μου. Τι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Το ρηχτό αβέρο. Εσύ, 7-7-6. Το βλέπετε το σκηνοθέτη. Μη 18. Τι. Τι βλέπουμε. Δεν φαίνεται. Όχι. Το μαστοράκι. Βασίλης Κατελούζος, $5. Κοσμογυρισμένοι. $5. Δεν είναι στην Αμερική. Εκεί που είναι οι άλλοι φίλοι μας, οι Έλληνες που μας κράζουνε, μας βρίζουνε. Για τα φρένα, που είναι στα πατεώνε, μα πάνε και πατεώνε. Τέλο πάντων. Τα οποία τα βάλαμε τα φρένα, ωραία φρένα. Τα φρένα, πού είναι τα φρένα. Βάλαμε μεταξύ μεγάλα φρένα και τετραπίστωνα παιδιά από το BS και αυτά τα τάκλα στο μεταχειρισμένο του τρομπάκι. Το οποίο ήταν πετάγανε από τα σκουπίδια τα μάξι που πίσω. Ναι, και αλλάξαμε το τρομπάκι. Βάλαμε το φρένο. Είχε έρθει μια μέρα. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, ναι. Μας το είχε φέρει ο Σύφης. Κολλάει. Και ήταν από ένα ΜΚΑ κάτι. Πού θα μείγει πίσω. Ναι. Εντάξει. 30 χρονών είναι, τι θέλει να κάνει. Να δουλέψει δηλαδή. Αυτό λέω. Μόλι πήγαν τα μεγάλα τα τετραπίστωνα. Ψηλήσε, έχει πάνω σωληνάκια. Κλάταρε. Ναι, και έβαλα και πίσω. Τι θα σε κάνει, πόσο να αντέξει. Οπότε με τα live είχαμε ένα τεχνικό θέμα επειδή έλειπε η κολόνα του σπιτιού μας, αλλά τώρα έχουμε τον Δήμο, αλλά θέλουμε και το διώξαμε τώρα. Πάνε, εσύ θα φέρεις μακαρόνια, ρε φίλε, τι θες. Το μαγαζί πώς λέγεται, είπα κάτι διαφήσεις. Πάστα στα κιούτα, ρε, πάστα κιούτα. Πάστα κιούτα στον Εύωσμο. Είναι μέσα στο e-food, e-food και αυτά όλα. E-food τα πάντα όλα. Πήγα, έφαγα εγώ μια καρμπονάρα. Και σε αυτό σε φάγε. Ναι, αλλά δεν έφερε κανένα να φάμε σε μάτζι, ρε. Τον είπα, ρε, δεν σ' είπα. Εγώ δεν έφερε. Εγώ δεν έφερε. Εγώ δεν έφερε. Μέχρι τις 10 η ώρα θα έχουν γίνει από τις 7. Καλά, φέρτε εσύ τώρα σαλατούλα. Θα ντεβάζω ψυγείο. Θα πρέπει να πάω εγώ να φάω. Με λέει ότι δεν έχει τρει σαλάτα. Έλα, δικαιολογίες για να μην πληρώσει ο μάτζι να σου σκούφει τώρα. Μην κεράσει. Και εσύ είναι ότι έφυγα και γύρω χάμω στο μαγαζί και απλά έφυγα. Και με παίρνει τηλέφωνο και λέω παδερφέ, έφυγα. Οπότε θέλω. Κάνει ο Μαστοράκη. Έχει ένα follow εκεί πέρα. Τι είναι αυτό. Δεν είμαι εγώ. Το πα τα κιουτά. Έκανε. Παιδιά, όλοι follow εκεί πέρα. Όποιος δεν κερδίζει τα πολύ το στήμα. Από εκεί τη πα τα κιούτα. Τρέχει μια προσφορά που παίρνετε δύο μακαρονάδες και πληρώνετε μόνο τις δύο. Στις δύο ή δύο δώρο. Επόμενα 15. Πληρώνετε 100% της τιμής. 15 λεπτά. Ποιοι άλλοι βάλανε εδώ. Σου λέω όλους, ρε. Αυτά. Οπότε θα προσπαθήσω να έχουμε live γιατί ξέρω ότι θα τα γουστάρετε. Βέβαια το ότι κάναμε ένα break με τα live ήταν καλό γιατί είχαμε πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Θέλω να κάνουμε το ρε. Το χάλασε. Γιατί χαλά τα μάξι, γιατί βλέπω με στέλνετε μηνύματα. Έχω μαζευτεί email. Ναι, έχω μαζευτεί email εκεί μέσα. Χαμός. Πρέπει να τα πιάσετε. Και πρέπει να είστε ντυμένοι σωστά και εγώ να κάνω την κίνηση. Εγώ έχω καθαρίσει. Να κάνουμε σκετσάκι με το σκουφί. Ναι. Και αυτό θα το κάνουμε. Θα κάνουμε και το. Καλά, δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά θα μας ακούσω την πίστα γιατί ακούγονται πάρα πολλά μάξια. Πάμε στην πίστα στο Ρίσιο με τον Μπαλένο και το Ξέντος. Για να τελειώσουμε. Θέλω πιο εγώ το μίκρα του μαγαζιού που έχω. Φέρε και εσύ το μίκρα. Τι το δείξε. Τα κατέλησε guest star. Τι λες ρε μαλάκα. Έχω K11 για ξυπνήσει. Σαν το δικό μου ρε. Πράσινο κιόλα, πασοξίδι. Τελευταία. Να θυμίζει τα χρόνια τα καλά. Τις πράλες έχω αφήσει το Σούπρα εκεί. Το μίκρα θα κερδίσει το τέλος. Άνετα. Έχω αφήσει το Σούπρα εκεί. Και το πήρα και 300 ευρώ. Πάω κάπου και γυρνάω. Και γυρνάω και έχει ένα πελάτη και του λέει μια. Να σου δώσω λέει. Θα μίλωσε ρε τσιου και πιου πιου. Ακούει. Έχω πέσει. Και του λέει να σου δώσω ένα το γιώτα που λέει. Μαλάκι, δεν πήγα να παίξω στο καζίνο. Στο τζουβέλα ήμουν, στο παράσταση, στο θέατρο. Εγώ το κατάλαβα. Και λε ένα πελάτη, έχω ένα το γιώτα να σου δώσω λέει για αντικατάσταση. Αμάξι, ξέρω εγώ, του δει το σούπρα κιόλα. Αλήθεια, αδερφέ. Και εγώ μπαίνω και σε πέσει και λέω δικό μου είναι φιλάστο. Τι λε. Ήταν κάτι όπω ο πελάτη. Τα δε όλα. Τι άλλο έχουμε. 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 Κολλάει λίγο το ίδιο. Τι έχει πράσινα, δίνει τον BS. Τι δίνει τον BS, πράσινα. Τι κολλάει. Κίτρινα ή πράσινα. Μήπω σου παίρνει ένα τηλέφωνο, ρε. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Καραβάκια στο Αιγαίο. Καραβάκια στο Αιγαίο. Τι έπεσε. Κολλάει, ρε, κολλάει απλά. Μάγκε, όπω έχουμε πει, με μεγαμπάιτ είμαστε εδώ. Η δουλειά έτσι γίνεται. Ναι, τώρα είναι μηδέν. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Έχει απεριόριστα τα νέα. Λέω με την κολάρα. Όταν κατέληξα να φύγει όμω, ρε φίλε. Κοσμοτέ, έχω απεριόριστα. Ναι. Θα φύγει όμω και τα δίδα του ψάχνουν. Όλα τα έχω απεριόριστα. Και data και μάρτα και ό,τι θε. Ο άνθρωπέ μα. Κολλάει, πάει. Είμαι απεριόριστο. Είμαι ατελείωτο. Ατελείωτο κορμί μου. Έλα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα τρέχει. Τρέχει, τρέχει. Το βλέπω. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τώρα λέει ακόμα αέρο. Είναι κίτρινο. Το OBS.
Αφού βλέπω στο streaming. Το OBS είναι πράσινο, ωραία, εντάξει. Στο streaming μας βλέπω αυτό. Θα ρεμίσει. Είμαι και full σήμα, άμα θέλετε. Τι κινητό έχεις. Δες λίγο. Το OBS τι δίνει. Το άλλο ηρέμησε. Ναι, και εγώ έχω περιόριστα. Εγώ βλέπω κανονικά. Εγώ έχω το ίδιο πρόγραμμα. Άρα τι, πού είναι το πρόβλημα. Τι έχει το 6. Ότι όταν το βάζουμε στο Xiaomi. Το 6 έχει το YouTube. Κολλάει το Xiaomi συνέχεια και κατεβάζει ταχύτητα. Και το έχω βάλει από iPhone. Εμένα ποτέ δεν κόλλησε. Στο τέτοιο που είχαμε πάει. Το καλοκαίρι που είχαμε πει και θα δώσει ρε παιδί μου σε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω τα πέσει. Τέτοιο ο Κοσμοτέ. Τσακ στο μα, μόνο χόντα δράκα. Εννοείται μόνο. Όλα καλά λένε. Εντάξει, όλα καλά λοιπόν. Όλα καλά. Όλα καλά, θα μας πάνε. Τώρα παίζει ένα λαγκάρι. Σκονάκι. Τι ναι, γιατί έχουν πολλά θέματα. Ήρθανε χθες δύο στο μαγαζί, μπαίνουν μέσα, ακούς. Μόνο Honda, μου λένε. Λέω και λίγο Mazda. Μου λέει είμαστε στον Τροκατέλη. Λέω εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Δύο παιδιά από καβάλα. Εσύ. Α! Τώρα τι θα γίνει με το Civic. Ναι, ρε φίλε, τι θα γίνει με το Civic. Είμαστε εμείς καθυστέρηση στο γκαράζ, το ξέρουν όλα. Εμείς τα βγάλαμε όλα. Έχω το FD έτοιμο για γαμπρό. Για νύφη. Έχω άλλη νύφη για το FD. Όχι, ναι. Το FC σου, το Civic σου θέλω. Ναι, όχι, συγχώρετα θα σε φέρω πάλι. Όχι, δεν θα με φέρει αλλού, το δικό σου. Το δικό μου, το δικό μου, αλλά βγει θα πατήσει. Θα πατήσει μια φορά και εντάξει, θα ξαπατήσει. Εντάξει, εντάξει. Μα αυτό θα θέλω να περάσει και τελειώνουμε. Το θέμα είναι άλλο, ότι το μα περιμένω από τότε που μα το δύο χρόνια πριν. Θα πατήσω εδώ με το Θείο Μίτσο. Ρε πάτα από ποιο θέλει, αλλά βγάλ το πρώτα. Τι γίνεται. Γιατί ρε φιλέ, δεν είναι εύκολο project. Εμένα το ξέρω. Όχι, όχι. Δεν θα φανατίσω εγώ το μαγαζί μου. Εσύ ασχολείσαι με τα μάτια. Ασχολούμαι με το μαγαζί μου. Έχει διαφορά. Δεν λέω, άκου. Να το εξηγήσω εδώ στον κόσμο που είναι μηχανικός, κάνει ένα μάξι έχει να φτιάξει. Δεν κάνω ένα, έχω φτιάξει όλο τον αλλονόν. Το δικό σου είναι ένα όμως. Το δικό σου. Πάει συνέχεια και ένα άσπρο FC και του τρώει το χρόνο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άσπρο FC του Αρσένη. Για να δούμε πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει ένα project car τέτοιο. Και είναι ένα. Και εγώ έχω να ασχοληθώ με όλα αυτά. Θα μου πεις εγώ δεν έχω σπεράσει, αλλά έχω και εγώ άλλη δουλειά. Μαλακά, ξέρεις τι είναι το πρόβλημα, ότι ασχολούμαι συνέχεια με αμάξια τέτοια και project που τρέχουν αλλών, όχι μόνο τα δικά σου και με άλλους πελάτες που έχουμε και κάνουμε. Και μετά δεν σου μένει ρε φίλε κουράγιο, έχεις και μια οικογένεια που πίσω πρέπει να πάω. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν γίνεται να αφήσω δηλαδή τώρα. Γιατί δεν θέλει χρόνο να φεύγω για η ώρα το αμάξι μου. Τα αμάξι μου έχει μπει πάνω μοτέρ, έχουν μπει ψαλίδια τέτοια αυτά. Θέλει καλωδιώσει να βάλει ο Σύφη, θέλει να βάλουμε να το σπρώσουμε. Έχει δουλειά. Ξέρεις, έχει δουλειά. Δεν είπαμε ότι δεν έχει. Εγώ δεν σου λέω κάτι. Είναι ένα αμάξι που πρέπει να το μηδέν, έτσι. Δεν ήταν. Αν ήταν το μαύρο, το είχα κρατήσει και δεν το πουλούσα, θα ήταν στο δρόμο. Εγώ το λέω για να καταλάβουν ίσω οι πιτσιρικάδε ότι δεν γίνεται ένα project car σε ένα μήνα ή μια εβδομάδα. Όλη μέρα πάνω να είσαι. Οκ. Okay. Και είναι και επαγγελματίας θα κάνει, έχει τα εργαλεία, έχει τις ράμπες, το έχει τους βοηθούς του εκεί. Άμα το πιάσει το δικό του, την άλλη φορά το πιάσει το μοτέρ, βάλει σε μισή ώρα. Που τρέχει δηλαδή όταν κάνει κάτι. Παρ' όλα αυτά θέλει δουλειά ένα αμάξι. Χαίρομαι πολύ. Το λέω μόνο το ξύλωμα που κάναμε ήθελε δύο μέρες. 50 κιλά θα πρέπει. 880 είναι. Το ξέρεις κιόλας. Πόσα πρέπει, πόσα πρέπει. Ξέρεις ήταν 879, όχι ρε, πως το 880 πρέπει να είναι. Παίρνει κι άλλο, παίρνει κι άλλο, έχει να ξυλώσουμε κι άλλα. Τι τρώνε, τι έχω παραγγείλει πλαστικά τζάμια πίσω. Α, καλά. Έχω, ναι, έχω ακόμα πολύ. Θα ούτε συνοδικό τίποτα δεν θα έχει. Τετρακίνητο. Θα, 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 θα βγει μπροστινό μία να δούμε τι κάνει μπροστινό και μετά θα βγει το τρακίνητο. Πού το Γιάννη θα μπαίνει μέσα, θα είναι τετρακίνητο. Του σύμπη θα βάζω, μαλάκα. Εγώ έχω παιδιά. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι drone το αμάξι. Είναι drone. Θα βάλει ένα τούβλο στον κάζι και θα πατάει μόνο μετά. Θα κάθεται το PlayStation του άλλου βαγόδι και να με βάλει βαγκίτικο πράγμα πάνω. Το πήγε με πήρε τώρα πεταλούδα R32 να γαϊδούρι τέτοιο να βάλουμε γιατί δεν τον έκανε. Που είχα, και να βάλουμε ηλεκτρικό γκάζι για να ηλεκτρικό πεντάρι, παιδί μου, για να ανοίγει. Ναι. Δηλαδή να πατάς ένα γκάζι και θα διαβάζει μόνο του για να. Η πενταλούδα πήρε πεντάρι για το σπίτι, δεν σου έκανε. Βασίλη, καθίστε. Θέλουμε ηλεκτρικό. Θέλουμε ηλεκτρικό. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ηλεκτρικό για να ελέγχει την πίεση. Να μην με ζαλίζετε μένα που είναι του τράκα και που είναι του τράκα. Με ζαλίζετε εγώ την πληρώνω. Εσύ του γράφει τα τέτοια του απαντάει κανένα. Εγώ δεν απαντάω, ρε μαλάκα σε μηνύματα εσύ. Θα δούμε λίγο τα κινητά μα ποιο έχει πιο πολλά. Ναι, έλα. Βγάλε τον ρεκάριο. Στο Messenger δεν μπορεί. Βγάλε τον έξω να το μετρήσουμε. Στο Messenger. Πάνε στο Messenger μέσα στα spam. Αυτά που είναι τα έξτρα. Στα spam έχει μόνο κάτι βλαμμένε που με στέλνω για τσόντε να μου. Να ξέρει. Μόνο εγώ δεν έχω καμία μέσα μέσα. Κοίτα μου πάλι όλα και πάλι. Στα spam δεν έχω κανένα να περιμένει. Δεν βλέπεις κανένα να γράφω εγώ να περιμένει. Αιτήματα, αιτήματα μηνυμάτων. Περίμενε, spam. Εδώ και μόνο έχεις. Στα spam είναι όλα τέτοια ομάδα σε λέω. Που ίσως γνωρίζετε. Τι. Κι εγώ μια τέτοια ομάδα. Είναι καμπούλα. Ίσως γνωρίζετε που δεν τους εγκληματίζεις όλους. Τι να του απαντήσω τώρα, εντάξει, όλος με λέει τι λάδι για να βάλω στο Suzuki. Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Να τον πει. Τζουκλουκούμ. Πες στο Instagram να σε δω. Μόλις με έστειλε και η Fleur, η εταιρεία που, είναι, που έχει τις κολόνιες. Αύριο το πρωί ανοίγουν τα link. Αύριο το πρωί ανοίγουν τα link. Θα σας έχω τα link αύριο για να παραγγείλετε κολόνιες όπως σας θέλει.
Βοηθάτε, σας λέω, με τις κολόγες και τα μπλουζάκια που θα βγουν. Βοηθάτε το κανάλι. Τα λεφτά πάνε για τα έξοδα πέρα που έχουμε. Εγώ έχω την αχτή τουλάχιστον. Χθες ήμουν με 20 ευρώ και πήρα τη γυναίκα μου στείλει λεφτά. Για να καταλάβετε τώρα την κατάσταση. Με έχεις απλήρωτο και τα μπουζί. Πήγα Σάββατο και δεν είχα να δώσει τα μπουζί. Πού σε γάμισε έτσι. Θα πάει εδώ στην εκκλησία λίγο πιο κάτω. Ναι, ο Δημήτρης ο Αποστολάτος λέει κάποιος λείπει. Γιατί δεν είναι εδώ. Γιατί κάναμε ανακοίνωση, ξέρεις ότι για σένα είναι εκτός τον καράζ εδώ πέρα. Ποιος λείπει. Ο Δημήτρης. Ο Μιτσάρας. Ο Μίτσος που ζωγραφίζει τις, τους πύραγες. Για πού τους. Απέναντι με εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Θες να πεις κάτι για τα κάτι... Εγώ. Ναι, το κανάλι. Θες κάτι. Για το κανάλι. Ναι. Το Σούπρα δουλεύει όλα καλά. Δεν μου δουλεύει. Δεν ανεβάζει πίεση ρε φίλε. Τι πίεση. Boost, πίεση. 0,5, βάλαμε 3 μισό μπαρ, 0,6 και ανεβάζουμε μόνο 0,6. Βάλαμε το controller, βάλαμε το controller. Κάτι δεν βάλαμε σωστά. Η συνδεσμολογία είναι σωστή, την τσεκάρουμε 3 φορές. Περίμενε, ρε, στο εξτέρνα που έβαλε, έλα να τη ρίξει μέσα τώρα. 0,6. Ωραία, και πάει μόνο μέχρι 0,6. Ναι. Μήπως είναι τρύπη για το εξτέρνα. Όχι, έβαλα πίεση, όχι, έβαλα πίεση και κρατάει. Μήπως... Έβαλα 2 μπαρ μέσα, το κάνω σπατημένο ναι, και έδειξε 2 μπαρ. Μήπως είναι κάπου πιστεύω... κολάρο φευγάτο. Όχι, εγώ πιστεύω ότι. Από τον εγκέφαλο το δώσει να δώσει. Κολάρο. Εκεί τι, ανεβάζει μόνο 0,6 που είναι το λατήριο και δεν ναι, ανεβάζει. Ναι, 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 ένα 3 ανεβάζει πιο πριν και είχε, δεν είχε θέμα, το ανέβαζε. Το κοντρολάκι στο τέτοιο είναι ναι. Η βαλβίδα καλή. Ναι. Πού το ξέρεις, δοκίμασες. Κάνει κλακ-κλακ, ανοίγω κλείνει όταν το βάρας μου. Της δίνεις εντολή από μέσα πόσο πίεση ναι. Θα κρατήσει, την έχεις δηλώσει. Ναι ρε, 100% πήγα το duty, μου λέει άλλος πρόσκεμι ρε και δεν ανέβαζε, δεν έξει. Πιστεύω ότι είναι. Τουρμίνα είναι για πέταμα. Όχι, όταν βγάλαμε το. Αφού ανέβαζε ένα τρία τουρμίνα, μια χαρά. Όταν βγάλαμε. Ανέβαζε. Όταν βγάλαμε το. Όταν βγάλαμε το. Δύο φορές, εντάξει. Την εξτέλα και τη βάλαμε. Η εξτέλα κάτω έχει το. Το πατουράκι γύρω γύρω. Ή χάνει πίεση από κάποιο κολάρο. Ναι. Είναι off. Ναι. Θέλει πρεσάρισμα για να το δει. Ναι. Ή το εξτέρνο σου άκλασε και δεν σηκώνει πίεση. Okay. Εντάξει, είναι δηλαδή το λατήριο πάρα πολύ μαλακό και δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω. Μόνο 0,6 που είναι το λατήριο. Τι να σου πει, μπορεί να βάλει λατήριο που μπήκε. Συλλόγω, ξέρω εγώ, κάνει κάτι τέτοιο. Αφού σε έχω ικανό. Ναι, τι α σου πω. Τι σου πω, δεν το ήταν. Να ξέρει. Από εκεί τα λατήρια. Πε τώρα. Από εκεί τα λατήρια. Πού μπήκε. Από μπήκε. Πήρε κανένα λατήριο που μπήκε και τον έβαλε εκεί πέρα. Από εκεί τα λατήρια. Τι έχουν τα λατήρια αυτά. Είναι δικά τη, είναι από το εξωτερικό το δικό σου. Δεν ξέρω, αλλά. Τα βρήκα στον δρόμο. Μα μετά δουλεύει. Πήρα από ένα έσκησα τη γιαγιά στο πάπλωμα. Αυτή γι' αυτό, 1,5 μπαρ. Έσκησα τη γιαγιά στο πάπλωμα και πήρα το λατήριο από μέσα. Το στρώμα που έχουν στα κρεβάτια. Το σκληρό το μεγάλο που είναι. Αυτό εδώ είναι, δεν πατιέται με τίποτα. Από αυτό το σκληρό το πήρε. Θέλετε να βάλουμε αυτό να σηκώσει 2 μπαρ. Ναι, ναι, θα βάλει προ το παρόν, θα τα ανοίξει, θα βάλει ένα ακόμα λατήριο να δει αν είναι από εκεί. Είναι το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει. Και αν βάλω και ανεβάσει. Είναι από το λατήριο, δεν είναι σου το λατήριο που έχει μέσα. Γιατί. Δεν ξέρω, ρε φιλέ, πρέπει να το ψάξουμε αυτό για να σου πω. Εγώ άλλο λέω, επειδή τη βάλαμε και τη βγάλαμε και σε γωνία που δεν τη βλέπαμε καλά. Τι, να μην ανοιχτώ το εξωτερικό. Εκεί που κουμπώνει αυτή, μέσα έχει δαχτυλίδι. Δεν πάνε, είναι το τέτοιο. Ναι, έχει δαχτυλίδι. Αν το βάλει μπρο και λείπει το δαχτυλίδι, ναι. Ακούγεται το εξωτερικό ότι είναι ανοιχτό. Κα, κάνει θόρυβο. Όχι, δεν κάνει. Γυρνάει μέσα, δεν ακούγεται τίποτα. Γιατί internal είναι. Ναι, είναι εξτέρνα που γυρνάει μέσα στην εξάρτηση. Internal λέγεται. Ναι, internal τέλο πάντων. Όχι, λάθο κάνει. Internal είναι μέσα στο turbo. Η τέρα λοιπόν έχει το αξιόδητο και τέλος πάντων, εντάξει. Αυτή είναι η τεξτέρα που γυλάς μέσα στην εξάρτηση. Ναι, okay. Άμα δεν τα ακούς, ένα, ένα. Δεν ακούει, δεν το ακούς, δεν το ακούς. Δεν την ακούς έτσι κι okay. Αν δεν έχουν βάλει κύριο, φεύγουν να τα καυσαέρια έξω. Δεν μπορεί να βάλω, το πρόσχημα το χέρι σου, άμα χάνει καυσαέριο. Πάτα μια γκάζι και δεν σου χάνει καυσαέρια. Πού να το βάλω. Εκεί στο external. Αφού γυρνάει μέσα σου λέω ξανά. Ωραία, από γύρω-γύρω, ρε. Από γύρω-γύρω. Δεν χάνει, ρε. Την πρέσαρα σου λέω, δεν χάνει καυσαέρια. Ή κολάρο, ή τουρμπίνα. Ή external, ή δεν έχει δώσει από τον εγκέφαλο σωστά, ή το λατήριο. Έβαλε και έχει. Το δικό του κοντόλερ σήμερα για να είμαστε σίγουροι. Δεν έχει, ή βαλβίδα έξω. Τι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο. Μήπως δεν έχει την κιτάγκα. Ο Σίβης είπε θα φέρει μια κατεφίδα. Ξανά. Βαλβίδα. Ναι, ναι. Ας βάλω μια άλλη βαλβίδα. Ναι. Έχω και βαλβίδα ότι βγάζω λεπτά από το FC, ίδια βαλβίδα φορά. Ένα πράγμα αυτή. Δεν ελέγχω αν το λατήριο κάνει doing, doing. Η ίδια βαλβίδα έχει και το FD και το FC μου. Το FC μου είναι και εκεί πίσω, έχει βάλει όλο το τάξο, δεν μπορώ να το βγάλω. Α, με ρωτάνε το FC. Γιατί δεν βγάζει το FC. Πού να το βγάλω, το έχει αφήσει αυτό εδώ πέρα, πού να το βγάλω, από πάνω περάσω. Δεν μπορώ, ήθελα να το βγάλω γιατί λίγο χρόνο. Η δοκίμαστε βαλβίδα, την έβαλε στο στόμα του και φύσαγε. Ποια βαλβίδα. Ναι. Άρα δουλεύει αυτό. Βαλβίδα. Ναι. Δεν μπορεί να δει μέσα με το στόμα, νομίζω. Αυτό στο στόμα του. Πολλά πράγματα βάζει εσύ στο στόμα του. Είναι συνήθειο, δεν ξέρω. Συνήθεια, πρόσεχε και να είσαι εδώ πέρα. Το δικό μου είναι αυτό, καριόλι, άστο κάτω. Λέξου σε εκεί, κόλλησε τα γύρω αυτά. Ρε εργαλείο, ρε εργαλείο. Το κάνω κάτω. Είχα μια ιδέα για βίντεο. Είχα μια ιδέα για βίντεο. Τι? Είχα μια ιδέα για βίντεο. Θέλω να μα πείτε τη γνώμη σα. Αν σα ακούτε ενδιαφέρον, καταρχάς, έλα να δώσουμε λίγο την κάμερα για να βιάζουν. Ποιο θα πει, έλα, γράψτε από κάτω. Πού το δικό μου, ρε, τι παρέχει. Γράψτε όλη η κάμερα. Δεν το έχω, ρε. Κύριε.
Λοιπόν, ξεκινήστε να γράφετε από κάτω κάμερα όλοι. Κάλεμα, όχι κάμερα. Είναι μια κάμερα για... Καμαράτ. Αμάξι. Ορίστε μου, τι να γίνει. Αλέξη, εσύ δεν απαντάς λίστα μηνύματα. Πάρτα. Τι είπε. Αλέξη, εσύ δεν απαντάς λίστα μηνύματα. Στο Instagram δεν μπορώ, έχει που κόστη Instagram. Στο Messenger. Στο Messenger όλα τα έχω απαντήσει. Πάρτα. Λοιπόν, έχει βεντούζα κάμερα με οθόνη HD. Γράφει, έχει και δεύτερη κάμερα για πίσω και για πιστοπορία, αλλά δεν βλέπεις εδώ μέσα. Καταγράφει στη μνήμη πάνω όλες τις κινήσεις σχετικά. Γενικά είναι μια πολύ όμορφη και μικρόφωνο. Αν έχει mode που άμα σε τρακάρουν και την έχει μέσα, γράφει ποιο σε τρακάρε. Όταν παρκάρεις το κλασικό πρόβλημα. Είναι καλή φάση. Δώρο μόνο 29.99. Γράψτε από κάτω κάμερα όλοι. Κάμερα, κάμερα, κάμερα. Και ποιος θα πει stop. Να πω... Πες πάνω. Θα πει εσύ. Ωραία. Μου. Πες, ναι, μιλάει. Έχουμε και γυναίκα εδώ πέρα, να ξέρετε το σύνολο. Είναι κλεισμένη εκεί σε μια αγωνία. Την έχουμε, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Ευτέρπη! Stop. Δημήτρης SK. SK είναι από SKG, Θεσσαλονίκη και εσύ. Μακάρι. Δημήτρης SK. 30 ευρώ η κάμερα, δικιά σου. Δεν κάνει 30 η κάμερα. Πώς έβλεπες ότι κάνει 30 μόνο η κάμερα. Γιατί τον εγώ μαλάκες. Το βλέπω καμετσίνη ρε. Μας κόβεις το τέτοιο ρε μαλάκα, μας κόβεις το... Το κινέζικο εδώ ε. Τα λίτια. Ναι, αλλά δεν κάνει 30. Α, έλα, 25. 35. Έχει κοινή 25. Ούτε μαλάκα, τι λέει. Πόσο σπετσόφιλες έτσι θα κατέβεις. Δημήτρης SK. Ακριβή είναι, μην τους άκουσα πολύ. Δημήτρης SK. 70 ευρώ κάνει η κάμερα. Δώρο είναι ρε φίλε και ένα ευρώ ήταν δώρο είναι. Τι 170 ευρώ κάνει η κάμερα. Όχι, 70 καμία υπερβολική. Σε 3-2 ώρα θα κάνει 200. Δημήτρης SK, στείλε μου μήνυμα. 50 ευρώ ποιος έβαλε ρε παιδιά. Ποιος έβαλε. Εσύ. Γιάννης Χατζηγιάννης. Δύσκολα είσαι. Α, ο Χατζηγιάννης. Που τον έλεγα τρομοδεσταρά μου. 50 ευρώ εντάξει. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ευχαριστούμε. Ο Θεοχάρης που είναι. Ναι, όντως. Θεοχάρης μας έχει παρατήσει. Θεοχάρη, γύρω πίσω στο τηλέφωνο. Ναι. Είναι πολλά παιδιά που βοηθάνε. Ναι. Δημήτρη, και στείλε μήνυμα μπρος στο Messenger. Τι θα να πω. Αλέξανδρος Κούφης. Μας έχει μείνει τώρα η τουρμπίνα, που είναι για όλους, η κλήρωση. Δίνω τουρμπίνα, είδες. Το μαζί έχει ξυλώθηκες. Τι ξυλώθηκε, μαλάκα. Πριν από δύο λεπτά είπε ότι και ένα ευρώ να έκανε, είναι δώρο. Τώρα ξυλώθηκες. Δίναμε και αμάξι δώσαμε. Πού? Ποιο? Δώσαμε. Τον Μπαλένο. Το δικό σου δώσαμε. Δεν είχες που να το αφήσει και να χάσει. Ήτανε... Σαπίζει που σαπίζει. Αυτό σου λέω, να το πάρει κάποιο το χάρι τουλάχιστον. Προπατάει. Α, έχουμε την τσάντα ρε μαλάκες. Ωραία τσάντα. Φίλε, είναι... Βγάζει USB για να φορτώνεις από εδώ. Έχω κι εγώ μία. Στο σπίτι, ναι, μετά την USB και έχει πράγμα να πιστεύω στο τέτοιο. Ναι, το powerbank μέσα. Κύριε, στείλε μου για τέτοιες, είναι για καμπίν. Όχι, για κάμερες, είναι δική για κάμερες. Τη λυμπίζω και την κατάμερη έχει με δόντια εδώ πέρα. Α, έχει θήκες πολλές. Ναι, 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 ναι. Μπορείς να βάλεις... Μίτσου! Άκου, 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 αν έχεις άρεξε 8, βάζεις εδώ 2 ταφ, 2 ταφ, 2 ταφ. Απέξ, μίζα, μια μίζα είναι ακριβώς εδώ πέρα. Μπαίνει κουτί η μίζα εδώ, να ξέρεις. Ένα άπεξ εδώ, να ξέρεις. Άπεξ 20 πίεση. Εδώ ρότορες, δύο ρότορες, τους παίρνει άνετα εδώ, δύο ρότορες. Και αν μπεις στην εθνική, κατεβαίνεις και το φτιάχνεις. Και κάπου να βάλεις και ένα μπετόνι για βενζίνα. Να έχεις γιατί με τόσο κουκέ. Είπαμε από ποια outlet... Outletvideo.com. Outletvideo.com. Από αυτούς. Ωραία, με έστειλε και ο Μίτσος. Έλα, αδερφέ. Outlet video. Όχι video outlet. Όχι video outlet. Θα σας πω για να είμαστε και σίγουροι. Από ποια εταιρεία είναι, μιλάμε ότι να είναι. Καρδίτσα. Αυτό είναι. Είναι outletvideo.com. Ναι, ρε, θα ράξω να έχει βγει ξανά, κατεβάστε το. Το βγάζω, το βγάζω. Κατεβάστε, παίξτε. Έχει βαθμολογία online για να βλέπουμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Να σε δω, να σε δω. Πώς θα νιώθεις που θα μπαίνεις για να αγοράσεις ανταλλακτικά και βελτιώσεις τον εαυτό σου και από το ΣΥΦ. Θα κάνω έκπτωση εμένα. Θα πάρω τσιτ. Θα έχω πει έκπτωση. Ξεκινάτε με. Στο Xbox μπορώ να κατεβάσω. Όχι σε iOS όμως που δεν έχεις, δεν μπορείς. Μπορείς να πάρεις και iPhone τώρα πια. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Κατεβάζει το παιχνίδι όλοι και α μην παίζει παιχνιδιά. Βοηθάει στο να ανεβεί. Είναι μια αλληλική προσπάθεια. Όλοι οι γραφείς σας, οι προγραμματιστές. Και εμείς η ομάδα εδώ είμαστε Έλληνες, από όσο ξέρω. Σε έβαλα 5 αστεράκια. Ωραίος. Βάλτε κανένα αστέρι. Θα γράψω πατάω με όλους. Να ξέρεις τα σχόλια. Μην γράψεις πατάω... την άσχημη λέξη. Μόνο χόντα ρε. Όλους. Μόνο χόντα ρε. Γράφουν όλοι τσάντα από κάτω. Ανάρτηση. Πού στο Play Store είναι. Ναι, ναι. iOS δεν βγει ακόμα. Θα βγει. Επειδή αργεί, κάναμε πρώτα την beta εδώ. Είναι η beta αυτή. Ό,τι bug έχετε πρόβλημα ή κάποια βελτίωση που έχετε σκεφτεί ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω με το κεντρικό μενού, πάνω αριστερά. Ναι, συμφωνώ αυτό για την τέτοια. Κλείσιμο. Έλα, εντάξει, ωραία. Φτάνει το. Πάνω αριστερά έχει. Τι γράφει το κουμπί. Buy now. Θα μπει, θα μπει.
Α, τρέχει τώρα, φορτώνει. Από τώρα τρέχει μόνο του, χωρίς να μπω. Είναι για να βάλεις το, να διαλέξεις το χρήστη στο Google Play για να έχεις βαθμολογία. Τι είναι αυτό? Άλλη. Βάλτα ναι, ok. Είναι για να έχεις, ναι, να έχεις βαθμολογία να είσαι στο leaderboard. Σου έχουμε πάρει. Έχεις... Άσο, σου ναι, για να παίζει ξύλο. Και σε μελλοντική versus τελική, έξω από το story που θα έχει. Να το. Εδώ πάνω γράφει αριστερά feedback. Όποιος έχει κάτι θέλει να στείλει, πατάει feedback, γράφει, στέλνω email και στέλνει email να μας στείλει. Αποτάει και τα γράφει, τρακατέλει πάνω. Πας με email, ξέρω εγώ email και πώς μας στείλεις πρώτο πρόβλημα έχεις τα σχετικά. Αχα. Μια στείλεις τώρα, είναι για τα μπακ. Για μισήλο. Λοιπόν, την καράς τι έχεις μέσα στον καράς. Τώρα το ξεκίνησα με δουλεύεις. Τι έχει μέσα. Λοιπόν, τα μάζι μου ξεκινά την ένα, ένα golf 2. Τα ονόματα μην τα καταλάβουν Club 2 γιατί είναι λόγω δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Είναι ένα γκολ. Αλήθεια. Ναι, άρα καταλαβαίνετε. Του πήραμε τα δικαιώματα. Πώς το αλλάζει. Εξ γκολ, πάνε με το βελάκι. Έχει ένα βελάκι εδώ. Πούντο. Μαύρο, όχι. Εκεί. Αυτό είναι. Ένα πούντο. Το πούντο στο πρώτο είναι αυτό. Όχι, ναι. Ο Μάμρα είναι. Ο Μάμρα είναι. Και ένα 206. 206. Πού είναι τα λεφτά. Αυτά είναι τα πρώτα. Τα πρώτα. Μπορεί να αγοράσει αλλά δεν έχει λεφτά. Μπορεί να πα να βάψει όμω. Πώς το αγοράζει αυτό. Αυτό έχει. Αυτά το έχει στον καράζο ήδη. Βάψιμο. Κανάτσιο. Έχει τον καλάρι στο βάψιμο που θα μπείτε μέσα. Και τι γράφει. Έχουμε σκεφτεί κάγαλο χρωμανάκι. Κανάτσι όπω έχουν κάνει. Κάτσε, διαλέξτε από το χρωμά. Κάτσε, γιατί έχω τον κόγκο, δεν το έχω σκεφτεί. Πρέπει να το διαλέξει. Πάτσα. Όχι, επιλογή, επιλογή κάτω. Κουμπί, επιλογή. Επιλογή του γράφει εδώ πέρα και πατάει πάνω στα μάξι. Αυτή η παλιά γενιά. Μπλε. Φίλε, το έκανα ένα πράσινο. Αυτό θέλει. Πράσινο. Το έκανα ένα Nardo Grey εγώ προχθέ και ήταν. Προ τα κάτω από τα αριστερά πάλι. Όχι, πιο πάνω. Εκεί, Ωραίο, ωραίο. Εγώ αλλά θέλω πράσινο. Πασόκ. Έχει κάτι, ακόμα το έχει μείνει το CV που είχε ανοίξει το καπό και έχει μέσα και τα φωτορούχα, το έχει μείνει από τότε. Γιατί και τα όλα γίνει. Γιατί δεν ήταν ωραίο, το μοτέρ. Άνοιγε το μοτέρ και ήταν κούκλα. Τέτοιο χρώμα θα γίνει πράσινο, θα γίνει. Το CV, ναι. Όχι κίτρινο, θα γίνει το σπούν. Ο, καλό, καλό. Ναι. Λοιπόν, κόλλησε το. Γιατί πλήρω το καλάσιο. Γιατί κλέβει. Κανάσιο πιστόλι, με το κατέλειο ψηφιακό, αντίστοιχα. Θα σου έρχονται οι μέγα σου λέει πιστόλι στο τέτοιο. Βελτίωση. Ωραία, τι μου τρώνε αυτά, ρε μάνα. Φωτογραφία που με βάλατε είναι τρελή. Πάνε να βάλει σιγούρα, δεν το σύμφι με τέτοιο. Είδε ότι είναι και ο Λεόν όταν αγοράζει αμάξι, το πρόσεξε αυτό. Θυμήσανε και ένα στον καρά σου μέσα. Αλήθεια τώρα. Ναι, μου κάνει φλάκα. Είναι και ο Λεόν. Όχι εδώ που είναι. Ψόφισε μάλλον και γι' αυτό δεν είναι. Όχι, είχαμε το Λεόν εδώ μέσα. Δεν το βλέπω. Θα το βάλουμε κάπου στην αγορά. Μήπω στην αγορά. Αγώνα πάτσε. Πίσω, πίσω. Αγορά. Θυμήσανε και είχαμε το Λεόν. Έλα ρε. Ποιος έβγαλε το Λεόν, ο προγραμματιστής, πού είναι ο Λεόν! Απολύεσαι! Και το Περιστέρι είχαμε, και το Περιστέρι, το θυμάσαι. Πώς το λέγαμε. Πώς το λέγαμε το Περιστέρι. Τάκη, έλα ο άλλος. Και επίσης, στην τελική version θα μπορείτε να αγοράσετε όλα τα τσιμπράκαλα για τον καράζ, το δικό μας, την άδεια τώρα θα δείτε, έχει μόνο κάτι λάστιχα. Θα μπορείτε να αγοράσετε και background πίσω που έχουμε εδώ. Τι θα έχει, αγοράσετε... τι φάση. Ναι, έχει χαμηλωμένο. Θα μπορείτε να αγοράσετε έξτρα πραγματάκια. Τη ράμπα δηλαδή μετά, π.χ. Το σαμουράι, το σαμουράι, το background. Στο τρακατέλι θα μπορείτε να αγοράσετε το Λεόν. Το Λεόν δεν είναι δώρο, τον τάκι μπορείτε να αγοράσετε. Το γατάκι το καινούργιο, πώς το λέμε. Τζεφ. Τζεφ, το Τζεφ. Πήραμε και άλλο σκυλάκι. Το είδαμε. Το είδες. Κάνει κόρσο. Μου το έφερε ένα φίλο από το μαύρο. Ναι, μου το έφερε ένα φίλο από την. Να είναι καλά, ευχαριστώ. Επιθέρμη, ναι, 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 πολύ καλό. Χαμηλώ και μπαίνει στο μικρόφωνο. Συγγνώμη, ναι. Έχει και κουμπί κάτω, κάνει μιούτ. Λοιπόν, κατεβάστε όλο το παιχνίδι, μπαίνετε τώρα στο. Εδώ που δεν την γη, τι είναι. Play Store. Η γλώσσα. Στο Play Store κατεβάζετε και να μην παίζετε κατεβάστε, θα βοηθήσει. Δώστε και μια καλή βαθμολογία και λιώστε, λιώστε. Έχει leaderboard, θα σας δώσω το leaderboard. Εγώ δεν είμαι μηδέν τώρα, δεν το κατέβασα. Εδώ έχουμε initial D το φιλαράκι μας. Πώς το βλέπεις, τρένο. Θα πάμε πάρουμε το 4. Ξέρεις ότι είχε τέτοιος φίλος μου και το πούλησε. Αλήθεια. Το 2005 είχα εγώ το CV το κουπέ που είχα αγοράσει, το είχα βρει από Γερμανία 10.000 τότε. Και είχε τέτοιο, έχω κόντρα στο YouTube με αυτό το αμάξι κόντρα. Στο YouTube, στο κανάλι μου. Ωραία, σε είδα που βάζει μάσκα ηλίθιε. Δεν είναι εξωγήινο, είμαι καλικάτσο. Δεν είχα μάσκα καλικάτσο, είχα χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι, ούτε εξωγήινο είναι. Εξωγήινο είναι. Χοντρό εξωγήινο. Τρώνε πολύ καλά, έχει βγει. Πάμε. Φιλιά στον Τζον το Μοντάνο από τι Slippers. Άλλαξα μπλούζα γιατί φορούσα. Επειδή έχουμε σκηνοθέτη σοβαρό πια, τον Μαστοράκη εδώ πέρα. Τον Δήμο Μαστοράκη. Όχι το χανούλι από εδώ πέρα. Και έβαλα μια κίτρινη κομπρακά και μου λέει τραβάει, χτυπάει πολύ στο φως και αυτά. Ξέρετε, με πείτε τα καλλιτεχνικά. Και μου λέει βγάλτε την. Οπότε έβαλα την πρώτη που βρήκα μπροστά. Ήταν μια δώρο αντισlippers. Φιλιά στα παιδιά. Μαλάκα δεν έχω λεφτά. Δάνεισε μου λίγα λεφτά. Τρέξε να πάρει λεφτά. Πάνε τρέξε να πάρει λεφτά. Για να πάρει λεφτά, πα στον αγώνα και πα στο αριστερό που είναι το πρωτάθλημα. Στο street race. Στο πρωτάθλημα τι είναι. Πώ θε, ταχύτητε και γκάζι. Εδώ και φύγαμε. Τα σχόλια δεν βλέπουμε. Έλεγχος, προσφυγή. Κατεβάστε και παίξτε! Και τώρα τι πατάω, γκάζι και μετά πώς αλλάζει ταχύτητα. Επειδή όλοι. Πάτα το πρώτο από εδώ, αλλάζει. Για πατάω.
Μια φορά ταχύτητα να είσαι έτοιμο και όταν φύγει. Όχι, μην το πατά. Πρέπει να πατήσει όταν φύγει. Τώρα. Πάτα, πάτα. Τι πάτα, πατάω. Τι δεν το πατούσε, το αφήνει, το πατά όταν ξεκινά. Γαμόγα. Γαμόγα. Δεν ακούσει κανένα να σου κάνει πίπη όταν είναι το lunch. Τα τελευταία 15 λεπτά τουλάχιστον δεν κάτω να ρωτήσουν πώ λέγεται το παιχνίδι. Ρεσαρέξιο γκαράζ. Τον περάσει τέτοια. Έχει και νύτρα, το πατάνε το τερμιλοθόνη. Δεν το αγοράσει, πρέπει να το αγοράσει. Ακουλώνα τον έριξα. Πήρε λεφτά. Κοστίνωσα η Evolution Vlogs The Game. Λογικά. Κάτσε ρε παιδί. Κάτσε ρε παιδί. Το μαλάκα. Ρε μαλάκα. Έγινε λίγο την κάμερα. Περίμενε. Τι έχω κάνει. Ο άλλος έχει περάσει ήδη 5 εδώ πέρα. Τα κατέλεσες το όχι. Και δεν ακούς κιόλας γιατί ακούς τις αλλαγές και αυτά. Μαλάκα μας έκανες μνήμα. Και βγαίνει όταν χάσεις. Όταν χάσεις, βγαίνει ο Τρακατέλης και σε λέει: είσαι άγχος αγόρι μου. Ο επόμενος θα είναι πιο εύκολο σε λογικά τέτοια. Είδες, είσαι καλή τέτοια. Πατάς μια φορά το σπίτι. Εσύ αρέξει, τι έχεις. Μαλακία παιχνίδι, αυτό θα κερδίσει. Αυτό θα κερδίσει είναι Honda. Το bullying που τρώμε. Ναι, ναι, σιγά. Μην ξεβάψει. Άντε πάλι. Εσύ, αφού είναι πράσινο, γιατί με βγάζει. Ρε, ξεκινά μόνο όταν κάνει beep, beep. Αφού δεν ακόμα το έκλεισε. Ε, αυτό. Ο Τρακατέλης πάει να κάνει κίνηση. Έχει διαφημίσει από τώρα. Είσαι αφημένος. Ακούς και κάνει πιπ, πιπ, πιπ και στο πράσινο. Αυτός γιατί πατάει τον γκάζι και φεύγει μόνος του. Και του λέει ο άλλος, ναι, κλέβεις. Εγώ έτσι έχω μάθει. Ε, να ξέρετε, δεν είναι ποντική σου στις δύο κόρνες η κίνηση. Είναι κανονικά στην τρίτη. Ξεκόλαρε, άσε το παίξεις σπίτι. Θα σου πω και εγώ σε γαμίσω το βράδυ. Σιγά, πρόσεχε, φορά τσίγκινο βρακάκι. Θα δεις το leaderboard θα γίνει. Σας περιμένουμε στο leaderboard όλους. Λειτουργεί το λάθος, πώς το κάνει. Τσαχάκι γράφει. Αδιάβροπο είναι. Χάλασε το δικό του τώρα, χάλασε το δικό του. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μέσα 2000. Μην αλλάξει, άλλαξε νωρίς αυτό. Άρχισε να αλλάξει αυτό. Τώρα πήρες μπρος. Ω, το πέρα. Α, στρεβασμό τώρα. Λίγο ακόμα. Ε, τον έκανε στην αρχή το S, άλλαξε γρήγορα, δεν μπήκε τρίτη. Του φύγε το S μπροστά και τον πέρασε. Λοιπόν, έλα, λέγε ναι, αλλά όσο πας επόμενα δεν σταματήσεις, θα πάρεις τα λεφτά. Τι άλλο συμβεί. Άμα χάσεις, δεν θα πάρεις τα λεφτά, οπότε... Σαν γάκι γράφει. Ρε, κάναμε ωραία δουλειά, ωραία δεν είναι. Ναι, γράψανε άλλαξε, άλλαξε. Ναι, ναι, γράψανε κριτικές. Γράψανε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Αυτό και συνεχίζουμε. Έλα, τον έξω πήρες. Σταμάτα να πάρεις τα λεφτά όμως. Γιατί... Κρέμασε τα ψηλά. Ναι, κρέμασε. Θέλει νήτρα. Έχει έκτη. Πέμπτη. Έχει... Ωραία. Τώρα πάντα σταμάτα, πάρτε τα λεφτά και σταμάτα. Εγώ σταματάω. Ναι. Επίσης βλέπεις διαφήμιση και παίρνεις διπλάσια λεφτά του. What is the money? Πίσω. Τα πήρες. Show me the money. Πάρε στη βελτίωση και έχεις πάρει 125. Αφού δεν έκανες διπλασιασμό, το έβαψε. Όχι, δεν το έβαψα. Δεν έκανες διπλασιασμό. Όταν τερματίζεις και παίρνεις 5 στην αρχή, 10, 15 ναι, ναι, ναι. Όσο παίζεις, διπλασιάζεις τα λεφτά που παίρνεις και αν δεις διαφήμιση τα τετραπλασιάζεις. Κατάλαβες, έχει κολπάκια μέσα. Ρε, εδώ ήταν ο Λεόν μέσα. Πού είναι. Κάποιος τον έβγαλε. Τι γράφουνε. Την τσάντα. Να μοιράσουμε τσάντα, θέλουνε. Πάμε τσάντα. Λοιπόν, γράψτε τσάντα. Δήμο, γράψεις και εσύ μέσα, έχεις ελπίδα. Α, γράφει για το Δήμο. Τσόντα και άλλα φορκά. Ποιο θα κλειώσει την τσάντα. Όχι, ο Ιωακίμ. Ιωακίμ, έλα στο πλάνο. Έλα, γόρμου να έλα στο πλάνο. Αυτό θα κάνει το πάω εδώ. Έλα από εδώ. Από εδώ, από εκεί. Από εκεί. Μπες προς εκεί. Ιωακίμ έχει ανεβάσει ένα level το κανάλι. Γιατί είναι τιτίζει καθαρό και. Τι κάνει δουλίτσες, ό,τι δεν είμαι εγώ που τα βλέπω όλα και λέω, καλά είναι και σκουριασμένο, αυτός πάει και το... Το προωθείς, θα βρει και κομμένα τι. Θα πλένει πια τα κορίτσια, θα πλένει σου παρόμενη. Που θα είναι το παιδί, όλες. Θα συγκαλείς την εξάρμηση, το πόμολο. Τσάντα, τσάντα γράφουνε τώρα. Τσάντα, τσάντα, πες stop, εσύ μην κοιτάσαι και εδώ. Τσάντα γράφουνε. Εδώ, θα πεις stop. Τσάντα, ρε. Τσάντα, τσάντα, το ίδιο. Πες stop ό,τι θες. Stop. Σαμαράς. Σαμαράς. Σαμαρά, στείλε μήνυμα και ποιος έκανε τον ειδική. Σαμαρά, αυτό είναι ο Μπρίνε. Τον είπαμε. Ναι. Σαμαρά, στείλε. Σαμαρά, έχει κάμερα, θα την πουλήσει. Ή μπαίνει αύριο το βράδυ. Ένα ακόμα, ένα δεύτερο. Θα έχει και θα μπλοκάρει το TikTok, μην μιλήσει με τον Σαμαρά. Για να πάρει το τέτοιο. Στείλε Σαμαρά, σκούσα να δείξει το μέσα. Πόσο την πουλά, την αγοράζει εδώ πέρα. Κατευθείαν τώρα, τώρα. Σαμαρά, μην έχει μεταφορικά, γιατί θα την πάρει ο Δήμο. Τώρα, πενταρικά και φαπ. Φαπ. Ο Στέφανο από Μαρμαρά μπαίνει και γράφει τσόντε. Άλλο δεν ήθελα τι έχουμε να πούμε. Είχαμε και άλλα πράγματα να πούμε. Να δώσουμε και για τα μέλη μια ανάρτηση ακόμα. Γιατί έχουμε τέσσερις. Και από τι είναι η ανάρτηση. Είναι από Σούπρα. Και ποιος θα την βάλει, ας πούμε, να την κερδίσει όσο έχει συμβεί. Όχι, δεν κατάλαβες. Φέρε αυτή με τις υπογραφές. Είναι διακοσμητική. Έχει υπογραφή από όλους μας. Τέσσερις, σε τέσσερα διαφορετικά άτομα. Α, μπράβο. Ναι. Μπορείτε να βάλετε και στο BMX σας. Ναι, αυτά που έχω τρομπούκαλο κάτω.
Ρυθμίζεται κιόλα. Δεν στρέφει οι υπογραφέ τώρα που είναι. Τώρα έγινε δουλίτσα. Για κοσμητικά πλάγια στο τέτοιο. Λοιπόν, φέρνει να την πούμε. Τράκα, έβαλε υπογραφή. Έβαλε υπογραφή. Έχουμε τέσσερα. Κάπου έβαλα. Το τούρμπο τελευταίο. Πού έβαλε. Αλλά έχουμε. Βάλει την ίδια, θα δώσουμε. Όχι, δεν είναι εκεί. Όχι, τη δείχνω. Θα υπογράψουμε την επόμενη. Θα βάλει εδώ, έβαλε. Όχι, άλλε που έβαλε. Από εδώ από πίσω έχει βάλει μόνο. Μια κατηγορία μόνο. Γιατί πιάνει όλο το φάρδο του Γιάννη. Είναι καλλιτεχνική. Λοιπόν, μια κοσμητική πάνω στο τέλο, δούμε τι υπογραφέ. Ρεγκαρά. Την πουλάρτ το eBay μετά από μερικά χρόνια που θα έχουμε ένα εκατομμύριο viewers. Που θα πεθάνουμε για κάτι μαλακή θα γίνει. Θα πιάσει και λεφτά. Λοιπόν, πάμε την επόμενη. Μόνο μέλη. Μόνο μέλη. Οπότε. Πώ θα γίνει το να γράψω τα μέλη από κάτω ή να πω στα μέλη και να σκρολάρω. Θα πω στα μέλη. Τα μέλη είναι με άλλο χρώμα. Ναι, ναι, όχι, γράφει μέσα. Έχουν το σηματάκι αυτό το αστέρι. Ναι, αστέρι. Τα αστέρι, μαλάκα. Μαλάκα, έχει το Red Alert αλήθεια τώρα. Ναι, ρε, έχω παλιά. Πλάκα κάνει τώρα. Όχι, και πιο παλιά. Έχω λιώσει. Λοιπόν, μέλι, 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 μέλι. Κοριτσάρα μου, είσαι μέλι. Ο Μιτσάρα είναι μέλι. Πού σκάτα τα πράγματα. Το δει πρέπει να πω υπολογιστή. Πού μαλαβαρκέτα να φτιάξει μόνο. Πού σου κάνω. Κάνει και για αγγλό. Audience. Τα κλειδιά που είναι, άμα θέλει να τη σφίξει ο άλλο και δεν του κάνει καλή. Τη σφίξει τον τοίχο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνω από το λάπτοπ. Δεν μπορώ να το κάνω από εδώ. Καλά, Γιάννη. Και αυτήν. Βάλε τσίφρα. Έχουμε ακόμα δύο, μια χάρη. Θέλω λίγο να την αντιλήσω. Ξέρω, εδώ στο μπουζάκι μου. Όλοι παίζουν παιχνίδι, φύγανε όλοι να παίξουν παιχνίδι. Ναι, ισχύει. 1,6 φύγανε 400. Και άλλοι, άλλοι. Δεν μου προσπάθησα, sorry φίλε. Τι θα υπογράψεις? Εδώ. Προλαβαίνετε να γίνετε. Ποιος δεν υπέγραψε, Αρσένη υπέγραψες? Σίγουρα. Κάτσε να γράψουμε ρε γκαράζ. Ο Κανιόμος δεν είναι σόλ, καλώς ήρθες. Γράψε ρε γκαράζ. Η δεύτερη υπογράψω εγώ. Γράψε ρε γκαράζ, Γιάννη. Έλα. Πάρε. Πάρε και αυτό. Είναι και βαρύ. Πάντσι λιτεύου. Την κάμερα τη δώσαμε. Πάει, να σε ρωτήσω τα κι άλλοι. Ναι, τη δώσαμε. Εδώ δώσαμε την τσάτα γιατί κερδίσαμε. Να σε δώσω από κάτω, γιατί την περάσω. Φύγε, φύγε, φύγε! Πού το καπάκι. Θα κάνω ένα share εδώ το δίκτυο. Ένα wifi. Θες εγώ, τι θες. Κάνε, κάνε, κάνε. Τώρα το βάλω πάνω από το. Πείτε μου ένα wifi. Έλα. Παπαριά. Το θάψαμε. Γιατί δεν παίζεις το iPhone μου. Θα βγει. Ναι, βγαίνει αυτό. Καλή μου εξίδωλος. Ναι, θα φάω δύο. Έλα, πες ένα. Ναι, μάλλον. Να την κλειδώσουμε. Παίξε το Μπερλίκ. Να την κλειδώσουμε. Δεν έχεις πει οπότε. Βάλω εύκολο το κουτό. Βάλε κάτι, 2020 ξέρω. 2022. Ποιο είσαι? Α, δεν μπορώ, θέλει κάτι ακόμα. Βάλε δύο φορές 2022. Μίτσο, τι λέει ρε φίλε, τι κάνεις? Ναι, πείτε κάτι εσείς. Καλά, καλά, τι να κάνω. Τι ασχολείσαι. Πεσμένος ο θείος μου, καμία ιστορία δεν μας πεις. Πήγες ρε φίλε, κάνα ταξιδάκι. Ποια είσαι, γιο. Αυτό το πόσο διάστημα έχουμε να βγούμε ρε φίλε, να φύγουμε. Πολύ καιρό. Από τότε πήραμε τον Παλένο. Όχι, από τότε πήγατε να πάρετε τα φρένα για το Ζαγκάνι. Ναι, ναι, ναι. Που έπεσα στη δράμα που έφυγα εγώ πίσω. Που κλαίναν το αμάξι στο σπίτι. Φίλε, ναι. Ωραίο, ωραίο. Πού θα πάμε τώρα? Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Ναι, εδώ θα είμαι λογικά. Δεν το πιστεύω αυτό, εκεί από τέτοιο. Πού να πάμε? Έχουμε δουλειά. Όχι, εδώ την έχω κάποτε φορτή. Έχουμε Μίτσο. Με, ναι, εδώ Μίτσο. Την έχω. Θα δούμε. Τι θα δούμε, ρε. Θέλω να πάω Κρήτη, έχω μια δουλειά στην Άλεξ, πότε θα φύγουμε εμείς, Παρασκευή, Σάββατο. Εγώ θα πάω με το σκούφι στην Αθήνα, παιδιά. Έλα, ρε μαλάκα, σπίτι. Και αν μας βλέπει ο Μπούγια, που μας έχει καλέσει να κάνουμε τη συζήτηση. Ναι, γιατί μιλούσα πρώτα μαζί του. Και θα έρθω να κάνουμε το interview. Οπότε δεν έχει δικαιολογία τώρα. Να φύγουν κάτι άλλο δουλίτσε. Εσύ τι κάνει, θα δει τα μπουλιά. Θα σου κάνω εγώ βίντεο. Έχει ολόκληρο στούντιο άνθρωπο. Έχουμε κάτι άλλο δουλίτσε που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. Ο άλλο μου κάνει σολυνάκι εκεί πέρα και να μην. Α το ελθεί. Μπίτσο λέγε θα έρθει. Θα δούμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Άλεξ, θα κάτσουμε εκεί το βράδυ. Θα κάτσουμε. Ωραία. Άρα δύο μέρε. Θα κατέβω Αθήνα. Τι δούμε, ρε φίλε. Τι πρέπει να δούμε. Θα δούμε τις δουλειές. Θες να κανονίσεις τα κόλπους σου. Δεν πρέπει να κανονίσουμε ρε φίλε. Πρέπει να κανονίσουμε. Μπούγια. Δεν βρήκε Θεσσαλονίκη τίποτα, πάει στην Αθήνα.
Να βρει. Πρέπει να τη μοιράζει. Τη δουλειά πρέπει να τη μοιράζει τρεφή σε όλη την Ελλάδα. Δεν γίνεται να έχει μια παροχή. Άμα χαλάσει. Τι υπηρεσίε θα ρίξει. Ντρέπεται. Μίτσο για παιδού. Λέγε τι έχει να κάνει. Σάββατο, Κυριακή, Άλεξ ή Παρασκευή, Σάββατο. Θα φύγουμε Παρασκευή απογευματάκι και Σάββατο το φάμε όλο εκεί. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Με τι αμάξι θα πάτε, με τι αμάξι. Θα πάμε ρε φίλε. Θα πάμε με ποιο θα πάμε, το δικό σου, το Forrester. Έλα, το βρήκα τα μέλη. Λοιπόν, θα πεις εσύ stop, θα γυρνάω τα μέλη. Οκ. Περίμενε γιατί σέρνετε. Άρα, μάγκες της Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Όποιος είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, λέγε πότε να σταματήσω. Πω εγώ. Ναι, και επειδή γεννώ σελίδες με μέλη, θα μου πεις ωραία, από ωραία, ένα ωραία, μέχρι 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 έξι κάθε σελίδα. Πες. Όχι, 100 έξι κάθε σελίδα, θα μου πεις από ένα μέχρι 100. Ωραία, ναι. Πες. Stop, ένα. Ναι. Και να σου πούμε μέχρι 100 νούμερο. Ναι. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mike Vlotidelis. Mike Vlotidelis. Είναι επίπεδο 1 εδώ και 4 μήνες. Στείλε μου ένα μήνυμα, messenger. Mike Vlotidelis. Ωραίος. Κέρδισε τη δεύτερη που δεν έχω υπογράψει εγώ, φαίνεται υπογράψω κι εγώ. Αυτή δεν είναι. Ναι. Ή αυτή. Αυτή είναι. Ρε καλά, γράψατε πιθανά. Ναι, ναι, ωραία. 17 Σάββατο. Σάββατο 17. 16, 17. 17 γυρνάμε, εσύ 18. Α, το επόμενο Σάββατο. Ναι, ρε. Αυτό που έλεγα. Αυτό που έλεγα. Εμείς τρεις, ρε φίλε. 17, 18. Παρασκευή, Σάββατο, Σάββατο, όπως θες. Να δώσουμε και μια ακόμα μια που είμαι μέσα στα μέλη. Άντε, πες. Ναι, θα δώσουμε μια και στο τέλος... Μίτσο, πες εσύ για την ανάρτηση. Πες για stop και ένα νούμερο τώρα που κάτω μου με βάλεις κανένα. Stop. Ναι, οκ, νούμερο. 50. Παρασκευή φεύγουμε απόγευμα. Σάββατο το τρώμε εκεί. Και είτε γυρνάμε Σάββατο ή Κυριακή. Να πάρω εγώ το δικό μου αμάξι. Έχουμε τέτοιο ρε, να φορτώσουμε. Α, έχουμε φορτώσουμε. Τζίμκα. 5 μήνες από εδώ ένα. Τζίμκα. Τζίμκα, μπρο και εγώ. Έλα, άντε, δώσ' και τελευταία για να μην ξαναμπαίνω στα μέλη. Ωραία. Πες, πώς τον είπαμε, μεταξά, πώς τον είπαμε. Πες, Δήμο. Όχι, Παστοράκης. Παστοράκης. Στοπ. Οκ, πες, από ένα μέχρι κάτω. 49. Ρε μαλάκες. Από κάτω ξεκινώ. Γιατί, μεγάλο, θες πιο μικρό. Πιο μικρό, ναι. Πες, από ένα μέχρι 10. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Πες, από ένα μέχρι 10. Τυχαίνεσαι, έχω αλλάξει σελίδες τώρα εδώ. Πες. Στοπ. Ναι. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Χρήστος Ανάστ. Αυτή. Ο Χρήστος Αναστασιάς δεν σου πήρε. Πώς τον λέω αυτό που πήρε. Όχι. Ωραία. Αυτή. Τα γράφει κανένας. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό σε συγχαρητήρια. Έλα, υπογράψω και τι άλλες δύο. Έλα, μετά ρε, μην άχωνες. Ο άλλος τι κάνει εκεί πέρα. Τον έβαλα να αλλάξει. Μάγκες, απλά όποιος είναι να μου στείλετε μήνυμα που είναι από Αθήνα να τα φέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αφού είναι τέρμα μαλακό. Και πού το κατάλαβες. Αφού μου το πες. Του μίλησα αγγλικά εκεί. Δεν έκλεινε εύκολα η τέτοια. Δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω. Έλα, θα υπογράψουμε μετά. 99%. Καλά, να τα υπογράψουμε. Έλα, μια από αυτό λεπτό θα σκυνηγάω μετά. Δεν με γίνει. Πάρε εδώ. Υπέγραφε. Λοιπόν, τι άλλο είναι το πού είναι το τέτοιο. Πού είναι το σκονάκι μου εδώ πέρα. Το Δευτέρι πού είναι. Χάσαμε το Δευτέρι. Χάσαμε το Δευτέρι. Το Δευτέρι. Τι. Βαριά είναι. Όπα. Τζιμ Κούτσιο, Αλέξη, καλησπέρα. Δεν θέλει κάποιο από τα μέλη να ανάρτηση. Παιδιά, δεν έχει πάει έτσι, δουλειά, να δώσουμε. Τι είπε. Τι είπε. Δεν θέλει την ανάρτηση. Όχι, όχι, εντάξει, όλο καλά. Αν δεν τη θέλει, θέλει αυτός, εννοεί. Αν δεν τη θέλει, γιατί να μην δεν τη θέλει. Διακοσμητική άνε, έλα, επέγραφε, έλα. Υπογράφω. Έλα να γυρνάει. Μην τη βάλεις το μάξι σας, δεν κάνει μία μόνο. Νικολαίδη, όλοι υπογράψαμε, αδερφέ. Πρέπει να τις βάλετε όλοι μαζί. Ρε καλά, ποιος θα γράψει, ποιος είναι. Ο Σκούβης γράφει. Έγραψα. Σκούβη δόνο βίδε. Τι άλλε. Σκούβη δόνο βίδε. Τι βιδώνω τα κάτσε για να είσαι σίγουρο. Για να μην σα φύγει στον δρόμο, πώ έρχεται. Έτσι. Μου φύγε αυτή. Βουνό. Βουνό. Εδώ. Πάτα και λίγο, πάτα λίγο τη μύτη για να βγάλει. Έγραψε εγώ ανάρτηση. Εντάξει, ωραία. Το παιχνίδι είναι Ρε Γκαράζ The Game. The Game. Resurrection Garage The Game. Resurrection Garage The Game. Γεια! Κουαρτορίκο! Τι λέει ο Τσούκ, ρε, καλώς. Λοιπόν,
Και έχει μείνει το turbo τελευταίο και μια κολόνια. Ναι, αρκετό γίνεται, εντάξει. Νομίζω ότι δώσαμε μία. Σουβέλα, όχι, είχα μία δώσαμε. Και άλλη μία μετά. Την άλλη την ακύρωσε ο άλλος. Α, την ακύρωσε. Σιμουτίνο. Κολόνια μία, ναι. Και μάλιστα έμεινε η FD. Η FD. Θα τη δώσουμε σε λίγα λεπτά. Θα πάω πάρω τον SX, ρε. Σου είπα, ναι, τι άλλο θες να σου πει. Καμιά ιστορία θα μας πεις. Σήμερα δεν μιλάς ένα άλλο. Τι έχεις πάθει. Εμένα. Αυτό. Τι να πω. Ξέρω, μην σε αγχώρια. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Θα πάω εγώ. Μην κουράσει. Θα πάω εγώ. Το είπαμε. Ναι, λέω και δεν πασί. Κουβαριέ, σε κουράζω. Έχει τόσα μάτια να οδηγήσει. Πού να οδηγήσει. Τον παλέλο έχει να οδηγήσει. Τώρα το βγάλει. Μη σε πετύχει τον παλέλο στον δρόμο. Εννοείται, τον παλέλο είναι 16. 18 το σπάει. Δώρο το κάνει. Το είπαμε αυτό. Το κάνει δώρο. Το είπαμε προηγουμένω. Τι άλλο κλείνω. Δεν θυμάμαι. Ζάχαρη. Καλό. Δωρό. Να μπω και εγώ στην κλήρωση, το πάρω για επιτέλεια. Ο Σύφη λέει δεν το θέλω εγώ. Δεν το δώσω. Είναι καλό το μοντέλο. Πάει καλά. Γαμάει το μοντέλο. Ναι, είναι καλό. Πατάω με το Xbox. J18. Γράψτε καμιά ερώτηση από κάτω. Τι, γράψτε τίποτα. Ναι, γράψτε τι θέλετε να μάθετε. Τελειώσαμε με κολόνια. Γράφουμε. Κολόνια. Έχουμε να δώσουμε κι άλλα δώρα. Τούρμπο, τούρμπο, τούρμπο. Σε λίγο το τελευταίο τούρμπο. Άντε, δώστε κολόνια. Γράψτε κολόνια. Τώρα τα πλάνα γράψτε. Εδώ έχει ένα τεχνικό θέμα για το τούρμπο. Είπαμε ότι όποιο κερδίσει θα πάρει σε κανένα μήνα δύο που θα πιάσουμε την Πέμπα. Θα δούμε ποιο βολεύει να βάλουμε. Το άλλο θα μείνει εκεί, ναι. Το παιχνίδι με ρωτάνε με μηνύματα. Το παιχνίδι λέει δεν εισαρέξει τον καράζι. Τώρα τι έχουμε να συζητήσει, λέω ρε. Τελειώνει το Σούπρα. Τελειώνει το Σούπρα. Το Σούπρα, άμα βρούμε τώρα γιατί δεν ανεβάζει πίεση. Ναι, τι τον έβαζα. Αφού δεν, τι έκανε, τι τον έβαζα κανένα. Όχι, ρε, έβαλε την βαλβίδα την έσβη. Κάνω το tune, το Σούπρα είναι οκ. Μετά το ταμπλό για να μπει πρέπει να το είπα στην αρχή. Πρέπει να πάει κανάτσιο, να μου φτιάξει το σερβό εκεί από πίσω που κάνουμε τρύπε εμεί, να το ξανακάνει καινούριο. Να είναι όμορφο. Αυτό. Το FD δουλεύει, πρέπει να βάλουμε τέτοιο, το έβγαλα πρώτα μια χαρά. Πρέπει να κάνω 100 χιλιόμετρα για το τυπικό από ότι λίγο δούλεψε. Παρένθεση, γράφουν συνέχεια κολόνια. Ωραία, πείτε ένα στόπ, θα πω εγώ άντε. Κολόνια, 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 γράψτε εκεί και σταμάτα, διαλέγω το Σύφι. Πάμε στο. Ναι. Βασίλης DNS. Πούντος. BMX. BMX. DNS. 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 Βασίλης DNS. Ωραία, κέρδισε την κολόνια FD. Γράφε. Γραμματέα γράφε. DNS. Θα κατεβώ Αθήνα με το Forester. Έχω να φορτώσω ένα μοτέρ. Έχουμε πάρει ένα 7,5 είχα αγοράσει εδώ και ένα χρόνο και ένα πάει το πάρω. Θα μου το πετάξει όλο. Σε κομμάτια είναι εκμένο να το έχουμε. Τι γελάζει. Μίτσο, θα έρθει. Ο άλλο εδώ θέλει να ανεβάσει και 700 άλογα στο 7,5. Θα το χρειαστούμε. θα δούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Αλήθεια. Δύσκολο δεν είναι πολύ, δεν είναι χαρακτηριστικό. Όταν λέει θα δούμε. Ναι, ναι, θα δούμε. Πες ρε, μαλάκα! Με τι αμάξι θα πάμε το Forester. Πάρε την Πέμπα σου και εμείς θα πάρουμε το Forester. Τι θες τώρα. Για να μην κάψουμε. Θα σε ρίξω και μία στο κεφάλι στον δρόμο και τελείωσε. Εσύ θα πάμε, θα φάμε. 3.000. Πατάω με το Lexus. 240 άλλο. Δεν με νοιάζει, 207 είμαι. Πατάω, δεν έχω θέμα. Ξέρεις να κάνουμε, Άλεξ. Είμαι ο Μενέντες, πατάω! Ρε μαλάκες, ούτε το λένε. Πεντάρι σας μάλλει. Ένα 600 είναι. Γιατί δεν το λες, δεν τρέπεσαι. Δεν είναι ελάφρυ, ένα 600 είναι. Το άλλο 1700. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Και έχει 30 άλογα παραπάνω. 33. Ίδια σκέψη κάνουμε στην κόντρα. Εγώ τα πήγα όσο χθες με το κολομπτζί. Μαλάκα, δεν θα λέει κατά κιλά. Εσύ γιατί την άλλη φορά το ψηλό κατά κιλά έλεγε πάλι. Δεν έλεγα, ο ψηλό έλεγε. Εσύ έλεγε. Ο ψηλό έλεγε. Ναι, αλλά τώρα που θα πατήσουμε το MG έλεγε εσύ. Έτσι πάει. Είναι πέρα αυτό το MG. Να, το σκατό και φτάσει στην κάλτσα πέρα να περάσει. Σε πέρασα όμω. Πέρασα όμω. Εδώ θέλω το πάτημα. Άμα την έτρωγε σα εδώ. Φτάσει μου δεν ήρθε να κάτσει, να σε πρεσάρω. Να σου φεύγει το mid engine. Πάμε στην πίστα στην φύγει... στο ρίσιο. Τι να κάνουμε. Θα την κλείσω ένα απόγευμα αλλά εκεί πέρα να πατήσουμε. Όλη την πίστα θα κλείσει. Ναι. Αυτό με το MG να σε πα... με το MG θα φάσει κολόνα. Έλα να δούμε. Έχει μέσα σε 6 χρόνο. Σε χρόνο μετρημένα είναι καλό το MG, πατάει καλά. Αυτή τη βάλατε. Θα σου δώσω να το οδηγήσει. Όλε είναι έτοιμε. Οχτάρι έχουμε να βάλουμε μέσα στο χρόνο. Έχουμε. Δύο τα έχουμε από εδώ παίξω. Πάρε και ένα τη φεύγοντα. Το βάλω στο μαγκάρι. Το ρίξω πίσω στο Lexus. Για το σπίτι. Τον άλλο το πίσω εδώ πέρα. Όλη την ώρα μιλάει τέτοιο. Τράβο τι ρίχε. Κάνε μια ευχή. Μαλάκα! Πόπο είναι για διαστικές. Μενουδωτέ. Μαλάκα ξακάντω μια ευχή. Από το πουλί. Γυρίζουν κιόλας μαλάκα. Σκουτσόδης πράγμα είναι. Παιδιά, αλλά στο κανάλι μπείτε στην παρέα μας. Συνήλα. Να τραβάτε. Δεν είναι ρίτα. 69, 69. Αυτό είναι το μεγάλο. Εντάξει, δεν με έχεις 2 κιλίδρους πάνω, δεν πειράζει. Ναι, έχω τόσο άλλα δικαιολογίες, αλλά βέβαια 8 είναι τελευταίο. Δεν είπα, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, να ξέρεις. Πότε πάμε για το NSX να κυρώσω τις δουλειές. Πατάω και με ποδήλατο, δεν έχω θέματα. Έχεις ποδήλατο εδώ να πατήσουμε.
Έχω πατή ηλεκτρικό. Έχουν πατήσει με πατίνια. Ναι, με πέρασε. Έχει πάρει το δυνατό. Είχε πάρει το δυνατό, ήταν η πουσιά. Πότε πάμε να πάρουμε το δυνατό. Ναι, αλλά με πουσιά, γύρισε μισό δρόμο πίσω. Ναι, πότε πάρω αυτό. Δεν είχα κόρνες για να πατήσω με στέρα βγάζει. Στο παιχνίδι θα σε δω που έχει τρίτη κόρνα, δεν έχει κλέψιμο. Αν και σκέφτομαι στο story να έχει κλέψιμο ένα παιχνίδι. Στο story να ξέρετε όταν θα πάτε να πατήσουμε τρακατέλη στο level το ψηλό. Να φύγει τη Δευτέρα για να πατήσουμε. Κόλπο, κόλπο. Ναι, είναι κόλπο από τώρα στο λέω. Όποιοι ακούν το live θα ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν. Το είναι σεξ να πάρουμε. Πάρουμε. Ωραία, αυτό είναι. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Πηγαίνετε, ρε, πηγαίνετε. Πώς τα πούμε. Πάμε και μας κοιτάει ο Ρας, τι να πάρουμε. Του είναι εσείς. Who are you? Τα λεφτά που είναι. What the fuck, ρε. Η βαλίτσα, η βαλίτσα. Άγχρο μίτσος. Αμβούργο, αμβούργο. Θα φάμε και ξύλο στο τέλος. Αμβούργο, αμβούργο. Έχεις κοινωνικό δίπλωμα. Κλασικό. Έξι. Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να το δει. Εσύ θα δει. Ναι, απλά το λέω για να ξέρει. Μην... το αλλάζω, πάω και το αλλάζω. Δύο μέρες το αλλάζω. Ναι, αυτό το λέω. Το ηλεκτρικό το παλιό. Το καινούριο το πλαστικό. Το πλαστικό που έχω και εγώ. Εγώ έχω το ρίζα. Έβγαλα και για μηχανή εγώ το αυτό. Εγώ το παλιό. Μια κατηφόρα είναι. Με το που το έβγαλα μου το πήρα. Με το κατηφόρα με το που το πήρα το καινούριο. Πάλι έρχεται η κλίση. Το στείλανε το φάκελο και λέει. Ήρθε το καινούριο δίπλωμα και ανοίγει και λέει θα σα στέλνω το δίπλωμα να το κρατήσαμε γιατί είναι δύο μήνες. Ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, το πήρα στα γενέθλια μου πίσω. Εντάξει. Μετά από δύο μήνες, όλα καλά. Το Μίκα Πατρία θα κάνουμε. Τι πάμε να κάνουμε στο δικό μας Μίκα Πατρία. Α, τα μπεκάκια. Φρένα που θα φτιάξουμε και εκεί. Ναι, τι θα κάνουμε. Ω, ναι, τα φρένα, φίλε. Σωληνάκια υψηλής. Ναι. Στεγανοποίηση. Ναι, να δούμε. Τι είναι μαλάκα, σταματάς από κάτω και θες κουβά. Το υδραυλικό είναι. Ποιο ρε, το υδραυλικό. Θα ψήφιλε, θα ψήφιλε από κάτω. Στο Μίκα Πατρία. Ναι, ναι, θα το βάλουμε εκεί πάνω. Βότα και μισό λίτρο λάδι υδραυλικού. Θα το βάλω εκεί πάνω. Θα το... λάδι δεν χάνει. Ναι, θα το ψεκάσουμε κάτω καθαρίσει και θα δούμε και από πού. Μα αφού πήγε ήρθε καλυθέα και τα λάδια ήταν στο φουλ. Δεν χάνει λάδι. Το υδραυλικό όμω. Αν έχει λίγο. Για τη σειρά. Α, ναι. Τόλμη και γοητεία, πες. Έλα, σύντομα, σας εδώ κιόλας, σαν τέλος. Τι ρέπεσε, ε. Φοβάσαι ότι είμαστε πολύ άντρες. Φοβάσαι ότι είμαστε πολύ άντρες. Δεν φοράει την καλή τζακέτα. Δεν φοράς το τσίγκρο βρακάκι. Δεν φοράει την τζακέτα. Μη φοβάσαι, έχω προστασία, θα μην ξεκιώ. Λοιπόν, η σειρά το Ρε Legends που κάνουμε μαζί με την εταιρεία του Δήμου. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Έχει μείνει κάποιες λεπτομέρειες. Πρέπει να πάμε να τις δούμε από κοντά. Και θα βγαίνει και αυτή ωραία. Ποιος είναι εδώ. Μαλάκα είδαμε πώς το κουμπάς πάνω. Κάπου αυτό έξω εμένα, δεν ξέρω. Η δικιά μου έμεινε. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό. Ποιος υπέγραψε έτσι. Οι άλλες βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Αυτή είναι δικιά μου. Δεν το κάνεις έτσι. Εντάξει. Έλα βάλει και αυτή εκεί πέρα. Αυτή είναι η δικιά μου. Ναι, την είδα. Αυτή που έχει πάει στο δίλωμα που σου πήρανε. Πότε θα βγει δηλαδή, πότε πιστεύεις το πρώτο επεισόδιο. Δεν ξέρω τι είναι το Ρε Legends. Το Ρε Legends είναι μια νέα σειρά. Στο κανάλι μέσα, η οποία παίρνουμε ένα τα αμάξια που πήραμε και τα φτιάξαμε το 0, π.χ. το Μίκα Πατρία είναι το πρώτο, και δείχνουμε τα interviews με στημένες κάμερες, είναι άλλη ποιότητα, είναι αμερικάνικο level, είναι κάτι σαν το Wiki, πώς λέτε, VinWiki, αν έχετε δει VinWiki και το αμερικάνικο, αυτό το πράγμα είναι συνεντεύξεις με όλους, μιξαρισμένες συνεντεύξεις ώστε να υπάρχουν ερωτοπαντήσεις και να συνεχίζει το story και ξεκινάει όλο το story του αμαξιού, πώς το πήραμε, βλέπετε και βίντεο στο διάμεσο. Ενώ μιλάμε εμείς όλοι, μιλάνε όλοι για το αμάξι, τι χέρι έβαλε ο καθένας, πώς το είδα στην αρχή, πώς το είδα στο τέλος, το δίνει στο τέλος τελειωμένο, έχει πλάνα, rolling και τα σχετικά. Είναι όλο το story του Οπα, αμαξιού. Φίλιππας 77, 50 ευρώ. Ευχαριστούμε. Μπράβο, ρε Μάκης μου, σας βλέπω και σας χαίρομαι, μην το χαλάσετε ποτέ αυτό. Να είσαι καλά, Φίλιππα. Να, τώρα ο Μίτσος μας κάνει. Μας κάνει τα δύσκολα εκεί πέρα, τώρα δεν έρθει μαζί μας βόλτες. Αυτά τέτοια κάνει. Αφού γέρασε πλέον, δεν είναι. Αυτό. Μα, κάτι, 25 είπε ότι είναι. Καλά, ναι. 25 με εγώ ρε φίλε, επιτυμία. Για το πιο Μίτσο, γέρασε. Λάρισα πέρσι μας παρακαλούσε. Εγώ 25 έχω πόσο. Ποια Λάρισα καλοκαίρι, έβγαινε καλοκαίρι κάτω τη γούρνα εκεί στο χωράφι και έκανε έτσι τα ξανθά μαλλιά του. Αυτή γούρνα. Τελειώσαν αυτά τώρα. Έχει βαρύνει τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, από τότε που πήρε το Γερμανό έχει χαλάσει. Ισχύει, ναι. Και τους δύο, και την Πέμπα και αυτό έχει χαλάσει. Σχέ, τώρα λέει πήρα 1000 άλογα, πόσα παραπάνω. Να πάρει κι άλλη Πέμπα τότε. Τώρα θα ξανανιώσει με τον S6. Αυτό λέω κι εγώ. Βεβαίως. Το μόνο που τον κρατάει χαρούμενο τις μέρες που είναι με το Μίκα Πατρία. Μόνο που θα ξέρει ότι έκανε ο Άουτο ένα και έχει βάλει το κεράκι. Τις μέρες που είναι με το Μίκα Πατρία, έρθει μέσα στα χαμόγελα, μέσα στη χαρά. Όταν ήρθε με αυτά εδώ πέρα, ούτε με φωνάει, έρθει, βάζει, βγάζει, φεύγει. Αφού είναι old school ο μαλάκα. Το λέω φεβάσουν. Τώρα. Πήγε, μου πήρε, άντε αυτό πε. Αυτό είναι αμαξάρα. Και, και αυτό βέβαια, εντάξει, αυτό διαστημό που έλα. Εγώ έχω ένα κουμπαρά με K5. Το μαζέψω το πω, Μίτσο, έλα. Θα ζει.
Πόσους τόνους μακαρόνια πρέπει να πουλήσει για να το πάρεις. Πόσους τόνους. Κοίταξε, μπορεί να το μπει να σε ή πόσα μακαρόνια με τόνο. Κάθε μέρα μακαρόνια. Πάνω, αλλά. Ή πόσα μακαρόνια με τόνο. Γεια σου, Αδάμ. Πλάκα, πλάκα τώρα μια καινούργια μακαρονάδα με τόνο θα βγει. Έλα, είναι από το giveaway. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, τι κέρδισε ο Βασίλης. DNS. Ο DNS. Την κολόνα την FD. Ναι. Μπράβο. Οκ, Βασίλη. Στείλει όμως, ποιος θα τα αναλάβει αυτά τα στείλει. Είπε ρε φίλε, πού μένει να αφού το κατέβουν που θα κατέβουν. Θέλω να δούμε τη μάπα μου, γιατί δεν με βλέπετε ρε. Έλα. Σου λέω. Έλα εδώ, πάνε, πάνε, πάνε εκεί πάνω, πάνε. Φαίνεται ρε ο Πάνος. Αφού μας βλέπετε ρε. Πάνε, πολλά το προς. Όπα, πάει το μικροφωνή. Αυτά είναι στις ζωντανές συνδέσεις. Ναι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ιαπωνία, πότε θα πάμε ρε. Καλά, εσύ είδες και Ιαπωνία. Μ' ακούς. Ιαπωνία, πότε πάμε. Τώρα. Α, τώρα. Θέλω να κάνω μια δεν θα γυρίσω όμως εγώ, να ξέρεις. Νικόπολη, εδώ είναι δικός μου, παράκαι όλους αφήνε. Η Αθηνή τι κάνει, κοιμάστε τι ώρα. Τι είπατε παιδιά, να κοιμάστε η Αθηνή. Εγώ δεν φεύγω τώρα. Και η κριτική. Θες να το γυρίσω. Έλα εδώ, ρε, εδώ, καλά είναι. Έχω να κάνω μια πρόταση στο σκούφι και όποιον άλλο ενδιαφέρεται. Ναι. Τώρα. Ερωτική. Περίπου. Λοιπόν, είχα μια ιδέα. Φοβερή. Την οποία την πήρα σήμερα. Είναι ερωτικό ο Τρακατέλης απόψε. Την πήρα σήμερα από το Throttle, το κανάλι το αγγλικό. Ναι. Τι κάνανε οι μάστορες. Βγαίνουν και λένε ότι 2JZ πια άμα πάρει GTO, σκέτο, John. Τι? Λέγε. Απαντάω. 2JZ για να πάρει πια μοτέρ σκέτο θέλει 3, 4, 5, 6, 7, 8 χιλιάρια για να κλειδίνει πολύ. Ναι, οκ. Okay. Τα GT12. Mm. Αλλά στην Αγγλία πάνω, επειδή το μοτέρ 2JZ έχει μπει σε το ατμοσφαιρικό και το ατμοσφαιρικό δίκα έχει μπει σε 30 Αλλά, μοτέρα. Ναι. Κρίσνα, παντού. Lexus, Κρέστα, Μαζέστα, Crown. Ναι, και είναι και χαλαρά αυτά, το έχουν. Και μπήκανε οι τύποι μέσα στο κάρτο αγγλικό και είχε αμάξια με 900 λίρες, χίλιες, με 2 αγγλικά. Ναι. Ωραία, πάμε. Και σκέφτομαι, επειδή έχω φίλο στην Αγγλία που τον μίλησα ήδη και του λέω θα το αγοράσω το αμάξι, θα σου στείλω τα λεφτά, το αγοράσεις επί τόπου, κάπου κοντά θα πούμε ένα δικό σου, με 1.000-1.500 λίρες για να πάρω το 2JZ και θα κάνω ταξίδι για να κάνω σειρά βίντεο, πάμε Αγγλία, με ποιόνα όποιος θέλει έρχεται, αεροπλάνο πάμε. Αεροπλάνο πάμε. Και κατεβάζουμε το Lexus. Δεξιοτήμων, ναι. Ναι. Με την πινακίδα εκείνη, κατεβαίνουμε από Γερμανία, σταματάμε στα παιδιά. Πάμε Γαλλία-Γερμανία. Μα πάει 4 μέρες εγώ. Τι σου πάλι έχουμε φίλους. Και όχι τι. Θα έρθει το αμάξι τέλος εδώ πέρα, Ελλάδα. Με κολλημένη μηχανή. Και θα βγάλουμε, θα το πω μετά γιατί μπορείς να το καταστρέψεις εκεί απλά με τα χαρτιά. Δεν χρειάζεται να το αμάξι να το δούνε. Όταν είναι να τα παραδώσει δηλαδή ότι. Θα πάρουμε το 2JZ εδώ, το κατεβάσουμε. Θα το φέρουμε από Αγγλία, δηλαδή ο δικό του 2JZ και θα καταστραφούμε μετά τα χαρτιά του αμαξιού. Για να πάρω. Το περισσότερο είναι το story, ότι κουστάρω να φύγω Αγγλία. Καλά, ναι. Να πάρω με 900 λίρες ένα 2JZ. Γίνουμε και Chinese με το δαχτυλίδι. Μαζί με το υπόλοιπο αμάξι όλο. Και όλα αυτά το κάνω σε ένα βίντεο όπω είχα στην Γερμανία τα 5-6-7 βίντεο. Γλώρια Λιράτ, 5 ευρώ. Ευχαριστούμε. Ξέρεις που έχουμε φίλους. Ναι, αξίζει το αμάξι. Έχουμε φίλους. Έχω κι εγώ φίλους. Όχι. Και οι δύο μια φορά. Night Ride, Πολωνή. YouTube κανάλι, τα παιδιά αναπίστευτα. Μιλάω εγώ μαζί. Βολεύει να κάνει από Γερμανία, Πολωνία. Όχι, να λούει πιο ανατολικά. Ναι, να κάνουμε μια στροφή 500.000. Αυτή είναι απίστευτη, φίλε. Θα πάμε εκεί πέρα, κάνουμε ένα ντουγκέ. Αλλά πώς σας φαίνεται σαν ιδέα να κάνουμε τη σειρά αυτή, να πάμε να πάρουμε. Κοίταξε, πες 1000 ευρώ πρέπει να το αμάξι. Δηλαδή το. Και άλλα 2.000, 1.5 το πήγαινε και πολλά λέω βενζίνη και αυτά πέρα. Τι θα βάλουμε, ρε μαλάκα, κυρίω. Και άλλα 1000, 2.000. Θα πάω Βίρο, το JZ με 2.000. Καλή φάση, δεν είναι. Και θα ξέρω ότι δουλεύει κιόλα. Αν δεν φτάσει ποτέ, δεν ξέρω ότι δουλεύει. Ατμόσφαιρα ή τουρμπού. Είναι ακριβώ ίδια τα μπλοκ, απλά έχουν. Δηλαδή, τι παξιλό, αν πάθει κάτι αυτό. Βγάζουμε, το μόνο έχει έχουν, κάτι ψηλοδιαφορέ στι παροχέ. Ναι, τα σκουίρτε πρέπει να βγάλω. Που πετάνε λάδι από κάτω, που τα βγάζει και τα βιδώνει στο άλλο. Και δεν έχει το ατμοσφαιρικό εξόδου για λάδι και return. Πρέπει να πάρουμε από το φίλτρο. Ναι, είναι λίγο. Αυτά είναι τα βασικά. Το μπλοκ σαν μπλοκ. Οι παροχέ. Ναι, αυτέ τι βάσει δεν είναι καλά. Μαλάκα. Δεν υπήρχε. Εγώ ήταν να είμαι Αγγλία πριν μια εβδομάδα. Αλέξη, πιάσε λίγο τι βάσει που έχει τελικά. Τελικά πήρε ένα αεροπλάνο. Πρόλαβε το αεροπλάνο. Όχι, καθ' αρχή το μαγαζί, δεν πήγα. Θα έρθει εσύ, ποιο άλλο. Welcome to my world. Αγγλία θα έρθει σίγουρα. Αφού τζάμπα θα είναι. Πάνω γνώμη, 295. Καλό τίμιο. Με μην αρχίσουμε τώρα, λέμε. Θα κάνει τη σειρά. Ελπίζω σύντομα το ρε χάλασε. Το ρε χάλασε. Απαντάω και σε κανένα παλικάρι. Εντάξει, μέσα στην άλλη εβδομάδα, φίλε του Σαββατοκύριακο, θα φύγουμε απλώ. Εγώ μέσα στην εβδομάδα θα δουλεύω. Αχ, στον Μάρτιν, στον Μάρτιν. Κοίτα, τι Αθήνα, τι Αγγλία, πιο αργά θα πάμε στην Αθήνα. Αξίζει. Ένα στην Αγγλία, πα μαλάκα στι 3 ώρε.
Σωστό γι' αυτό. Κάτι ακόμα. Το άριξε εγώ που πουλάω. Ήρθε ένα παιδί, το είδα να το πάρει. Κάτι του είχε και θα καθυστερήσει, με λέει μάλλον. Οπότε τυπικά είναι for sale ξανά. Ναι. Το καλό, λέω, αυτό που έχει το ρεμπιλταρισμένο ποτέ, αυτό που ξεκόλιασε. Που πέρασε από τον Τρικατέλ. Αυτό που ξεκόλιασε με το 2000. Δύσκολα. Έλα, ρε, δεν πατήσαμε όπως είναι τώρα ποτέ. Έλα, δεν είχε ελπίδα. Μαλάκα τώρα. Μάλλον έχει 2,55. Δύο κολόνε και άλλα 17. Έλα. Το καλό τώρα... ξανά όλα τα REX 8 ατμοσφαιρικά της Ελλάδος με το S2000, όλα! Τσατσίγια! Χωρίς νήτρα, χωρίς νήτρα! Όχι, τι να το... Ποια νήτρα ρε, ρίξε! Τσάτσος ακούει! Ακούει ο Τσάτσος που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πότε σου! Πάμε να φύγουμε μετά από αυτό, κύριε και κύριοι! Τελειώσαμε! Τελειώσαμε! Ξεφτελιστήκαμε πανελληνίως! Τελειώσαμε! Μην ξαναναφέρεις ονόματα! Εσύ ρε, αλλαξοπίστησες κρυφόες 2000, αφού έριξε 8 ήσουν ρε φίλε. Εγώ. Εσύ, όταν τα πρέπει να για μέρα. Γι' αυτό έχω πουλήσει 4. Για μέρες. Δεν τα κρατώ, άλλο το λεφτό που είχα φύγει και με 40.000. Όχι, δεν τα φέρετε και το φάρι, μην είπα στον πάνω. Βάζω ξάδμις μέσα στη βδομάδα. Το ξέρετε το αμάξι είναι άψογο. Μπιλ Χαρμαντάς 1 ευρώ. Θα βάλω εισαγωγή. Ναι. Και νομίζω έχεις την πίδα του πρόγραμμα. Αξίζει παλούμπα. Θα με ρίξεις. Θα χτυπηθούμε. Κολόνα τρικούβερτη. Και θα οδηγάς και εσύ. Ναι. Τρεις κολόνες απαλωτές! Άκουμε λίγο. Δεν υπάρχει ελπίδα. Άλλο δεν σου θα περάσουμε. Ούτε καν θα χτυπηθούμε. Θα πατήσουμε από ό,τι θέλεις. Στάση. Πρώτη, Δευτέρα, Έκτη, 8η. Θα βάλω και ασένα 8η. Ραλή! Τι θες, να με σπρώχνουν πανιά. Να τα βρείτε μες στο παιχνίδι. Ρε, πάρε εσύ, ζωή σου, πάρε. Πάρε την κάτι, πάτε. Δεν περνάς, S2000. Το S συγκεκριμένο που είναι. Είπα θα σε περάσω. Αυτό πήγα να πω, δεν του δώσω το S. Δεν μπορείς να περάσει να του δώσω το S. Θα πάρει του Γιάννη, ρε. Κώστα, θα σε περάσω. Θα πάρω του Κώστα. Κομπρέσε. Φέρσε με, ρε. Φέρσε με, ρε. Τι όλα πάρει. Κώστα, ρε, τιμή για RX8. Άκουμε λίγο. Με του Κώστα το κομπρεσοράτο, το S, σε πατάω και με το RX8, το δικό σου. Λοιπόν, το χτάρι, δυο λεπτάκια να πω λίγο τιμή για το χτάρι. Και στοίχημα. Το χτάρι. Πέσε τιμή. Στοίχημα, άντε. Άμα δεν μιλάμε στον πλάκι. Λες μια πασιτσάδα. Το χτάρι έχει καινούργιο μοτέρ, εμπλυταρισμένο από Αδάμο, έχει πόρτινγκ, θα το βάλω και πρόγραμμα, δώρο. Το σασί είναι άψογο, ατρακάριστο. Δουλεύουν όλα μέσα, τα πάντα, στο αμάξι και το δίνω 6.500. Είναι κόσμο. Φτιάξαμε το παράθυρο. Επιτέλους. Που, ναι. Και δουλεύουν. Φτιάξαμε φιλιά. Γεια σου, Μανάρη. Φτιάξαμε τον ενισχυτή της μουσικής. Το αμάξι δουλεύουν όλα. Τι έχεις βάλει στο όλα. Στο αυτόν. Να μην σε είναι 6.500. Καλά, είναι ρε. Κάτσε λίγο ρε μπαλάκια σας. Αυτός με. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, πραγματικά με στέλνει και τα βρίσκουμε. Καλά, άμα πει κανένα. Το μοτέρ δεν έχει ούτε 1000 χιλιόμετρα, δηλαδή ουσιαστικά έστωσε τώρα. Βασικά τόσο 500 χιλιόμετρα που ο Αδάμος και από τότε πόσα να έχω κάνει. 1000-1200, φρέσκο είναι. Παίρνει ζεστό κρύο είτε βελούδο, φαίνεται ότι είναι καλό. Μπορεί να βρει την πίεση άμα χρειάζεται, δεν έχω θέμα. Αλλά το μοτέρ φαίνεται ότι ξεκολλιάζει. Το είδε ο Τρακατέλης, πάει το αμάξι πολύ καλά το χτάρι. Ποιο το δέχτηκε, το φρέσκο. Α, το φρέσκο. Το σαμουράι, ρε, το σαμουράι. Το σαμουράι. Έχει το ποντικιτάκι του αεροδομή πίσω. Γενικά, εγώ το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Να σου πω την αλήθεια, με μισή καρδιά το δίνω και το παιδί ήρθε τη πλάση, το είδε, ήταν έτσι που το πάρει και το έλεγα ρε φίλε. Και όταν με πήρε και μου λέει, θα το πάρω τώρα τουλάχιστον γιατί θέλω να καταθέσει. Απ' τη μία είπα, ναι, ρε φίλε, το δείξω λίγο ακόμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να το δώσω. Όχι, είναι καλό, ρε, καλό. Έχω δύο. Α, επίσης. Αλλά είναι καγκουρό. Επίσης, ναι. Πουλιέται η Εύη, τη θυμάστε εκεί πίσω. Α, ναι. 1000 ευρώ όποιος τη θέλει. Εγώ στο μεταξύ στα κυκλώματα τα δικά μου το έχω πει και έχω ήδη ενδιαφερόμενο. Για την Εύη. Ναι. Η Εύη 1000 ευρώ όποιος τη θέλει την παίρνει εδώ. Έχει το μοτέρ έξα, ανοιγμένο, το κλείνει. Είναι καλό το μοτέρ. Καλό είναι το housing είναι καλά. Μπορεί να το κλείσει και ο Αδάμος, αν εδώ σε κανένα μήνα. Όποιος θέλει παίρνει για την Εύη. Αλλά θα πρέπει να πληρώσει το ρεπίλ και τα σχετικά. Αυτό γιατί δεν το έχει ανοιγμένο. Τα δώρα, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Επιτρέπονται τα δώρα λε στο κανάλι. Ναι, επιτρέπονται. Ναι, γιατί το έχει κλείσει. Και πώ το. Το έκανα εγώ τώρα. Πού σε έκανε το δικό μου χάκερ, χάκερ. Με έχει βάλει για να διαχειρίζουμε και τα μηνύματα. Γιατί άνοιξα δώρο Τρακατέλη, τι είναι αυτά τα δώρα. Ποιο είναι. Τι δεν μα κάνει δώρο, μόνο εμεί τα δίνουμε. Λέει να στέλνουν στο σκούφι για τα δώρα. Σε σένα, δεν κάτι στο για τα δώρα. Ναι, στο σκούφι. Δεν βλέπω κάτι, ρε. Να με εδώ, δεν. Παιδιά, ενεργοποιήσω σκούφι στα δώρα. Εντάξει, θα τα δούμε. Δεν έχω και παταρία. Τι δώρα ενεργοποιήσω Τρακατέλη. Τι δώρα, τι άμα στέλνουν. Πού να ξέρω, το είχατε απενεργοποιημένο. Εντάξει, δεν πειράζει. Και στα τσάτ είναι μέσα. Τόση ώρα δεν μας δίνανε δώρα τα παιδιά, χριστουγεννιάτικα. Φίλε, μακάρι να μας κάνει ένα. Άλλο τον donate. 50 ευρώ ο Φίλιππας, ναι, Φίλιππα. Το παιχνίδι έχει βγει, ρε παιδιά, σαν Resurrection Garage λέγεται, πείτε κατεβάστε. Το παιχνίδι λέγεται Resurrection Garage. Με τον. The Game. Τέτοιο να πατήσει, το Stamot, το βιατζάκι.
Αυτό έχει και πρόγραμμα και εξάτμιση και εισαγωγή. Εντάξει. Και, και βολάν. Δεν πάει καλά, το ξέρω, ναι. Αλλά. Δεν έχει σχέση. Και με μένα προπάτησε να βάλω. Αλλά εγώ δεν 55 ακόμα πολύ. Όχι, θα κάνουμε και το Μωσάνι και το. Εσένα τι, σένα δεν κάνει. Μωσάνι, παιδιά, για να το πιάσουμε πρέπει να έχουμε τελειώσει. Το Μίκα δεν έχει τελειώσει ουσιαστικά. Το έχει τελειώσει. Το Μίκα 3. Το Μίκα 3 που είναι αυτά που θέλω να κάνουμε για να ανεβάσουμε ακόμα πίεση. Ανταλλαγή από το 36 με την Εύη. Έχει την συνταξιδομή του Ιντανίου και φοράει πίσω κοντό κορονοπίνι. Όλοι οι μαγιά δεν κορονοπίνι. Από εκεί που παίρνει πολύ. Από εκεί παίρνει. Θα μαζέψω πια. Μαλάκα το δικό του. Το έριξα μια κολόνα τελείωτη. Και άλλο δικό. Έτσι αλλάζω. Τι είναι. Έλα ρε. Πες το. Το ξέρει. Δεν ξέρει. Τίποτα. Σε πατάει λέμε το ρίξω αυτό του με το δικό σου. Εντάξει. Τι λες μαλάκα. Το πρόγραμμα δεν σε πατάω μαλάκα. Όχι, εγώ έχω πρόγραμμα. Τράμπα έξω 46. Ανάβω τα αίματα, αυτά μου αρέσουν. Τράμπα έξω 46 και με 1,8 μετά ρεξιδιά. Πάμε μετά. Περίμενε, και με 2,55. Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω. 1,8 κουπέ με το ρεξιδιά. Ωραίο, αυτό πίσω. Όχι, ρε, δίπορτο, δίπορτο. Το 46. Σαν του που σύρει το Μητρία, καμία σχέση. Κάτσε, ρε. Και ατμοσφαιρά. Ναι, ρε, μα 18 ρε, μαλακά. 18, μαλακά, όλο και βάλει κομπρέσορα. Ποιο ωραία. Το ο Νίκος, ο Ερμενικιώτης το 46. Ποιος τι δεν είναι ο Ερμενικιώτης, το Μουσίνη είπε, το Μουσίνη είπε. Γιατί τι λέει ο Μουσίνης, πατάει. Ωραία, μαλάκα, δεν μπορώ ρε μαλάκα. Αφού μην τρένε ρε μαλάκα. Τις τρίχες και χάλασε. Όλα καλά, όλα, ρισέτε με χωσιακή. Μαλάκα, με πάτε από ένα. Αλλάζει την Εύη μέρα στους 46, λέει. Μου είναι το κοινό, είναι σε καλό χωσιακή. Το δικό μου, την Εύη. Μισό, μισό. Κάτι πρέπει να κατάλαβε. Έψω 46, 18 ρε, αλλάζει την Εύη. Όχι, όχι. Τέτοια κλειψιά ρε, θα έλεγα να κάσα την παπέλα. Εγώ θα έλεγα, ξέρω θα έλεγα ναι, αλλά το θέμα είναι η γυναίκα που δεν έχουμε αυτή στο παιδί ακόμα και δεν έχουμε λεφτά να αυτήσουμε παιδί. Ναι, ισχύει. Οπότε καλά πήγε αυτό. Donate, παίζω να κάνω donate. Θα πάρουμε μια λεκάνη, ρε μαλάκα. Θα πάρουμε μια λεκάνη, θα το πετάξουμε δύο. Θα φέρει παστίτσιο αυτό εκεί να μοιράζει. Πρέπει να πουλήσω το ένα οχτάρι. Μακαρονοσαλάτι θα πρέπει να πέσει κασέρι, πεινάμε. Δεν έπρεπε να πουλήσω το οχτάρι μου το τελευταίο, να σα το δάρω. Τράκα λέει ο άλλο το 68. Δεν είχε ο τράκα. Σαν λέει το κουπέ με το τράκα. Δεν είχε ο τράκα. Πουλήθηκε. Θα βρει τώρα σε κανένα μήνα, μην αγχώνεσαι. Μαλάκα με έκανε ένα μια πουσιά. Τέλο που δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Κάτσε και στο μικρόφωνο. Βρήκα ένα με 44.000 χιλιόμετρα από κάπου και το έδωσα να μου το ελέξει κάποιο και μου το πήρε αυτό. Αλήθεια. Με γύρισε το μυαλό. Α, ωραία άνθρωποι. Δεν θα πάμε νύχτα τώρα. Φίλο ή το κανάλι. Μεγάλο παράτο ο μάγκα. Φίλο ή απλό το φρίξο κανένα. Υποτίθεται φίλο. Φίλο φίλου, ρώτησε με. Υποτίθεται φίλο. Γάμισε το. Αρισέ κάτι. Μαλάκα. Καλό. Καλό. Την επόμενη φορά στείλε μένα. Κόκκινο. Εδώ του στείλανε μήνα. Στείλε μήνα μέσα. Δεν απάντησα εγώ και πήγε το πήρα αυτό το σώμα. Ναι, αυτό δεν απάντησε. Το χάναμε την Τρίτη. Έρχομαι να το πάρω και να δω. Και έπρεπε να πει αδερφέ, σου στείλανε μήνα. Μπε το πάρω το φτάρι. Με δουλεύει τώρα. Θα σε δώσω καμία με την πηγαρή που θα σε πω εγώ μαλάκα. Εμένα με στείλανε. Δεν στείλανε τώρα και δεν απάντησα. Θα πάρω τα μάξα. Δεν σου στείλανε για τον άλλο με το μαύρο που τον έλεγε. Θα το δω και μετά. Αφού με στείλει μάπα. Στράβωσε κιόλα ο άλλο. Ένα ήταν τόσα λεφτά. Το άλλο που είναι τόσα λεφτά δεν ξέρει και τον έχω στείλει και τον έχω κάνει και στο Messenger και στο Instagram. Δεν έχει τίποτα. Θα το πάρει εσύ. Λέω αυτό δεν έχω πρόβλημα, λέω. Τι α κάνω. Μάγκε στο πέρσι μετά. Αν δεν με βρίσκεται μένα, επειδή αυτό τα παίρνει όλα σκούπα. Εννοείται. Στείλτε στον Παναγιώτη, Παναγιώτη πάντα πάντα. Το πόρισμα είναι ένα ότι επειδή με ρωτάνε και μου λένε οχτάρια που βρίσκεται, υπάρχουν οχτάρια και φίλοι. Μαλακά, άμα σε πω πώ θα το παίρνει αυτό τώρα θα ανεβίζει το ταβάνι, άσου. Ξέρω πώ θα το παίρνει. Αν το παίρνει, ξέρω πώ θα το παίρνει. Ξέρω πώ γίνει η βίδα των άλλων. Με έχουν φάει να ψήσω το θείο μίσο να πάρει αντί για την βεβέ που έχει να πάρει το λέξη του Ελέχα 300. Ναι. 400. Ελέχα 400. Το σεντάν, δηλαδή για οικογενειακό αντί για την BMW να έχει το LS 300. Άλλη κατηγορία βέβαια έτσι. Του Μπανάρα. Είδα σήμερα 450. Εκείνο είναι GS. Δεν παίρνει ένα ASF να γουστάρουμε να γίνει πόλεμο. Όπου και εκείνο είναι πολύ μεγάλο. V8 και βγάζει και ένα θόρυβο. Και 400 άλλα. Έψαχνα εγώ την πρέπει να πάρω. 472. Έχει τρία στην Ελλάδα που μιλήσαμε με τα παιδιά που ήταν στην Αλεξανδρίδη. Είναι τρία στην Ελλάδα και δεν τα πουλάει κανείς. Ναι, τι ο Μίτσο, τι θα γίνει με το GTR, θα μας γαβλώσουμε κανένα βίντεο. Βάλ το μπρος τώρα να το κοφτιάσουμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ τον παρακαλάω συνέχεια, παιδιά, τον παρακαλάω. Πάμε το GTR, πάμε το GTR. Πάμε, αλλά με τι να πατήσουμε, δεν έχει κανένα. Δεν είναι να πατήσουμε. Θέλω γνώμη του θείου Μίτσου, λέει, για το CLK το 320 που είχε. Ναι, πολύ καλό. Μπράβο, αυτό τέλος. Πάμε προχωράμε. Πολύ καλό. Μην ρωτάμε πάλι γνώμες του, θα κάνει το ολόκληρο επεισόδιο. Άμα ξεκινήσουμε τις γνώμες. Τι σου λέει, γιατί ρε, ας πούμε. Αφού το ανέβασε τώρα πάλι. Τα ανέβασε, πώς τα ανέβασε.
Σιγά ρε, ο Γαβιάς. Τι άλλο κάνει και του Νίκου, ρε. Στο κρεμό. Γιατί ρε μαλάκα, το έκανε στο 2.30.76 βάλε πάνω, μην είσαι κακός τώρα. Γρήγορα, αυτό σε έκανε πολλά πάντως. Ναι, το κάνεις πολλά, σου πω αν είναι το ίδιο. Θυμάσαι εσύ, κάνε το λίγο, έχω και βίντεο. Τώρα, τώρα. Θυμάσαι, ξέχασε τα τζιζ. Τα θυμάμαι όλα. Τα εντάξει. Θυμάμαι όλα. Μπαίνω σε fly mode μόλις μπαίνω σε φτιάξη. Έχουμε δώσει όλα. Έτσι, μόνο τουρπίνα είναι η τελευταία. Θα δώσουμε. Στο κλείσιμο τουρπίνα. Στο κλείσιμο, να μείνουν 50 άτομα και κοιόμαστε. Η τελευταία των Τζαμαϊκανών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πω, πήγε 11 ώρα. Να πει ο Μίτσο μια ιστορία, ρε φίλε. Θα μα πει μια ιστορία, να κλείσουμε μια ιστορία. Γενικά έχουμε να πούμε. Έχουμε βάλει τόσο ωραίο background γύρω-γύρω, κάτι πράσινο εδώ πάνω, πράσινο εδώ κάτω. Αυτό δεν το ανάψαμε, δεν το θέλαμε. Για πε. Να πω μια ιστορία με ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Που πέθανε τώρα, πέθανε. Που κλείσαμε τον δρόμο μια φορά. Τον Κόκοτα. Ναι. Αλήθεια, πέτυχα. Επειδή ξέρω ότι είναι αυτός τρελαμένος τα μάξι, αυτό το είπα. Για πες. Είχε ανέβει μια φορά πριν πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια, ναι. Τότε που έχεις εμένα δηλαδή, που έχεις το FD. Ναι. Είχε ανέβει μια φορά και τον είχα συναντήσει σε ένα συνεργείο. Είχε έρθει να δει ή ένα MG, ήταν ένα Triumph. Κάτι τέτοιο ήταν. Ένα περίεργο. MG πολύ. Σαν αυτό του. Ναι, παλιό, παλιό MG όμως. Παλιό, παλιό. Της εποχής του. Παλιό. Και κάπου ήθελε να πάει, αλλά δεν ήξερε γιατί αυτός δεν ήξερε από το Θεσσαλονίκη. Και μου λέει, εσύ λέει, μικρέ, θα με πετάξεις, λέει, μέχρι εκεί. Πού σε βρήκε. Είχα πάει και εγώ εκεί στο συνεργείο. Ναι, είχα πάει και εγώ εκεί στο συνεργείο. Θα το πάω τον άλλο, το λέει, θα με πας σπίτι. Τι άλλο, άλλη σειρά, άλλη. Είχα πάει και εγώ στο συνεργείο του συγκεκριμένου. Μου λέει θα με πετάξει, σε πετάξω. Λέω πάμε με τα πόδια. Λέω 5 λεπτά είναι. Πάμε, λοιπόν, πάμε μαζί. Και όπως βγήκαμε στο ένα πολύ κεντρικό δρόμο του μοναστηρίου, με το που τον είδε ο κόσμος, ήταν απίστευτο. Idol ήταν τότε. Ναι, ναι, και πάντα ήταν μέχρι να πεθάνει. Πάντα ήταν. Σταματήσαν, σταματάγαν, το χαιρετάγαν. Έκλεισε ο δρόμο, έκλεισε ο δρόμο. Απίστευτο. Τι αμάξι τότε. Το FD. Αυτός ήταν ακριβώς όπως τον έβλεπες, ήταν έτσι πάντα χαμογελαστός. Ναι, ήταν χαμογελαστός. Πολύ... Πολύ κυριλέ, πολύ... πολύ τώρα γίνεται το ίδιο με σένα όμως, έμαθα. Πηγαίνεις σε μέρη και σε ένα θείο Μίτσο. Μένουν τα λίγες ανάμεσα στον δρόμο και σε κλείνουν τον δρόμο. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ωραίος, ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος. Πήγε, πάει με τα λίγα κάπου παραδόσεις τώρα φορτηγό, χημικά και αυτά. Ναι. Και είναι ο άλλος και να τον προλάβει, μπαίνει μπροστά και τον κλείνει και τον θείο Μίτσο μόνο. Τι λέω. Να περάσω όμως. Ναι, ρε θείο Μίτσο. Ναι, ένα παιδί στο ρεόκαστο. Πού θα το κλείκεις από εκεί. Τρακαντέλη, πού θα βρω φθηνό VTI. Έχει το τρακαντέλη παιδέξει. Στο καρ. Άμα το προλάβεις να το πάρεις από μένα, θα το βρεις. Μαζεύει τα VTI, μαζεύει και τα Civic. Αυτό γιατί το κάνεις, φίλε. Έχεις ανεβάσει την τιμή μόνο σαν τον Κανιόγλου με τα RX8. Η τιμή από τα RX8 ανέβηκε από τότε που κάναμε το πρώτο βίντεο που το πήρα εγώ, το πρώτο το RX8 από το τέτοιο. Πω πω φίλε, ήταν αυτό. Ήτανε φίλε, πήγαμε εκεί και κοιτιόμασταν. Ο πολιτής ήταν μεγάλο σακάρι. Την επόμενη φορά να πει κάτι παραπάνω για το CLK, το 320 πολλά είπε. Εντάξει. Καλό Μαξέλος, ναι. Τι να πω. Έρχεται και ο πολιτής και ανοίγουμε... Ωραίο, πολύ ωραίο, ήταν φτιαγμένο, ήταν όλο μπράβος. Ναι, ήταν όλο... Όλο μπράβος, φρένα, αναρτήσεις, εξατμίσεις και πολλά χρήματα επάνω, έτσι το πήρα από τη Γερμανία. Και άλλος λέει κόψε τα αστεία, λέει στήλους Γερμανία τώρα για να σεξ. Εγώ πάω. Κολώνεις, κολώνεις, κολώνεις. Εδώ κολώνει να πάει Αθήνα, ρε. Όχι Αθήνα, πάω. Θα πας. Αθήνα, πάμε. Πάω, ναι, με το δικό μου τα μάξι. Έλα, δίνω το δικό σου. Το... Έλα, γιατί έχει αρχίσει να τρώει και το δίσκο στο Σουμπαρού. Πρέπει να φορτώσω το Σουμπαρού. Μην μείνω, να τραβήξει. Θα πάω με το ΜΚ 3. Δεν μου λες δίσκο στο Σουμπαρού, Γιάννη. Άντε, γεια. Ποιο Σουμπαρού. Στο Forester. Για να τον αλλάξει. Είναι για αλλαγή. Έχει αρχίσει να παντρεύει. Για όλο κολοκοντρόνη. Φορά και αυτά πολύ. Τι αντί για αλλάξει. Τιμή ο δίσκο. Κάτσε να σε πω, επειδή το πούμε. Για όλη την εργασία. Η εργασία όχι, είναι σχετικά φορτωσμένη. Α, είναι, εντάξει. Το δίσκο με τρόπαξε ο Παναγιώτη. Εντάξει, έχουμε κατεβάσει. Έχουμε κατεβάσει. Είναι τρακίντο γι' αυτό. Έχουμε κατεβάσει. Είμαστε στο Μπαρούι Μπρέζα, wannabe. Ναι, και τι είναι που είναι τρακίντο. Δεν ξέρω. Έχει ένα ακόμα τσάκι. Άσε μα μπορεί. Βγάζει ένα ακόμα τσάκι που πάει πίσω. Παλούκι είναι το εστρία που κάναμε προχθές. Εκείνο να δεις. Τι εστρία, πότε. Το έλ. Οι τιμές, ένας λόγος που οι τιμές έχουν πάει στα αυτοκίνητα στο Θεό, όχι μόνο τα παλιά τα δικά μας και αυτά εδώ πέρα, είναι ότι εκτός ότι η όλη φάση πάει στα ηλεκτρικά, που σε 10 χρόνια μόνο ηλεκτρικά να αγοράζεις, ναι, που έχει τα θέματα του και αυτό. Ο άλλος λόγος είναι ότι λόγω των ελλείψεων που έχουν σε τσιπάκια και σου έχουν μανταλάκια, πας να αγοράσεις ένα μάξι. Παρένθεση, έρχεται και ο Στέφανος από Μαρμαράλη για το NSX να φέρει γούρι. Τι γίνεται, δεν χωράμε. Δύο άτομα μπαίνουν μέσα. Δύο άτομα μπαίνουν, δεν χωράει. Πώς θα γυρίσει. Τι είναι το Forester. Τι είναι.
2099. Το Forester 97, SF. SF είναι, μπράβο. Δημητρό. Μπράβο, ναι, ναι, EJ20. Εγκυκλοπαίδεια. Που λέτε... EJ202 έχει. Εντάξει. Είναι το ίδιο. Πόσα άλογα είναι, ρε. 127. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Έχουν ανεβεί τιμές γιατί άμα πας να αγοράσεις ένα καινούριο αμάξι τώρα, ο κόσμος αγοράζει καινούριο αμάξι, σου λέει αναμονή 7 μήνες, 5 μήνες και το παίρνεις, πληρώνεις και έρχεται το 7ος μήνας και σου λέει λίγο καθυστέρηση ακόμα, πήρε φίλος μου Jeep. Ναι, αλλά δεν σου δίνουν στάνταρ τιμή. Ναι, και αλλάζει και ο τιμή. Γιώργος από Ιταλία με τον Jaguar, σε διακόπτω sorry, λέει πως υπάρχει NSX εδώ σε μένα Ιταλία, Έλληνας το πουλάει με ενδιαφέρεστε, 25.000 χιλιόμετρα κόκκινο. Όπα. Γιωργάρα, κάνε τα κονέ. Ιταλία είναι να πάει το για δουλειά. Είναι να πάει για δουλειά. Γιώργο, κάνε τα κονέ. Κάνε τα κονέ. Μακαρονάδα, μακαρονάδα. Σκούφ. Πρέπει να πας μαζί προς την Ιταλία. Γεια σου, Ιταλός. Θα πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Με ξεπερνάει το ότι υπάρχει εξάφτρος δίσκος για το δικό σου μαγαζί. Λέει, είμαστε σπορ. Τα κάνω για το τουρμπό. Όχι, για το δικό σου μοτέρμικα. Με το τουρμπό ίδιο. Έχει χιλιάρικο. Πρέπει να σου λυθεί το τουρμπό. Έχει μαμά. Έχει μαμά, έχει. Εξέντη και σάξ. Πόσο? Και σάξ. Κις. 2,5. Κις. Ναι. Μαζί με εργασία. Κις. Κάτι καλά. Ρώτησε τελευταία πόσο πάνε δίσκοι για το RX8. Πόσο. Για πες. Όχι, ήτανε. Ποιο RX8. Το RX8. Το κόσμο ή το τσάλι. Ίδια είναι. Δεν είναι ίδια, η ίδια η τιμή είναι ίδια. Δεν αλλάζει. Πόσο μπορεί να πήγα δηλαδή. Γιατί τι έγινε. Τώρα θες να πω να σε δείξω. Ναι, πες μας. Παραπάνω στον κόσμο. Πες μας. Εγώ 4 τα είχα αφήσει. Και πέρσι 4 έκανα. Ο δίσκος για το χτάρι κάτι τέτοιο χτάρι. Γιατί μπορούν. Γιατί είναι από χρυσάφι. Γιατί σου λέει το αμάξι, όπω όταν είχα πάει να πάρω τα λεφτά το Ezio 2000 το έχω αγοράσει, πήγα κάπου για τα λεφτά Ezio 2000. Αρέσει αυτό φθηνό. Και πώ σε επίσημο τέτοιο. Κάτι πηγαίνω και του λέω θέλω αυτό το αμάξι. Μου λέει 5.000. Σάξε η σύνο, ό,τι και να πει. Λέω κάτι τέτοιο. Το αμάξι που λέτε τότε που λέγανε 7.500. Ναι, αλλά όταν τα καινούργια έκανε 50 μου λέει. Αγοράζει ένα λεφτό για να μάξι που έκανε 50. Λέω μα ναι, αλλά το ίδιο πράγμα. Και εγώ ρε, γιατί το μη το χτύπησα εγώ. Το δίσκο καινούριο εκ το χτάρι μου, που πολλά άλλο το ξέρει. Αλήθεια. Ναι, ναι, σχεδόν καινούριο. Καταλήτη έχει. Όχι. Γιατί απλώ τον καταλήτη μου. Ξέρω τι πουλάω, αλλά γιατί ποιο ο λόγο. Δεν θα ξυλώσω τα μάξι μου. Άμα έχει καταλήτη το χτάρι σου, ναι. Ανεβαίνει τιμή μπρο 5 εκατοστάρικα. Επειδή μπορεί να πουλήσει τον καταλήτη 5 εκατοστάρικα, τώρα αυτά είναι γυφτο τέτοιε. Άμα... Αυτά είναι τα δικά μα. Αυτά είναι τα δικά σου τα γυφτο τέτοια. Καλά, τα δικά μα. Δεν το αρνητικά λόγο τέτοιο. Εννοώ ότι είναι μάτζιρο σκοτσέζο, αυτό εννοώ. Καλά, εγώ πήγα το άλλο με το. Να μην πω τώρα τιμή και έχει και καταλήτη πάνω. Εντάξει, συγχαρητήρια. Δεν εννοείται συγχαρητήρια. Όταν κάνω γέννηση και όλες. Πώς μπαίνω στο giveaway για ποιο. να γίνουν μέλη δεν πρέπει, τι πρέπει. Για ποιο. Όχι, τις τέτοιες δώσουμε στα μέλη. Τις έδωσα. Ναι. Τούρμπο έμεινε. Το τούρμπο θα πάει σε όλους. Πάμε στα σχόλια. Πάμε στα σχόλια. Λοιπόν, ξεκινήστε. Θα περιμένετε που την κερδίσει το τούρμπο όμως. Κάτσε από τα μέλη θα το κάνουμε. Το τούρμπο. Ναι. Όχι, όχι. Τι κοιτάω. Όχι, για όλους είναι. Εδώ. Ναι. Για το τσάλι. Α, να πω κάτι στα μέλη. Ναι. Λοιπόν, φύγε από εκεί γιατί είναι κάτι τέτοιο. Άιντε καλά. Τόσο δεν έκανε πέρσι, ανέβηκαν. 7-8. Έλα, ξεκινήσανε βαράνε. Για το τσάλι, αδερφέ. Άντε καλά. 4 λεπτά. 4-30. Τώρα έφυγε 7. Όχι, ρε. 7-29 δεν έγραφε. Ναι, το από πάνω πρέπει να δεις. Τέλος πάντων. Εξέντη ή πιο ακριβώς. Τίποτα, χτυπάτε δίσκους. Φερμουή και γεια σας. Blueprint είναι όντως. Αυτό σου λέω. Blueprint 5-6. Όχι. 4. Εντάξει. Ναι, ρε, είχε και τέτοιους, γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά ποτέ δεν τους έχει. Η Blueprint είναι παλιά ή τέτοια. Ναι, όχι, καλή είναι, εντάξει. Λοιπόν. Τι θα να πω. Για τα μέλη. Για τα μέλη. Τι πολύ ωραία. Λοιπόν, μια λεπτομέρεια για τα μέλη. Τα μέλη είναι παιδιά τα οποία χωρίς να έχουν κάποιο κέρδος άμεσο, δηλαδή με το που γίνεις μέλος, δεν είναι ότι ξαφνικά παίρνεις content και αυτά εδώ πέρα κάτι άλλο. Το κάνουν επειδή γουστάρουν και επειδή τους περισσεύουν κάποια χρήματα, είτε 2, είτε 5, είτε 10, είτε 15 ευρώ που είναι τα επίπεδα. Και βοηθάνε το κανάλι, γιατί είναι ένα ποσό που μπαίνει από τα μέλη, το οποίο βοηθάει, φεύγει στα έξω εδώ πέρα τα σχετικά. Υπάρχουν άτομα που είναι 3 χρόνια μέλη κάθε μήνα, οκ. Okay. Και το λιγότερο που μπορώ να κάνω, ξέρω από αυτή την κλήρωση και τα σχετικά, και κάποιες ακόμα που ετοιμάζουν τα μέλη, ας πούμε για τα μέλη θα δώσω κάποιες μπλούζες, μόλις βγουν τα μπλουζά και τα φούτερ, θα κληρώσω. Αλλά το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, που σκέφτηκα, ήταν να δώσω. Να βλέπουν κάποια βίντεο, όταν έχω βίντεο σηκώσει και έχω και ένα δεύτερο από πίσω πρόγραμμα να το κάνω μοντάζ, να το ανοίγω και για τα μέλη, να βλέπουν ένα βίντεο πιο πριν, μια μέρα, μισή μέρα, κάποιες ώρες, αυτό. Το οποίο είναι ένα content που θα το δουν όλοι, απλά το βλέπουν τα μέλη.
μόλις το είπα αυτό ή το έκανα 5-6 φορές, 10, γιατί δεν γίνεται όλα τα βίντεο, βγήκανε κάποια παιδιά, απλά όχι mail, ξέρω εγώ, subscribe, και δεν τρέπεσαι και για το, απλά, για το χρήμα. Απλά, άλλα παιδιά είναι απλά. Δεν ήταν παλιά στο κανάλι. Ναι, δεν ήταν παλιά, το ξέρω. Ναι, δεν τρέπεσαι, για τα λεφτά το κάνεις όλα και εμάς μας πετάς και εμείς σε στηρίζουμε. Και τους λέω, γράψανε πράγματα, απογοητεύτηκα, γιατί δεν είναι haters τα παιδιά, είναι του καναλιού, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπετε έτσι. Ανοίγω, σηκώνω βίντεο για εσάς, το βλέπετε. Θα το δείτε κι εσείς στο άλλο βίντεο που ετοίμασα δεύτερο, μετά από μερικές ώρες, το άλλο πρωί συνήθως, και ανοίγω για τα παιδιά που δίνουν κάτι, βοηθάει το κανάλι το παραπάνω, κάποιες ώρες πριν το ανοίγω το βίντεο και φρικέρνετε κάποιοι. Δηλαδή, είναι δυνατόν, αλήθεια τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό βίντεο που να μην το έχουν δει όλοι. Έκανα με το YouTube, αυτό δεν το ξέρετε, τον Παναγιώτη εδώ πέρα. Έκανα meeting με το YouTube, θυμάστε που σας είπα, όταν πάμε κοντά στα 100.000 μέλη, subscribers, θα μου δώσουν ένα contact το YouTube να μιλάω κατευθείαν. Μου δώσαν μια Ιταλίδα, μια κοπέλα. Έκανα live. Δεν ήθελε η κουφάλα. Μπορώ, εσένα, Ιταλικά, μακαρόνια φέρει, μακαρόνια. Κάναμε ένα video call εδώ πέρα, μιλήσαμε για το κανάλι και το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι ξέρεις τι, έχω δει ότι δεν προωθεί τα μέλη σου. Με το να δίνεις, γιατί το YouTube μου δίνει συμβόλες, με το να δίνεις λέει, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα λόγω διαφημίσεων και τα σχετικά, όπως και στην Ιταλία, βέβαια λίγο καλύτερα, αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έχει χρήματα πολλά από τις διαφημίσεις, μπορείς να βγάλεις λεπτό από τα donators, τα παιδιά που σε κάνουν join. Αλλά βλέπω δεν είσαι το σπρώχνεις και έτσι λέω μια, έχω υποσχεθεί την πρώτη μέρα, okay, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσω, γιατί μου λέει, κάτσε ρε, σπίγια, γιατί μου λέει, μπήκε κόλληση, είναι ωραίο το χαιδάκι. Βελτιώσαν τα νήτρα, βάλει νήτρο και πάτα, δώσε γκάζι. Δεν το σμπρός και λέω, είχα προσχεθεί τα παιδιά από την πρώτη μέρα ότι δεν θα δώσω κλειστό βίντεο σε κάποιον που θα το δει, δεν θα το δουν όλοι. Δεν θέλω να δίνω privé content μέσω πληρωμής. Άλλα ελληνικά κανάλια το κάνουν. Μόνο στο OnlyFans. Η συγκεκριμένη μου το είπε ότι όλα τα κανάλια το κάνουν, λέει αυτό. Δίνουν content στα μέλη. Λέω ότι δεν πρόκειται να το κάνω. Το μόνο που έκανα λέω είναι να τους δίνω κάποια βίντεο πιο νωρίς. Και λέει, έστω, okay, αυτό ή κάποια δώρα λέει δώσω και αυτά. Φανταστείτε μου το πρόκειται το YouTube και εγώ είπα όχι. Θα τα βλέπετε όλα τα βίντεο όλοι. Και η αντίδραση που είδα μερικά άτομα ήταν απογοητευτική, απλό αυτό έχω να πω. Δηλαδή, εσείς δεν. Να πω ότι δεν ντρέπεστε που κάποια παιδιά κάθε μήνα βοηθάνε. Βλέπετε τόσο content δώρο, δωρεάν. Βλέπετε σχεδόν. Την περσινή χρονιά ξέρω πόσα βίντεο βγάλαμε σε 365 μέρες. 360. 370. Γιατί είχα διπλά και τριπλά. Βλέπετε. Και όλα είναι 40 λεπτά, μία ώρα. Ναι, δεν είναι 5 λεπτά. Okay. Βλέπετε σχεδόν κάθε μέρα. Βέβαια, με σένα, τι είχα. Μπαμπά, μα καθάρισα και έφυγα. Στο πλούφο το τσαγάκι σου από εκεί. Τι μου και φέρατε αυτό το κοκοράκι. Έτσι. Βλέπετε τζάμπα content κάθε μέρα. Κάποια άλλα παιδιά. Κάποια άλλα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν και γίνονται μέλη. Εντάξει, αφήστε να του δώσω κάτι που ουσιαστικά θα το δείτε κι εσεί. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είμαι μαλάκα. Τρολάρι το καναλάκι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι σοβαρό απλά, γιατί σου απογοητεύτηκα από κάποια τέτοια. Να δώσουμε το χέρι, Γιάννη, μου έχει φύγει το χέρι από το κουμπί. Παντού, παντού υπάρχουν. Ναι, ας δώσουμε το τρούπ, άντε. Ο Γιάννης θα το δώσει. Ο Γιάννης θα πει στο. Γιάννη! Έλα, θα σε σκίσω σε λίγο από μέσα. Σε μελλοντική version το παιχνίδι θα και real online. Δηλαδή θα κάνεις κόντρα με άλλον. Αυτή τη στιγμή το έχεις με τον πολιτιστή μόνο, απλά βγαίνει η βαθμολογία στους χρόνους που κάνεις. Επίσης, σε μελλοντική, στην τελική version θα έχει και time attack που θα μετράει χρόνο και θα μπαίνει σε θεατρικέ με τον χρόνο. Γιατί δεν βάλανε τη μίστη του αεροδρομίου. Θα μπουν και αυτές. Αν πατήσεις εσύ και αυτές, θα λεπτάζω σου, θα μου εξπάρει τώρα. Λοιπόν, πες ένα στο, πάντε. Γράψτε όλοι τούρμο από κάτω. Γράψτε τούρμο τράξ. Γράψτε τούρμο. Έλα, η κλήρωση για το τούρμο. Κληρωτίδα. Κληρωτίδα. Πολύ καμπρό μήνυμα εδώ, βέβαια. Κάνε τους λίγο χρόνο να γράφουν τούρμο, γιατί έχει καθυστέρηση το τέτοιο. Τούρμο, τούρμο, τούρμο. Το δώσουμε γενικά ή στα μέλη. Γενικά, γενικά. Ναι, μέλη πάρτα αρχιά. Στα πάτα, ρε. Τόση ώρα σου κλείνουμε τα αυτιά, ρε. Στα μέλη, στα μέλη θα δώσω μπλουζάκια μόλις μου την άλλη εβδομάδα. Και ένα μπουκάλι νερό. Παιδιά, με τις κολόνιες που θα σας πω το link αύριο το πρωί. Με τα μπλουζάκια, με όλα αυτά όταν τα αγοράζετε, βοηθάτε το κανάλι. Σας λέω γιατί εντάξει, είμαι λίγο σε μια δύσκολη φάση. Γι' αυτό και πουλάω και το χτάρι. Πρέπει να φευτίσω την κόρη μου. Μαλάκα, τι τιμές είναι αυτές που έχετε βάλει σε εξαρτήματα. Εγώ. Παίζω τους αγώνες 175 και αυτό έχει 10.000. Κέρδισε μόνο ένα αγώνα, ρε φίλε. Τι 10.000, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, πώς. Αδερφέ, πρέπει να δεις τα εφημίσεις. 4.000 στο τουρμπό, τι είναι, η γκάρτ που πήρα 1.200 είχε. Ποιος είσαι, ρε. Να φαρμάρεις λίγο. Μαλάκα, και από εδώ θα βγάλεις. Γράφουνε τούρμπο. Και από εδώ θα βγάλεις. Γράφουνε. Πες. Να πω. Stop, πότε θες. Να πω stop. Πότε.
Να πω. Θες. Να πω τώρα. Πότε θες. Στοπ. Ορέστης Κασόλας. Μακρύς. Ορέστης Μακρύς. Είναι και μέλος. Ορέστης Κασόλας. Ορέστης το πήρε. Ναι. Ορέστης είναι το παιδί με... Δεν είναι Ορέστης που μας έστειλε την κρέμα που πλένει στα χέρια και με την μπέμπα που έχει μπέμπα. Ορέστης εσύ δεν είσαι. Δεν ξέρω. Από εκεί που είναι και ο... με τις μπέμπες ο... Μπέμπος. Ο... Έλα εδώ έχω το βιβλίο του. Πώς θα βάσεις κάλωμα τώρα παιδιά. Ο Ζώτος. Ο Ζώτος, ναι. Κοντά στο Ζώτο. Ορέστης Κασόλας. Ναι, ο Κασόλας. Μπράβο ρε Ορέστη, μπράβο. Άντε, παιδιά, παιδιά. Στο ζώο δεν είναι. Το κράτημα, το κράτημα γιατί το βάλατε στο παιχνίδι. Να έρθει εδώ. Ήταν προχθές ο Ορέστη με πενταήμερο, πάλι με κάτι ήρθε. Α, για την έκθεση είναι φάρμα, πώς λέτε. Αχα. Ορέστη. Πενταήμερο. Πώς χρόνο. Θα κάνω το τρακίνητο του CV και θα πατάμε μαζί με το GTR μας. Ναι. Πώς είναι το παιδί. Κασόλα. Είναι Κασόλα. Είναι άλλο το παιδί. Ορέστη Κασόλα. Ναι, να το. Ένα πράγμα θα σα πω τώρα για τον Ορέστη. Ακού. Ωραία, Κασόλα, τον έχω. Ναι, όντω το παιδί είναι. Λοιπόν. Μαλάκα κέρδισε ο Ρέσι στο τούρμπο, δεν πιστεύω. Δε. Σχεδόν με BMX είναι στο τούρμπο. Άμα το βάλει στο μηχανάκι, ο Ρέσι, αυτό θα είναι πιο μεγάλο από τη ρόδα. Ο Ρέσι, συγχαρητήρια. Τούρμπο στο παπί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλό φαν του καναλιού. Μα έχει στείλει, ο Ρέσι έστειλε στην κονσόλα τη Μπέμπα που είναι δερμάτινο. Ένα ναι, τέτοιο. Ναι. Ωραία, ναι, έχει την μπάστα που μέσα. Κλέβουμε τα χέρια μα την πρώτη. Ωραία, έστειλε αυτά. Αυτά. Τα τσάκια τα πολωνικά. Α, μάλιστα. Πολέσκι, Ρόνι, Μπορτζέσκι. Δεν σε έχω σκεράσει, έχει σκεράσει όλα. Και είχε στείλει και εκείνα τα που είχα κάνει για ένα βίντεο που το είχα πει. Noodles. Πατζάρι, πολωνικέ γεύσει. Νούντε πατζάρι. Δεν τα φαγόλα, δεν κρατάει τίποτα. Νούντε πατζάρι, νούντε. Όχι, αγκουράκι τουρσί. Μαλάκα τη γεύση τη Πολωνία, αντεγιά. Έλα, δεν σα ανοίξει την όρεξη. Και νούντε ντομάτα. Δηλαδή, σαν να νούντε με το τουρσί. Μπράβο, χάρηκα πολύ για τον Ορέστη. Τι ήρθε, σε νοσοκομείο είμαστε. Νούντε δεν είπα να ανοίξει την όρεξη με το τουρσί. Του θέλω την πυριά τουρσί, το θέλω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Πάμε στο μαγαζί τώρα μακαρόνι. Άντε πάμε, συγχωρείτε. Σας παρατάμε, άμα θέλετε λάτε μαζί μας. Πάμε, ναι, πάμε, να το λύγουμε, πήγε 11 και. Φιλάκια παιδιά, κάτσα εδώ τελευταίο μηνύματα. Ταράξτε τα μαθημίτσο, έχεις να πεις τίποτα ρε. Θα μας είπε να στρώμε τον κόκο. Έλα, πες ότι θα έρθεις Αθήνα ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, αλλιώς δεν θα πάω. Ο Κριζάστο, έγινε μέλος, ευχαριστώ. Άντε, τελείωσε. Θα φάμε. Με το τρένο. Έλα ρε, τελείωσε. Μακαρόνια σκούφι. Είναι σε λίγο μία ρε, αυτό είναι μακριά. Γιατί όχι, δεν ρε. Το κάνεις αυτό. Κάνε την υπέρβαση και πες τον τηλεφωνικό. Να έρθει εδώ, να μας κεράσει όλους τέτοια. Να δείξουμε και τον μπράτσο και αυτά. Ναι, ξεφτυλίσαμε. Να μπορεί σιγά. Θα πάρει καλό μουρμούρι πίσω. Μουρμούρι. Θα του δώσει. Θα του δώσουμε ένα τούρμπο δώρο. Πάμε στην Ανούλα, ρε. Και όχι αυτά τα φλόρικα. Θα του δώσουμε. Το πιο φλόρικο. Μας πάει στο λάθο. Κάτσε ρε χοντρά, θα κάτσει πάνω. Αυτό μπαίνει στο σούπρα. Αυτό θα μπει στο σούπρο. Ρε, μην κοιτάξει τι βίδε. Τέτοιο δεν έχει. Όχι, είναι το αναβαθμισμένο αυτό. Είναι χρυσό ύφτερο, τι. Είναι μπίλετ, είναι. Εντάξει, το δεν έχει νόημα. Αν το σηκώσει, δεν πάω να έξω αυτό. Και τι να πάω τόσο πράγματι να πάρω. Ο πισινό που είναι πάντα προτιμούνι, λέμε. Πώ θα τα βγάλει. Εντάξει, και α βρει το ράμπιση. Κοντά στα 600. Θα βγάλει. Ναι, ρε. Θα σε σκίσει. Αυτό μάγει έχει χρυσή ύφτερο, τι. Το έχει σύφρο ύφτερο, τι. Σας έλειψε, ρε. Θα λιγουρεύεσαι. Πάρα πολύ. Λιγουρεύεσαι. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχει παράπονο. Δώσαμε όλα αυτά. Α! Ταράξε, σημαντικό δεν είπαμε. Πες κάτι. Είπαμε θα πάμε να φάμε και να κάνουμε και κάτι να πουλάει το. Καθίστε κι άλλο, μην φύγουμε. Δώδεκα κλείνουμε σε λίγο. Ένα τεταρτάκι, μην φύγουμε. Με το που ξεκινήσουμε, μήνυμα στο τέτοιο να κλείσετε τις κουζίνες. Το φραγκοφωνιά. Ένα τεταρτάκι, παιδιά. Λοιπόν, το μπαλένο όμως θα δοθεί όταν φτάσουμε τους 100.000 subscribers. Ναι. Θα σου στείλω και τέτοιο από την YouTube. Ναι. Τι. Θα το βάλω στο μαγαζί σου, σε τζάμ μέσα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Πλακέτα η ασημένια είναι στους 100. Η πρώτη, λέει. Ναι, η ασημένια. Τι ξενέρα η πρώτη. Ακόμα παλαιούμε για την πρώτη. Αφού δεν βοηθάνε. Βοηθήστε, ρε. Θα πάμε στον Μπούγια. Ζάρι, τι έχεις διάστηση. Πρώτη είναι σε 100 και δεύτερη μετά πότε είναι. 500. Ένα εκατομμύριο. Η δεύτερη. Ένα εκατομμύριο. Α, έχει μία, δύο στάδια, αυτό είναι τέλος. Όχι. Έχει ένα εκατομμύριο. Νομίζω είχε. Χθες τα έβλεπα. Και ένα κουτί με πράγματα μέσα ή άλλο είναι εκείνο. Χθες τα έβλεπα. Ένα κουτί με σοκολατάκια. Εν τω μεταξύ, α το ωραίο θα σου πω τώρα. Έχει 100.000. Μπορεί να έχει και μισό εκατομμύριο, δεν θυμάμαι. Έχει ένα εκατομμύριο. 10
και 100. Και πάει ασημένιο, χρυσό, diamond και το καινούριο που βγάλανε το platinum. Και λέει ότι μπορείς να παραγγείλεις και για την ομάδα σου, τώρα το ανοίξαν αυτό, δηλαδή θα σου στείλουμε ένα δώρο σε σένα, αλλά μπορώ να θέλω να πάρω για αυτούς που είναι στο κανάλι, ξέρω εγώ τον πάρω για αυτά, και τα χρεώνει 3.000 το ένα. Α, ενώ το κόστος είναι, λέει, 70 ευρώ. Α, θα λέξα μου πάρεις ένα, ξέρεις. Τρία θα σε πάρω, να τα πάρω παντού. Πράγμα, ρε. Θα κατέλεσαι ένα, θα πάρει. Θα πάρει ο Μίτσος για όλους. Το Μίτσο τον έχουμε χρεώσει, είναι 2 ώρες εδώ, έχει πάει χρέωμα. Ρε μαλάκα, για να πάρεις οδηγό να σε κατεβάσει ένα μάξι από στην Αμερική που πάμε μια πολύ στην άλλη, του δίνουμε κάτι πεντοχίλιαρα, ξαχίλιαρα. Εμείς τζάμπα θα πάμε. Από τη Γερμανία θα πάμε, δεν πάμε στην Αμερική. Άλλη πολιτεία δεν είναι. Ο Μίτσος είναι Γιώργος Κεφαλίδης εδώ πέρα. Σιγά. Με ξαψίφι θα πήγες εγώ. Να πω ένα ευχαριστώ στο Θεό Μίτσο. Θα πάρεις και άλλο GTR, τι πάει. Δεν ξέρω, να πω ένα ευχαριστώ στο Θεό Μίτσο. Καλά για τις κολόνες, αυτό το έχουμε πει. Γιατί είδα σήμερα ένα δρόμο που έχει κάνει εδώ πέρα, το οποίο το αφήσαμε γιατί ασχοληθήκαμε με το Supra, το οποίο πρέπει να μπει. Μας πήρε το feed, το top feed. Μπεκέρα Billet για το FD. Γιάννη! Εδώ ήταν, την πήγα εκεί. Μια ερώτηση, ρε φίλε. Ποιο βάγκ θα έπαιρνες? Κανένα. Λάθος άνθρωπο ρωτάς. Όχι, έχει πολύ νόημα αυτή η ερώτηση. Πες, ποιο βάγκ θα έπαιρνες? Άρα αναγκαζόσουν. Από αύριο ξανά Γερμανία στην κυβέρνηση και όλοι παίρνουν να πάρουμε βάγκ. Ποιο παίρνεις? Μπορούν να αλλάξουν σηματάκια στο λέξο. Μόνο τα σηματάκια τσέχνει. Το άρεσε το μυαλό του μέσα, λέει από αύριο Γερμανία στην κυβέρνηση. RS6. Ωραία. Εντάξει, πήρε την απάντησή σας. RS6. Ποια απάντησή σας? Γιατί? Γιατί μόνο αυτό ίσως αυτό. Ή R8 ας πούμε. Ή R8. Εντάξει, R8 ρε φίλε. Ήρθε στο μαγαζί προχθές ένα. Ναι, όντως. Βγαίνω από το. Πάω τρακατέλι εγώ και βγαίνει ένα. Με το Supra πάω εγώ και βγαίνει ένα R8 μπλε. Και το λέει πατάμε! Δεν δουλεύει ακόμα. Εμείς έχουμε και δει κανένα κόκκινο κάνει βόλτες. Όχι, ένα μπλε ήταν. Και ένα μαύρο. Ήταν στο ξενοδοχείο μπροστά από μένα. Και λέει: μπορώ να βγω από πουθενά αλλού χωρίς να περάσω από τα νερά. Λέω: είσαι δύσκολο. Εντάξει, κάποιοι ακόμα γράφουν τούρμπο, παιδιά. Έχει κληρωθεί ήδη το τούρμπο. Ένα τούρμπο κέρδισε. Φήμες λέει ότι άμα γράψει ακόμα θα βγει κι άλλο. Ξέρετε, μήπως να του πάσουμε στα δύο. Ένα στον κόλλο, ένα γαμού του σπίτι στο παπάκι και δεν μπαίνει. Οπότε. Πρόσεχε το τέλο. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ωραία, λέει ότι σε λίγο θα γίνει 18 και ήταν το καλύτερο δώρο. Ναι, είναι μικρό, σα λέω. Το καλύτερο δώρο. Χρόνια πολλά, ωραία. Μπορεί να πάρει ένα ρεκόρ. Κοιτάξτε, άκου. Να πουλήσει το Taumet. Ωραία, είναι πιτσιρικά. Με στέλνουν πάρα πολύ πιτσιρικά. Μόλι μου να περάσει 2.000. Ο Λουκάς του Παλίδης έκανε ωραίο donate, καλά και στο Ιντερνετ στο 50 ευρώ έδωσε στο PayPal. Μια χαρά, μπράβο παιδί. Μέχρι πριν μπορεί να βάλει και 1.000. Εκεί που κάναμε τσάντα, σαν τσιρίζω όλο το τσάτ και φωνάζουν, κάναμε live. Μίτσος, Μίτσος! Ο Μίτσος, ο Μίτσος! Εγώ το είδα και κοιτάω τι έκανε πάλι ο μαλάκας. Και πιο πάνω με κόκκινα έτσι και πίσω το τσάτ. 600 ευρώ. Θυμάσαι. Του λέω μια. Τι, μου λέει. Εντάξει, ναι, 40% λέω παίρνει το YouTube, το τέτοιο, το YouTube, τους έδωσε δώρο. Αλήθεια. Ναι, και δεν τα πίστεψε όλα στα άλλα, αγαπητοί. Για το πάρκι, να καλά σε γάμισε. Για το πάρκι. Πώς θα το έχεις εδώ το GTR, κύριε, έχεις άλλο καλά, θα το βάλεις. Πού νόμιζες εσύ. Γιατί δεν θα φέρνω από εδώ. Λοιπόν, Άλεξ Αραμπατζής, στέλνουν feedback για το παιχνίδι. Έχουνε το παιχνίδι. Με μεγάλα γράμματα. Αλλά βάλε ένα Hyundai Coupé. Αξίσαμε. Θα μπουν και άλλα. Κοιτάξτε, έχω μιλήσει με τον προγραμματιστή και τον γραφίστα. Αν πάει καλά με την έννοια ότι έχει πολλά download και μπορεί να στηριχθεί από τις διαφημίσεις. Στην ομάδα. Ναι, θα το γράψω. Θα το γράψω, Ούτε εγώ το ξέρα. Στο live βγήκε. Είχα πει ότι θα βγει και πήγε κάποιο μπήκε αυτό και λέει: α, το παιχνίδι δεν βάλω. Αν πάει καλά και το στηρίξετε όλοι και μόνο που το κατεβάζετε και παίζοντας φυσικά θα μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα αμάξια, όλα που θέλουμε να βάλουμε εμείς 500 αμάξια τα πάντα. Ήδη έχει κάποια περίεργα, παλιά, καινούργια, μοντέρνα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι μέσα, θα έχει τα αυτόματα, τα manual, ήδη έχει 4-5-6 ταχύτητες άλλο στο αμάξι. Θα μπουν έξτρα γραφικά, άλλες πίστες στο αεροδρόμιο και αυτά. Θα μπει το story που θα έχει μεγάλο γύρισμα. Τρακατέλης, ξεκινάς με τον Μίτσο, σου λέει σου δίνει τον παλένο δώρο. Ή εγώ, μπορείς να διαλέξεις ποιο θα ξεκινήσεις στο story. Ο Μίτσο θα πας στο εργοστάσιο και σου δίνει τον παλένο. Ή εγώ σου δίνω του μπαμπά μου, τον Βενιαμίν, το Μίκρα. Ή έρχεσαι εμένα, σου δίνω πια το μακαρόνια. Και βγάλε άκρη. Και γίνεσαι καμπαμαρού. Και βγάλε έξτρα μπόνους. Έχει πει, τα λέμε κυρικά στα μακαρόνια, πάρεις μπόνους. Θα έχει μεγάλο. Και βέβαια ξέρεις το story με ποιους θα βάζουμε, ποιους πρέπει να περάσουμε. Εμείς. Ναι.
Τους βαγγίτες. Αλήθεια τώρα. Λέω να έχεις. Αλλά έχει. Αλλά τους αγαπάμε. Ναι. Ναι. Έπρεπε να βάλουμε κάποιο κακό. Αλλά. Αλλά έχει βαγγίτες. Δεν θα το κατεβάσουμε. Αλλά έχει, όχι, έχει plot twist. Γιατί όπως το στο παιχνίδι, σε αφήνει άμα θες να πας στην dark side που είναι βαγγίτης και πάρεις βαγ. Αλήθεια. Ναι, και να πατάς με εμάς. Καλό. Καλό, ε, καλό, καλό το γύρισα αυτό. Ναι, τόσο. Οπότε έχει όλα τα γούστα μέσα. Γιατί έχουμε πολλούς βαγγίτες στην Ελλάδα. Εύκολο. Απλά όλα αυτά θέλουν πολύ χρόνο στον προγραμματιστή και στον γραφιστά και σε μένα που κάνω τους διαλόγους και αυτά. Και θα βοηθήσει αν το κατεβάσετε όλοι, βάλετε και μια καλή βαθμολογία. Αυτά. Πέντε. Και στον Google θα πάρει. 300 αξιολογήσει ήδη. Πόσε. Γι' αυτό φύγανε 500 που φύγανε παίζανε παιχνίδι. Γύριστε πίσω, ρε. Εδώ άλλο στο live δεν παίζει παιχνίδι. Και όλοι που μην παίζω. Εγώ είμαι στραγωμένο μέσα γιατί ο Σμίτς Μίτσος δεν τραβούσε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν έφαγε μα. Donate μπορεί να κάνει στο PayPal στο alihack.europe.com. Γράψε στο chat κάποιο, μπορεί να γράψει εσύ μέσα. Γράψε μια. Ε. Friends and family. Ναι, και όταν βάλει τον donate. Επιλέγεις Friends and Family για να μην πάρει 3 ευρώ 2,5 που θα παίρνει το PayPal. Φίλε, άμα ανοίξουμε OnlyFans και απλά να βάζουμε φωτογραφίες στα μάξι, δεν πάει καλά. OnlyFans. Φίλε, θα έχεις ανταγωνιστεί στην άλλα που κάνει όργια. Όχι, το λέμε ότι το κάνει για τα λεφτά. Μα για τα λεφτά δεν κάνουμε. Τα λεφτά τα θέλω πραγματικά για να υποστηρίξω τα έξοδα. Για τα προσωπικά μου είδατε, πήρα το 8, το έφτιαξα, τα πλήρωσα. Δεν μου τα έκανα δώρο. Σύμκα. Τις βελτιώσεις και τα μοτέρια αυτά. Και το πουλάω τώρα γιατί έχω κάποια έξοδο σπίτι. Πρέπει να εξηγούμε. Ότι ναι, όχι. Πρέπει να βγούμε και χρήματα από κάπου, ρε φίλε. Είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Απλά πραγματικά αυτό το παλιό βίντεο. Πέρασαν 2 χρόνια. Το βίντεο πατάμε, είναι. Το δεύτερο είναι αυτό που. Με το τρένο είναι αυτό. Α, ναι, εδώ πήγαινε λίγο αέρα το κόντα. Σε αυτόν τον δρόμο δεν είμαστε πηγαίνοντα στο δέκα. Σε αυτόν εδώ, σε όλα τα πατήματα δεν σου περνά εδώ. Το ξέρει πολύ καλά. Σε όλα εδώ. Ναι, και με το Σούπρα και με το MG. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι ο δρόμο που πηγαίνει τώρα. Άρα θα πατάμε μόνο σε αυτόν τον δρόμο! Διαλέγω εσένα! Αυτόν τον δρόμο. Θα μπουν αυτοί οι δρόμοι στο παιχνίδι σιγά σιγά. Μάξ Πέντινγκ, πώ δεν έκανε χορηγία για το παιχνίδι. Ποιο? Μάξ Πέντινγκ. Να έχει χορηγία να. Αυτά θα μπουν μετά. Κοιτάξτε, άμα πάω εγώ στην Max Speeding και δύο το παιχνίδι έχει 50.000 παίκτες, λέμε τώρα, ή 100, που είναι ένα καλό νούμερο για ελληνικά δεδομένα. Αν και έχει όλες τις γλώσσες, σας λέω. Αυτό θα βοηθήσει, επειδή έχει όλες τις γλώσσες, θα μπορώ να το κατεβάσω και από το εξωτερικό. Δηλαδή, αν κατεβάσετε εσείς από τους 100.070, ας πούμε, το κατεβάσετε, θα ανεβεί στα downloads και θα το προωθεί και σε άλλες χώρες. Και μετά θα πάρει το δρόμο του, θα πει το νερό στα βλάκια και θα κατεβάζω από άλλες χώρες γιατί το παιχνίδι είναι αξιόλογο. Okay. Μπορεί να μην ξέρουν το story και τα τέτοια, αλλά θα είναι και ένα ωραίο story που μπορεί να μας ξέρουν τους χαρακτήρες. Αλλά θα έχει story, δηλαδή θα έχει νόημα, δεν είναι ψεύτικο. Και έτσι θα ανεβεί το παιχνίδι. Και εκεί μπορώ να πάω μετά στη Max Speed Growth και να του πω: ξέρεις τι, θέλω να σε βάλω σαν background στο παιχνίδι μέσα, Max Speed Growth. Και τα τακτικά. Ναι, και να πάρω και άλλες χορηγίες ή να πάρω και χρήματα. Πάρα απλά καλό YouTuber έχει κάνει παιχνίδι. Κανένας δεν έχει κάνει παιχνίδι. Από όσο ξέρω. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα όχι. Μπράβο. Και ούτε και εξωτερικό. Δηλαδή και στου μεγάλου τώρα δεν έχω δει ρομπτά παιχνίδι, ξέρω εγώ. Τι άλλη μια φορά το τίτλο. Resurrection Garage, The Game. Λοιπόν, άμα γράψει το Resurrection Garage στο παιχνίδι, θα το βγάλει. Τι ανέβει και το SEO. Ανέβει και το SEO. Τι άλλο να γίνει. Έχω ξάδερφες τώρα να βάλω εγώ, ναι, και από εκεί θα πάρεις πολύ. Ποιος? Ποιος? Φίλος μου, Πάνος. Ο Πάνος Dead. Μας έχει πουλήσει, πάει στον Πάνος Dead. Δεν έρθει εδώ και όχι όλο. Τι με είπε. Τι. Λέω, ρίσσι πάνω, λέω, έβαλεσαι. Ναι ρε, έβαλε, λέει, φτιαχτεί. Α, ωραία, λέω. Με κοιτάει. Πάλι. Δεν ήταν η μαμά ήδη κάτι παλιά, είχε άλλη. Άλλη. Α, όχι ένα τέτοιο. Το καινούριο πήρα πίσω έχει τελικά άλλα. Πάνω είναι γρηγορό το δικό. Είναι γρηγορό του πάνω. Έχει, το έχει κάνει stand τέτοιο ρε παιδί μου και έχει βάλει κάτι κανιάρες. Και μαλάκα έχει κάνει 2-55 πίσω. Τον άντρεξε δηλαδή, ναι. Απανέμορφο κούκλα ρε φίλε, αλλά δεν είναι. Για άλλη ιστορία είναι αυτό, εντάξει. Βάζει τι, βάζει το χτάρι. Εγώ σου λέω με το βιατζάκι ρε φίλε, ξέρεις τι να βάλω βιατζάκι 17. Ναι, πήρε. Το καλύτερο πράγμα. Τέλειο. Γιάννη, εκεί αξίζει αδερφέ, να ξέρεις. Αν το βάλει 17 στο 8. Ποιο, κοίταξε, πόρτο πρόγραμμα και 17. Αλλά με ένα S. Αυτό θέλω να κάνω που έχει κάνει ο Στάμο, ρε φίλε. Και έχει και εξάφτερο. Και ελαφρωμένο βολάν. Και το S2000 δεν έχει το πρόγραμμα. Ούτε το δικό μου έχει πρόγραμμα. Αυτό λέω για το δικό σου λέω. Το 8. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε live να δούμε ποια μέρα βολεύει. Θα ήθελα να είναι κοντά στα Χριστούγεννα. Το οποίο θα είναι σαν donate marathon. Ναι, θα κάνουμε marathon. Θα δίνετε PayPal.
και από εκεί σας λέω τα μισά λεφτά που θα βγουν θα πάνε σε donations που θα πάμε εμείς να τα δώσουμε. Θα δώσουμε και εμείς λεφτά δικά μας. Όπως κάνουμε κάθε χρονιά. Θα πει και το Πασακιούτα. Εντάξει, θα πει και το Πασακιούτα. Αφού το γράψετε, θα πει. Το Άλεξ είναι πιο ωραίο. Εννοείται. Κατά μακαρόνια που λέμε. Θα λυπήσει μακαρόνια όλα τα. Εκεί ξέρει αυτή. Ναι, ρε παιδιά, θα βοηθήσουμε οικογένειες και άμεσα. Έτσι δεν θα δώσουμε λεφτά σε κάποιου. Θα πάμε σε οικογένειες να τι βρούμε. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ούτε θα πάμε όπως κάνουν στην εκκλησία ή από εδώ και πάρτε τα και δεν μας νοιάζει να κάνετε. Ναι. Θέλω να τα δώσω ίδιος. Για να είμαι σίγουρος θα πάνε εκεί που πρέπει. Όπως είχα κάνει τον άλλο άνθρωπο που το βρήκα στον δρόμο και. Okay. Θα σας πω πότε θα γίνει αυτό. Θέλω να είναι και ο Μίτσος εδώ, θέλω να είναι και άλλα παιδιά. Θα είμαστε, ρε, σε αυτά θα είμαστε. Αυτά. Το φάμε. Και άρεσε έξι, ναι. Α, για το, ναι, κάτσε, για το τελευταίο, για το 100.000 που πρέπει να φτάσουμε για να δώσουμε τον παλέτο. Τι να πάρεις, Α4 ή Α6, να πάρεις. Άμα πρέπει να πάρεις κάτι καλό. Γιατί φάγω με τα Βάγκρα, αλλά πρέπει να πάρεις. Θέλω να σκέφτεις να πουλήσεις, Αλέξο, θα πάρεις Βάγκρα. Αυτό που κάτι, κάτι έξω να κλείσει. Αμα αφήσεις να κλείσω. Είναι ακριβό και δεν μπορεί να το πάρει, θα πω κάτι άλλο, αμα είναι να πάρεις. Ένα Α4, ας πούμε, σ' αρέσει, το παίρνεις. Τι να κάνω, δηλαδή. Σαν τον άλλο που ήταν με το Α4 εκεί πέρα. Τι να κάνω, δηλαδή, άλλο. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω. Κλείσε. Για να γίνει το giveaway που θα γίνει πάλι σε live του Μπαλένο, θα πρέπει να φτάσουμε σε 100.000. Είμαστε νομίζω 97,5. Ωραίστης είναι. Σε λίγα λεπτά λέει γίνεται 18. Α, σήμερα γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Ωραίστη. Το είπα και πριν, δεν ήξερα τώρα. Λέει σε λίγο. Πού κοντά μένει. Δεν είναι εδώ, είπαμε είναι στον. Στην. Κοντά στον. Όχι, ρε. Α, είναι μακριά. Κοντά στον. Ζώτο, στο Ζώτο κοντά. Πού είναι αυτή η καρδίτσα που σκάτε. Όχι, όχι, είναι δυτικά περάσει. Για ένα Οικουμενίτσα. Από Οικουμενίτσα κοντά, πώ θα έχει το μέρο. Πρέβεζα. Ναι. Ναι, να τελειώνουμε, να κλείνουμε. Έχω στα Γιάννα μια δουλειά, εγώ να θες. Πρέπει να φτάσουμε τις 100.000 subscribers. Είναι στο χέρι σας. Φαίνεται το χέρι μου γυρνάει την τριμπίνα. Βρήκε τέτοιο. Άλλη είχα κομπολό, ο Πάνος με το δαχτυλάκι κάνει. Αφού δεν μπορώ, μιλάνε για την γέλα με την τριμπίνα που παίζει. Τι δεν πειράζει. Κλείσε, λέγει. Θα ξεπάρουμε. Σαν παιδί και εγώ. Εκτός ότι το 1/3 που βλέπει το κανάλι δεν είναι subscribers, αλλά ακόμα και εσείς που είστε, μπορείτε να βοηθήσετε κάνοντας share το κανάλι σε social media. Δηλαδή αυτό βλέπω δεν το κάνει κανένας. Λευκάδα είναι. Λευκάδα. Δεν, ναι. Δεν κάνει κανένας share σε social media το κανάλι. Δηλαδή μπορεί να το pay it forward, δηλαδή να το διαφημίσετε έτσι. Και στο φινάλε για να φτάσουμε γρήγορα, πάρτε τη μαμά στο κινητό, το λογαριασμό, κάντε subscribe. Κάντε subscribe. Πάρτε του αδερφού σα, του μαθητή σα. Του γείτονα. Κλέψτε κανένα δυο. Τη γιαγιά σου, παππού. Ωραίο τρόπο για να βρει γκόμενα να πα στον άλλο όροφο που πα και χτυπά και καφέ ή καφέ ή λεμόνι που λένε. Ζήτω το κινητό. Μπορώ λίγο να κάνω follow ένα κανάλι φιλικό στο τέτοιο και αυτά. Παίρνει το κινητό τη έτσι κι αλλιώ. Όλη τη συσκευή, άμα θε. Το έχω ήδη σαν. Ξέρεις, θα κάνουμε. Έχουμε γυναίκες προχθές σχολείες. Θα πάμε στην Αθήνα και θα πάμε στο μοναστηράκι και θα ρωτάμε ερωτήσεις στον κόσμο, φίλε. Εγώ μέσα με τα τέτοια. Τι είναι εσύ. Όχι, πατάς. Γιατί θα τους δίνουμε. Θα έχουμε φουτεράκια μέχρι τότε, την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, θα κάνουμε 10 ερωτήσεις και όποιος απαντήσει και τις 10 δώρο φούτερ. Και θα πάρεις τα προβλήματα και να πάρεις. Και θα κάνω εγώ την παρουσίαση και να την κάμερα απλά. Το έχω. Εντάξει, μέσα. Ωραία. Στο Μπούγια θα πάμε. Μπούγια, help us here. Αγίου το Μπούγια. Μπούγια, βάλτε δυνατά σου. Ο Μπούγια με έχει καλέσει πολύ καιρό, πρόπερση. Δύο φορές πήγαμε, τη μία ήταν άρρωστος και την άλλη έπρεπε να φύγω εγώ νωρίς και ο Μπούγια κάνει μόνο βράδυ συνεντεύξεις. Πλέον όχι. Ναι. Μόνο βράδυ κανένα. Αφού λέει. Τότε. Τα podcast νομίζω είναι μόνο βράδυ. Τότε. Μα μιλήσαμε ξανά. Α, μπορεί και μετά. Τώρα μέρα. Μπορεί, ναι. Ωραία, εντάξει. Σου έρχομαι για σένα, έρχομαι. Τέλος. Τέλος. Κλείστο, κλείστο. Κατεβάστε τα μικρόφωνα. Εθνικό ύμνο δεν παίζει. Τέλος. Στην ΕΡΤ. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού. Την τρομερή. Δέσποτα από το κράτο. Τα. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά. Πάμε τώρα σε πάμε μια στάση να σας σκίσω. Τώρα το σκίσω. Τρέξτε. Πάμε, κόψτε, κόψτε. Μόνο με τα πόδια δεν έχουμε πατήσει. Μόνο με τα πόδια. Μόνο με τα πόδια δεν έχουμε πατήσει. Τρέξαμε. Με τα πόδια δεν τρέξαμε ποτέ. Με έξι μαλακά, έχω σαλτάρι, έχω βαρύνει πολύ. Θα σε φάω. Πέρσι αν ήμουν, μας πούμε ρε παιδάκι.